στο ο client αυτός είναι ένα κινητό, είναι ένα PC, δεν ξέρω και εγώ τι, συνδέεται, θα το δούμε αυτό, δεν ξέρω, στην πορεία ενδεχομένως, με κάποιο τρόπο, με κάποια σελίδα στο σερβερ και βλέπει τις πληροφορίες που του στέλνει τούτο εδώ, το οποίο τούτο εδώ, θεωρητικά, και γι' αυτό και τη διακοπτόμενη γραμμή, είναι που στέλνει τις πληροφορίες στο client εμέσως, μέσω του σερβερ. Εμείς θα παίξουμε σήμερα λίγο με αυτό, εδώ, πρωτού προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ανάλογα με το χρόνο. Αυτό τώρα στην περίπτωσή μας εδώ είναι τα Raspberry. Είπαμε ότι έχουμε ένα TP-Link να τους δείξουμε, είπα. Το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι. Το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά. Άστο. Γιώργο, άστο. Δεν πειράζει. Το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά. Αν κάποιος έχει απορία πώς είναι το TP-Link, να το δείξουμε μετά. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα εδώ. Εδώ. Να δούμε λίγο και απομακρυσμένοι. Οι υπόλοιποι το βλέπουν. Μισό λεπτό να πάρω και αυτό. Τι έχουμε κάνει, εδώ έχουμε βάλει στο δίκτυο της αίθουσας τα 7 τα Raspberry με καλώδιο και απλά τα έχουμε βάλει στο ρεύμα. Από το προηγούμενο σεμινάριο δεν τα έχουμε πειράξει. Έχουμε πάει και έχουμε κάψει μέσα στις κάρτες το OpenWRT και έχουμε ρυθμίσει απλά την IP. Εντάξει, τώρα εδώ οι προηγούμενοι συμμετέχοντες, επειδή δεν τα έχω σβήσει, θα το σβήσετε εσείς, δεν πειράζει. Θα μάθουμε και δύο εντολές Linux για όσους δεν ξέρουν τόσο καλά. Έχουν αφήσει κάποια αρχεία. Το πρόβλημα τώρα με το OpenWRT, είτε στα Raspberry είτε στο TP-Link, παρότι τα Raspberry έχουν κάρτες 8 GB που είναι μια χαρά για το TP-Link, για το OpenWRT, το οποίο πιάνει περίπου 52 MB. Το καλό λοιπόν του OpenWRT είναι ακριβώς αυτό, το ότι πιάνει πολύ λίγο χώρο, δεν έχει πολλές απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ, οπότε το Raspberry του είναι υπεραρκετό, το TP-Link που είναι πιο αδύναμο επίσης, γιατί δουλεύει, είναι φτιαγμένο για να δουλεύει σε ρουτεράκια μηδαμινής υπολογιστικής ισχύως και πόρων, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, αυτό και μόνο θέλω να έχετε στο μυαλό σας, ότι έχουμε λίγο χώρο στο δίσκο. Δηλαδή, ναι, είναι 8 γίγα οι κάρτες, αλλά στην πραγματικότητα το partition, στο οποίο είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό, είναι περίπου 52 MB τελεία. Ό,τι κάνετε, το κάνετε εκεί. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ λίγο και παράξενο, αλλά είναι έτσι φτιαγμένο το OpenWRT που και τα πακέτα του είναι φτιαγμένα να πιάνουν κάτι kilobyte, κάτι byte ενδεχομένως. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι ένα πλήρες Linux, έχει σχεδόν ό,τι θα είχε και ένα άλλο, συν κάποια παραπάνω. Εντάξει, τώρα εδώ δεν θα το κάνουμε ακριβώς όπως το λέει η διαφάνεια, αλλά το νόημα είναι να πιάσουμε λίγο πώς δουλεύει. Έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε όλοι, και για τους απομακρυσμένους θα δώσω το TeamViewer, μισό λεπτό στο PC μου να μπουν σε ένα Raspberry, θα σας γράψω εδώ, μισό λεπτάκι, θα σας γράψω εδώ τις IP της 7 για να συνδεθείτε με SSH. Θέλω να ανοίξετε όλη μια κονσόλα στα PC σας και θα μου δώσουν και ένα λεπτάκι οι απομακρυσμένοι, δεν ξέρω πόσους έχουμε εδώ. Τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, γράφω εντολή για κονσόλα. Όποιος έχει πρόβλημα να ανοίξει κονσόλα μας το λέει, έτσι. Ανοίγουμε κονσόλα και δίνουμε την εξής εντολή. Δεν έχει σημασία τι χρήση είμαστε. SSH. Κενό. Αυτό εδώ είναι κενό. Space, έτσι. SSH, κενό. Root. Παπάκι. Συγγνώμη για τα παιδιά, δεν με βολεύει ο μαρκαδός. Δεν με παρεξηγείτε. 192.168.0.h, όπου χ θα σας πω κάποιες IP. Μισό λεπτό και να ανοίξουμε και το TeamViewer να μπουνε. Χριστό, το λέω, άμα είναι, γράφτε κιόλας να το βλέπουνε. 445.178.512. Απλά σας παρακαλώ μην μπει κάποιος αν έχει το TeamViewer εκεί, για να τα αφήσουμε ελεύθερο. Και 1094 το password. Όποιος θέλει λοιπόν μπαίνει, έχω ήδη ανοιχτή μια κονσόλα και θα κάνει ό,τι και οι υπόλοιποι. Δίνουμε λοιπόν αυτή την εντολή και το χ δεν το γράφουμε, περιμένετε να σας πω, θα σας μοιράσω. Έχουν ήδη ρυθμισμένες κάποιες IP τα μηχανήματα και θα τα μοιράσουμε. Λοιπόν, πώς είστε λίγο χωρισμένοι, έτσι για να καταλάβω, έχετε 2 εδώ, 4
6, 7, 8. Και έχουμε και έναν τον απομακρυσμένο 9. Θέλω να γίνει μια σύνδεξη. Εδώ ας πούμε οι 3 θα πάτε σε ένα Raspberry. Ναι. Μπορούν δύο τερματικά να συνδεθούν στο ίδιο Raspberry. Μπορούνε, απλά θέλω να σε πρώτη φάση, αν μη τι άλλο, να ναι, κάνει το ίδιο πράγμα και έχουμε ένα, 2, 3, 4, 5, 6 και το απομακρυσμένο 7. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Μπορούμε, είναι σωστή η παρατήρηση, μπορούμε να συνδεθούμε όσοι θέλουμε μέσα. Είναι multi-user, δεν έχει πρόβλημα. Multi-user είναι στο απομακρυσμένο, στο SSH. Το OpenWRT είναι λίγο πιο πρωτόγωνο. Όταν είσαι απευθείας επάνω στο μηχάνημα, είναι single user. Λοιπόν, τι θέλω. Δεν έχουμε μπει ακόμα. Όταν είναι και μπουν, Χρήστο μου το λες αν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Ορίστε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχω ένα Raspberry μαζί μου. Θέλετε να κάνουμε τη διαδικασία που βάλετε και κάψετε το Apple? Ναι, και να έχετε και ένα επιπλέον. Όχι, και εγώ έχω μαζί μου και OpenWRT και Raspberry. Μπορώ να το βάλω, να βάλω κι άλλο ένα. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ναι. Α, okay. Λοιπόν, για να βλέπω και λίγο τη διαδικασία που κάνατε. Τη διαδικασία θα σας τη δείξω νομίζω την έχω και στην παρουσίαση. Θα σας δείξω λίγο τα βήματα μετά. Δεν θα την κάνουμε εδώ, γιατί πολύ απλά η διαδικασία για την εγκατάσταση του OpenWRT υποθέτει ότι έχετε κατεβάσει το αρχιάκι, το image που είναι από τη σελίδα του OpenWRT. Το openwrt.org, ξέρω ποιο είναι. Όχι, αυτό το διάολο. Λοιπόν, πήγε, κλείσε. Το χέρι μου πήγε, δεν φταίω. Πήγε. Ναι, ορίστε. Αυτά τα αρχεία θα ανεβούν στη σελίδα του σεμιναρίου, δηλαδή οι οδηγίες ή υπάρχουν ήδη. Πέραν της παρουσιάσης... Ξέχασα τη δώσω στο συνάδελφο που την ανεβάζει, ναι, θα είναι. Σύντες οδηγίες κατάστασης και τα λοιπά για το Raspberry. Υπάρχουν τα περισσότερα, υπάρχουν και στο GitHub και είναι και στην παρουσίαση. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, απλά συγχωρέστε με, δεν πρόλαβα να τα ανεβάσουμε. Η διαδραστική μας μάρανε. Λοιπόν, έτσι λίγο να το πάμε εντάχει. Θα τα βλέπουμε και στην παρουσίαση. Μπαίνουμε στο OpenWRT, εδώ είναι η επίσημη σελίδα, το openwrt.org, για το λειτουργικό, και πάμε στα downloads να κατεβάσουμε για το σύστημά μας. Τώρα, ποιο είναι το σύστημά μας, παίζεται. Παραδείγματος χάρη, ARM version 7 είναι ο επεξεργαστής του Raspberry, του TP-Link δεν ξέρω ποιο είναι. Εδώ έχει τα διάφορα τελευταία λειτουργικά του OpenWRT. Το πιο πρόσφατο είναι το Barrier Breaker. Εμείς, αν θυμάμαι καλά, έχουμε το Attitude Adjustment, αλλά όχι, το Barrier Breaker έχουμε. Που είναι το τελευταίο, αλλά δεν κόβει το κεφάλι μου. Είναι λίγο tricky το OpenWRT, γιατί ό,τι πακέτο θέλουμε, υπάρχει περίπτωση να μην το βρούμε έτσι απλά για το δικό μας σύστημα. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, αλλά ας πούμε το προηγούμενο σεμινάριο είχαμε παιδευτεί πάρα πολύ με το να βρούμε πακέτα για το OpenWRT. Γι' αυτό το λόγο τα πακέτα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας, φυσικά αυτά εδώ τα έχουν ήδη, αλλά αν κάποιος καλή ώρα θέλει να το στήσει από μόνος του, που με τα χαράς να το κάνει, τα πακέτα που είναι απαραίτητα για να μην κάθεστε να τα κάνετε compile και ιστορίες για γρήγορα, τα έχουμε ανεβάσει στο GitHub, οπότε θα τα κατεβάσετε από εκεί και θα τα βάλετε κατευθείαν. Θα δούμε τις εντολές και όλα αυτά. Τυπικά λοιπόν πάμε εδώ, κατεβάζουμε το image και θα δούμε τώρα εντολές πώς το καίμε. Νομίζω ότι τις έχω στην παρουσίαση, αλλιώς θα σας τις γράψω. Όχι, δεν τις έχω. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ας τις γράψουμε. Λοιπόν, όταν κατεβάζουμε ένα image για να το κάψουμε σε ένα φλασάκι, σε μια κάρτα SD που θέλει το Raspberry ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε, στο TP-Link είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί τα TP-Link έχουν τη μορφή router, ένα με web interface και ιστορίες, και απλά κατεβάζετε σαν να κάνετε firmware update στο router σας, το περνάτε αυτό και μετά αλλάζει απλά το λειτουργικό, είναι τόσο απλό. Στην περίπτωση όμως του Raspberry που είχε SD κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο συστήματος, για να κάψουμε λοιπόν το image που έχουμε κατεβάσει, έστω ότι είναι σε κατάληξη IMG ας πούμε, γράφουμε την εντολή DD, προσοχή παιδιά μην το κάνετε αυτό τώρα, έτσι, DD με κενό, ίσον, όπου if είναι μια παράμετρος όπου βάζουμε το από πού θα πάρουμε
το image. Εν προκειμένου είναι το αρχείο το οποίο κατεβάσαμε. Τώρα σε ποιο, με το πλήρες path και το όνομα. Έστω ότι είναι στον ίδιο φάκελο που τρέχουμε την εντολή. Οπότε βάζουμε απλά το όνομα. Name, OpenWRT ξέρω εγώ, .img. Η εντολή συνεχίζεται δίπλα, έτσι απλά δεν έχω χώρο και τη γράφω από κάτω. Off, όπου off είναι το που θα καταλήξει το image. Εδώ πρέπει να έχουμε κάνει εμείς προθύστερα μία fdisk-l, να έχουμε δώσει την εντολή fdisk-l για να δούμε τι δίσκους έχουμε, τι partition στο λειτουργικό μας σύστημα. Αυτό που σας λέω τώρα είναι ο τρόπος για να κάψουμε τα image σε Linux. Στα Windows είναι λίγο πιο απλό, κατεβάζουμε ένα προγραμματάκι, θα το θυμηθώ και θα σας το πω όταν έρθει η ώρα. Πάλι έχουμε κατεβάσει ποτέ το image αρχείο από το OpenWRT. Όλα αυτά που σας λέω, το πώς θα τα κάψουμε, υπάρχουν οδηγίες και στο ίδιο το site του OpenWRT. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε ένα wiki ούτως ή αλλιώς, οπότε θα τα βάλουμε και εκεί να υπάρχουν μαζεμένα. Πέρα από ότι υπάρχει ήδη στο GitHub και ότι θα ανέβει από παρουσιάσεις και τα λοιπά στο site του MyLack. Λοιπόν, off λοιπόν, εδώ πάμε και βάζουμε το όνομα της συσκευής. Άμα δώσουμε αυτή την εντολή λοιπόν, μας βγάζει διάφορες συσκευές μετά λέει slash dev, slash SDA, SDB, ξέρω εγώ SDC, HDA, HDB. Όλα αυτά είναι αυτά είναι ονόματα τα οποία δίνει το Linux σε διάφορες συσκευές παύλα δίσκους. Οπότε εμείς διαλέγουμε αυτό που είναι το δικό μας. Άμα ας πούμε βάλουμε ένα card reader ή βάλουμε... Α, έχει μπει ο απομακρυσμένος. Ωραία. Άμα βάλουμε λοιπόν με ένα card reader την κάρτα στο PC μας, θα έχει κάποιο όνομα. Ας πούμε slash dev slash SDB. Έτσι είναι τυχαίο αυτό που βάζω. Ωραία. Τώρα, εδώ μπορούμε να τη δώσουμε και έτσι την εντολή. Το κακό με την DD είναι ότι δεν μας βγάζει κάποιο progress bar να δούμε τη διαδικασία. Προσοχή τώρα εδώ, τι παίζεται. Το ανεξαρτήτως του μεγέθους του δίσκου αυτού εδώ, το image που γράφεται και το μέγεθος των δεδομένων είναι όσο είναι αυτό. 50 MB, 100 MB, 1 GB, δεν έχει σημασία. Αφού όμως γραφτεί, στην πραγματικότητα στο τέλος ο δίσκος μας θα έχει ένα partition τόσα mega giga τρεχαγύρευε και το υπόλοιπο θα είναι unpartition space κενό. Εντάξει. Πολύ unpartition space στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, μην μπείτε στον πειρασμό να το μεγαλώσετε. Για να κλείσει εντολή, να το γράψουμε μπλε, για να κλείσει εντολή λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και κάποιες ακόμα παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το μέγεθος του block που κάνει την εγγραφή. Δηλαδή θα το γράφει, ξέρω εγώ, 1 MB, 1 MB, 4 MB, 4 MB. Οπότε, αν θέλουμε να το βάλουμε αυτό, έτσι, η εντολή, η παράμετρος είναι... Απόστολε, αυτό που βάζουμε με τα megabyte, ποια είναι η παράμετρος, θυμάσαι? BS, μπράβο, το BS. Thank you. BS, λοιπόν, ίσον, ας πούμε 4 MB είναι ένα καλό μέγεθος. Αυτό είναι μη κεφαλαίο. Μπορούμε να βάλουμε και 1 MB. Το default είναι 1 MB. Ωραία, δίνουμε την εντολή. Περιμένουμε να τελειώσει, να μας ξαναβγάλει το prompt. Το λέω για όλους, δεν το κάνει κανένας τώρα, έτσι. Απλά το βλέπουμε. Δίνουμε την εντολή όταν μας ξαναβγάλει το prompt. Πάνω από ότι έχει τελειώσει, για να είμαστε σίγουροι, πρωτού αφαιρέσουμε την κάρτα. Υποτίθεται ότι αυτό είναι προαιρετικό. Εγώ το απαιτώ από εσάς να το κάνετε αυτό, αν πάτε να φτιάξετε την κάρτα, για να μην έχετε πρόβλημα και εσείς και το PC σας. Μετά δίνουμε μια τρίτη εντολή που είναι e-sync. Αυτή η εντολή υποτίθεται γράφει ό,τι είναι να γράψει στους δίσκους για να μπορούσαμε να τον αφαιρέσουμε με ασφάλεια. Οπότε βγάζουμε την SD κάρτα, το φλασάκι, οτιδήποτε άλλο έχουμε κάψει στο λειτουργικό. Μετά, εάν το βάλουμε στο Raspberry την κάρτα ή στο TP-Link, απλά όταν του κάνουμε επανεκκίνηση, εκκινείται ένα κανονικό Linux σύστημα, στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να πούμε σε πρώτη φάση με Telnet μόνο. Από εκεί πέρα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και το SSH αν θέλουμε. Και το καλό που έχει το OpenWRT, και εδώ θα σας το δείξω από αυτό που θα δώσουμε στον απομακρυσμένο, θα μας επιτρέψει από το PC μου, πώς είναι το γραφικό περιβάλλον μέσα από το web browser για να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, και πριν σας το δείξω, σας μοιράσω και τα Raspberry για να τελειώνουμε. Λοιπόν, εσείς θα πάρετε το 212.212. 252.
εσείς εκεί το 220, από πίσω το 219, εκεί πίσω τέρμα τελευταία γαλαρία 216, εσείς εδώ το 211 και ο απομακρυσμένος θα το βάλω και εγώ τώρα το 214. Εντάξει, λοιπόν, θυμίζω SSH και no root at 192.168.0.2.11.14, ό,τι σας είπα το τελευταίο byte. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνω λίγο με την viewer. Βασικά όχι, δεν χρειάζεται να μπω με την viewer. Θα μπω από το browser εδώ για να δούμε το web interface λίγο του Raspberry που είναι του απομακρυσμένου φίλου μας. Φίλης μας, δεν ξέρω ποιος είναι. Αν κάποιος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει, εκεί μας το λέει. Λοιπόν, όταν γράψουμε, ορίστε. Μισό. Μην βιάζει. Λοιπόν, όταν γράψουμε την IP στο browser, μας βγάζει το web interface του OpenWRT. Θυμίζω, αυτό είναι ένα λειτουργικό το οποίο έχει φτιαχτεί για ρουτεράκια. Οπότε έχει web interface για να μπορεί κάποιος να το ρυθμίσει και τα λοιπά εύκολα. Πέρα από το ότι από πίσω τρέχει ένα κανονικό Linux, το οποίο μπορούμε να πούμε μέσα σε την πρώτη φορά, έχουμε τελικά τον barrier breaker, την τελευταία έκδοση. 14.07. Το γράφει πάνω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι την πρώτη φορά που στείνεται το OpenWRT, εδώ θυμίζω είναι στημένα, εκτός από το web interface που είναι ενεργοποιημένο εξορισμού, και το web interface αυτό λέγεται Lucy, έχει αυτό το ωραίο όνομα, μάλλον της φιλενάδας του τυπά που το έβγαλε, λοιπόν, εκτός από το Lucy λοιπόν που είναι εξορισμού ενεργοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε και Telnet και ενώ την IP του μηχανήματος αντί για SSH. Ας το βάλουμε με κόκκινο. Δεν ζητάει password, δεν θέλει username, θέλει απλά την IP. Telnet κενό, την IP. Και τώρα μπορείτε να το κάνετε αυτό, το Telnet, χωρίς να βάλετε το root. Σας βάζει μέσα σαν root αν δεν απατώμε, και εκεί μπορείτε απλά να πάτε να δώσετε εντολές, όπως ας πούμε το να ενεργοποιήσετε το SSH, όπως του αλλάξετε την IP, να κάνετε κάτι άλλο, να αλλάξετε το username, δεν ξέρω, password και τέτοια. Βασικά το Telnet, την πρώτη φορά που χρειάζεται να μπούμε, χρειάζεται για τον εξής απλούστατο λόγο, ότι δεν έχει, έχει ένα στάνταρ password το OpenWRT, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι η λέξη OpenWRT, Απόστολε, θυμάσαι, το default password που δίνει για το Lucy και για το OpenWRT. Τέλος πάντων, το λέει το site OpenWRT. Εμείς λοιπόν πάμε, τίποτα, μπράβο, ναι, τίποτα, σωστός. Και όταν πάμε στο Lucy, εδώ πατάμε login και μας βάζει. Τώρα εδώ δεν θα σας βάλει γιατί έχουμε βάλει password εμείς. Πατάς login και σε βάζει και πας και στο πούντο εδώ και πας με το telnet χωρίς password και μπαίνεις και πας και δίνεις για πρώτη φορά το password. Πας WD είναι η εντολή και ενώ το επιθυμητό password. Αυτό κάναμε και εμείς στο προηγούμενο σεμινάριο και βάλαμε το password που είναι η λέξη QWERTY. Οπότε το βάζω εδώ. Να πω λοιπόν για τον απομακρυσμένο απλά που έχει το 214 ότι μπορεί να μπει παράλληλα και από το PC μου. Δεν υπάρχει θέμα να ανοίξει το Firefox. Τον ανοίγω εγώ για να βοηθήσω και να μπει παράλληλα από το PC μου και από το SSH που είδα ότι πήγε να μπει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε και για το SSH και για το web interface βάζουμε SSH και ενώ root την IP, πατάμε enter, μας βγάζει να βάζουμε password και βάζουμε τη λέξη QWERTY. Δεν φαίνεται στο Linux για όσους δεν εξοικειωμένοι το password, ούτε αστεράκια ούτε τίποτα. Άμα σας βγάλει λάθος, πάμε πείτε το γράψατε λάθος. Λοιπόν, βάζουμε εδώ QWERTY. Ναι, και καταραμένο. Μισό. Λοιπόν, είχα κεφαλαία, γι' αυτό δεν μου το έπαιρνε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μας βγάζει κάποια πραγματάκια. Σε πρώτη φάση μας βγάζει το τι σύστημα έχουμε. Λέμε OpenWRT Barrier Breaker 1407. Έκδοση, αν κάποιος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει ούτε εδώ ούτε στο SSH, μας το λέει, έτσι, να βοηθήσουμε. Από κάτω, θυμάστε που σας έλεγε για τα 52 MB. Για δείτε εδώ. Να το. Λοιπόν, 52, εντάξει. Ναι, 52 είναι αυτό, αυτό το βγάζει σε χιλιάδες kilobyte. Τόσο είναι όλο το partition και εμείς σχεδόν είμαστε γεμάτοι. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν με το τι βάζουμε στο OpenWRT, βάζουμε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εμείς εδώ έχουμε βάλει μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για να δουλέψει το δικό μας το σύστημα, το DJOT client στην προκειμένη περίπτωση. Και από κάτω δείχνει, ξέρω εγώ, την gas, τι έχει στα buffer κτλ. Βλέπουμε εδώ
την ώρα βλέπουμε την έκδοση του kernel, δεν είναι πολύ πίσω, είναι αρκετά καλή. Κατεβαίνουμε λίγο. Εδώ από κάτω βλέπουμε την IP. Έχει δύο περιπτώσεις. Έχει την IP του LAN, την IP του WAN. Η IP του WAN υποτίθεται, θυμίζω, υποτίθεται ότι είναι router αυτό τώρα, έτσι. Η IP του WAN είναι αυτή που μπορεί να, βρει, να το δει οποιοδήποτε από την απέξω μεριά. Τώρα στην περίπτωση τη δικιά μας, στο main Raspberry έχουμε μία και μοναδική Ethernet, οπότε αυτή είναι και η IP του. Στην περίπτωση του TP-Link, το TP-Link το ρουτεράκι, αν δεν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έχει μία Ethernet, έχει Wi-Fi και έχει και μία USB που μπορούμε να βάλουμε ένα μοντεμάκι 3G, ας πούμε. Οπότε διαλέγουμε εμείς ποιο θέλουμε. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε το USB παραδείγματος χάρη για να τη συνδέσουμε με το Arduino, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το Ethernet είτε το Wi-Fi για να συνδεθούμε πάνω του και βάζουμε την αντίστοιχη IP. Τώρα, πώς τη βάζουμε, κάνουμε κλικ εδώ στο link και πας εδώ και αλλάζει την IP. Μην το κάνετε, θα χάσετε τη σύνδεση μετά. Και πρώτον αυτόν και δεύτερον, γιατί τα έχουμε ρυθμίσει εδώ πέρα με το DHCP της αίθουσας, να μην είχαμε πιάσει αυτές τις IP, οπότε να μην γίνει κανένα conflict και έχουμε θέματα. Τώρα, εκτός από αυτό, βάζουμε την μάσκα του υποδικτύου, βάζουμε την gateway, αυτά εδώ πέρα είναι στοιχεία για το χώρο εδώ στον οποίο βρισκόμαστε, και βάζουμε και ένα DNS. Αυτός εδώ είναι ο DNS του ΤΕΙ Αθήνας, ένας από τους DNS του ΤΕΙ Αθήνας, τους δύο. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν φαίνεται καλά, αλλά για να μπορεί, αυτό το κάνουμε για να μπορεί το OpenWRT και το μηχάνημα να μπει στο ίντερνετ, να το κάνουμε update, κάτι το οποίο θα κάνετε σε λιγάκι, να κατεβάσουμε πακέτα, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, και στην τελική, εφόσον μπαίνει στο ίντερνετ, αν θυμάστε το τριγωνάκι από πριν, να συνδέεται στον σερβερ και να στέλνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Arduino, το οποίο είναι συνδεδεμένο με USB πάνω του. Θέλω αυτό που είπα τώρα να μου πείτε ποιοι δεν το έχετε καταλάβει, γιατί στην πράξη δεν το έχουμε δει ακόμα. Τώρα θα σας βάλω ένα Arduino με USB επάνω σε ένα από αυτά. Θα το βάλουμε σε αυτό το οποίο βλέπουμε πάνω, το 214, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ορίστε, μικρόφωνο. Λίγο για να ανακεφαλαιώσουμε, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μπούμε και μέσω terminal από Linux. Ναι. Όχι, και από Windows, από ένα πούτι, ας πούμε, ή ένα οποιοδήποτε SSH client. Ναι, ό,τι κάναμε δηλαδή τώρα από τον υπολογιστή, και απ' την άλλη έχουμε μπει και στις ρυθμίσεις του Raspberry, στην ουσία, ναι, μέσω από browser. Μπράβο. Για να δούμε την αρχικοποίηση του συστήματος στην ουσία. Ναι, τις ίδιες ρυθμίσεις. Τώρα εγώ σας το δείχνω αυτό γιατί είναι το πιο απλό και δεν νομίζω κάποιος να μην είναι εξοικειωμένος με τέτοιου είδους interfaces. Τώρα από εκεί πέρα, οι εντολές είναι ένα level παραπάνω. Ναι. Ό,τι κάνουμε εδώ με την κονσόλα. Ναι. Μέχρι στιγμής απλά βλέπουμε τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει ήδη στο σύστημα για να ξέρουμε, ναι, τι γίνεται. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα βάλω πάνω σε αυτό εδώ που βλέπουμε και στο web interface το USB και θα το συνδέσω με το Arduino. Το Arduino δεν έχει κάτι τώρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε φτιάξει, όλα τα Arduino έχουν ό,τι είχατε φτιάξει εσείς. Δεν ξέρω τι είχατε φτιάξει, αν είχατε κάνει το Blink που είχαμε πει, αν είχατε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Μάλλον το Blink έχει αυτό γιατί να βοσβήνει το λεντάκι. Οπότε, εδώ τώρα θα ανοίξω. Το βρήκαμε. Θα ανοίξω ένα πουτί και θα συνδεθώ στο γραφικό περιβάλλον. Θα το δούμε σε λιγάκι το υπόλοιπο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο να δούμε. Οπότε πάμε εδώ και βάζουμε την IP. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι για Windows. Τα Linux το είπαμε, είναι το SSH και τα λοιπά, έτσι. Είναι ο ίδιος τρόπος για να συνδεθούμε από τα Windows. Wow. Έλα. Τέλεια. Λοιπόν, την πρώτη φορά που συνδέεστε, πιθανόν αν δεν έχει συνδεθεί υπολογιστή σε αυτό που σας το πω, και στα Linux και στα Windows, την πρώτη φορά λοιπόν που συνδέεστε, πιθανόν να σας πει να κάνετε accept ένα πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό του SSH. Αυτό, οπότε πατάμε yes και στο Linux και στα Windows και το αποθηκεύουμε. Λοιπόν, εντάξει, στην περίπτωση των Windows χρειάζεται αυτό, στην περίπτωση του Linux έχουμε κάνει root at, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε το root εδώ, μας λέει το username. Και εδώ βάζουμε το QWERTY. Για τον απομακρυσμένο να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να μπει. Νομίζω έχει μπει ήδη από πριν. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το περιβάλλον που βλέπουμε την πρώτη φορά που μπαίνουμε. Πάντα όταν ανοίγει η κονσόλα του OpenWRT, μας δείχνει εδώ πέρα το λογότυπό του, την έκδοσή του. Και εδώ, το ωραίο με αυτούς που φτιάξαν το OpenWRT είναι ότι δίνουν εκδόσεις, ονόματα στις εκδόσεις από cocktails. Εγώ δεν το ξέρα.
Υπάρχει λοιπόν ένα κοκτέιλ της συγκεκριμένης έψης που λέει barrier breaker και από κάτω σας λέει και τη συντάγη, οπότε αν θέλετε μπορείτε να το, να το ψάξετε. Υπήρχε μία που λεγόταν νομίζω καμικάζι, ξέρω, είχε τέτοια ονόματα. Ναι, μάλλον τα πίνουν αυτοί που το φτιάχνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα εδώ μπορούμε να δώσουμε όλες τις κλασικές εντολές που υπάρχουν στο Linux, βασικές, παράδειγμα τους χάρη δίνω μια LS, για να δούμε τι έχει στον τρέχοντα φάκελο των slash root, το συγκεκριμένο. Ξέρω ότι μπορεί να μην πολύ φαίνεται, αλλά το κάνετε εσείς τα δικά σας και το βλέπετε, έτσι. Τώρα εδώ βλέπετε διάφορα πράγματα, έχει ένα κάρο αρχεία. Να πούμε, παράδειγμα τους χάρη, αυτά που βλέπουμε εδώ, τα IPK αρχεία, τα τελεία IPK αρχεία είναι αρχεία, είναι πακέτα μάλλον προγραμμάτων προς εγκατάσταση. Οπότε, εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε κάτι στο OpenWRT και δεν το βρίσκουμε με τον τρόπο που θα δούμε σε 3 λεπτάκια, κατεβάζουμε το αντίστοιχο IPK αρχείο και με εντολή που θα δούμε σε 5 λεπτάκια την εγκαθιστούμε, το εγκαθιστούμε. Εντάξει, απλά εδώ είναι κάποια πακέτα τα οποία δεν υπήρχαν και τα βάλαμε μέσα για να τα εγκαταστήσουμε. Θέλω λοιπόν τώρα όλοι σας, δεν θα το κάνω εγώ βασικά θα το κάνω εγώ, δεν πειράζει, στον απομακρυσμένο για να το βλέπετε και εσείς θα το δει και εκείνος. Μην το κάνει ταυτόχρονα, έτσι, στο μηχάνημα που είμαστε συνδεδεμένοι και οι δύο. Θα κάνουμε λοιπόν update. Πώς κάνουμε update του λειτουργικού συστήματος στην τελευταία έκδοση και τα πακέτα? Γράφουμε opackage opkg κενό update. Και πατάμε enter. Αυτό είναι με την κονσόλα. Έτσι. Θα δούμε μετά πώς το κάνουμε και με το γραφικό περιβάλλον. Τελείωσε, είναι σχετικά γρήγορο. OPKG update. OPKG κενό update. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο και στο γραφικό περιβάλλον. Το γραφικό περιβάλλον σήμερα θα το δείτε, δεν θα το ξαναδείτε. δεν θα το χρησιμοποιούμε δηλαδή. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με το γραφικό περιβάλλον, το οποίο έχει και άλλα πραγματάκια. Ας πούμε εδώ μπορούμε να πάμε και να φτιάξουμε το DHCP. Να πω ότι εξ ορισμού τα έχουμε κόψει τα DHCP εδώ πέρα, γιατί υπάρχει DHCP server στον χώρο, έχει ένα ρουτεράκι πίσω που το κάνει. Μπορούμε να πάμε και να αλλάξουμε το όνομα του μηχανήματος, το host name, να βάλουμε static routes, διάφορα, να ρυθμίσουμε το firewall, ιστορίες για γρήγορα, ό,τι τέλος πάντων θα κάνατε και σε ένα ρουτεράκι. Αυτό το είδαμε. Πάμε να δούμε το system, όπου στο system εδώ έχουμε το host name του. Εδώ έχει το, επειδή να πούμε το εξής, αυτό δεν ισχύει μόνο για το Raspberry. Το Raspberry καταρχήν που έχουμε εδώ δεν έχει ρολόι, δεν είναι όπως οι υπολογιστές κανονικοί, δεν έχει φυσικό ρολόι. Οπότε μοιραία πάντα την ώρα την παίρνει από NTP server. Τα περισσότερα ρουτεράκια μπορεί να έχουν ρολόι, παρά τα αυτά όμως χρησιμοποιούν NTP server για να συγχρονίζονται και να πηγαίνουν με τη σωστή ώρα. Οπότε εδώ κάνουμε ρυθμίσεις για την ώρα. Έχει διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε από το γραφικό περιβάλλον το password, αυτό που βάλαμε πριν, το QWERTY. Είπαμε ότι στο Linux είναι η εντολή passwd, κενό το όνομα του χρήστη, ή passwd σκέτο αν είμαστε ο χρήστης που θέλουμε. Και εδώ γίνεται πιο απλά, συμπληρώνοντας αυτή τη φορμίτσα. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε πριν για τα interfaces. Εδώ μπορούμε να πάμε να διαλέξουμε σε ποιο interface θα τρέχει το SSH. Το εξορισμό όταν μπαίνει το OpenWRT έχει μια έκδοση, ένα πακέτο SSH το οποίο λέγεται DropBear, το οποίο δεν μας κάνει. Είναι πολύ light, υπάρχει και για Android, είναι τέλος πάντων μια light έκδοση του SSH server και υπάρχει αντίστοιχο client. Εμείς το έχουμε αλλάξει και έχουμε βάλει το OpenSSH, το κλασικό, που είναι λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο βαρύ, αλλά μας κάνει για το project που θέλουμε. Τέλος πάντων, ρυθμίσεις αν θέλετε, αυτό το λέω έτσι πιο πολύ, άμα θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και όσο, για να παίξετε αυτό, έτσι, ρυθμίσεις κάνουμε από εδώ για το SSH. Πάμε λοιπόν στο software, εδώ είναι που ήθελα να καταλήξω πριν. Εδώ μας λέει ξανά το χώρο. Εντάξει, τώρα ο χώρος στο partition για τα προγράμματα είναι στο 50%. Οπότε, εάν θέλουμε τώρα να εγκαταστήσουμε ένα IPK πακέτο, πάμε εδώ και γράφουμε το όνομά του, πατάμε OK και μας το κάνει search. Ναι, τους τα λέω και αυτά έτσι εδώ να τα ξέρουν για λόγους ποιότητας. Λοιπόν, από εδώ γίνεται με το γραφικό περιβάλλον. Και από εδώ μπορούμε να κάνουμε και update αν δεν απατώμε. Εδώ βλέπουμε όλα τα πακέτα τα οποία είναι εγκατεστημένα και με remove τα βγάζουμε. Μην κάνετε τίποτα από αυτά. Και νομίζω ότι κάπου από εδώ πρέπει να γίνεται και το update. Τέλος πάντων δεν το θυμάμαι, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Έχει reboot, έχει στο startup τι τρέχει κτλ. Λοιπόν, δεν μένω άλλο. Το κλείνω λίγο το Lucy. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Κάνω logout. Θα προτιμήσουμε αυτό εδώ, όπως είπε και ο Απόστολος.
Λοιπόν, το update το κάναμε. Εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα πακέτο που έχουμε κατεβάσει και το έχουμε βάλει κάπως στο Raspberry, παραδείγματος χάρη ή στο TP-Link μέσα FTP, λέω εγώ, ένα IPK πακέτο, τότε δίνουμε την εντολή opkg κενό install και το όνομα του πακέτου tade.ipk. Εντάξει, τώρα εγώ δεν κάνω κάτι, απλά σας το δείχνω το όνομα του πακέτου. Αν είναι στο ίδιο φάκελο, αλλιώς το πλήρες path. Εντάξει. Ομοίως και με την ίδια εντολή μπορούμε να κάνουμε και κατάσταση ενός προγράμματος με την προϋπόθεση ότι έχουμε κάνει πρώτα ένα update και έχει κατέβει από τα repositories, έτσι. Αν κάτι δεν υπάρχει στα repositories, κάτι πολύ συνηθισμένο, το ξαναλέω, πρέπει να το βρούμε. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παύση από όλα αυτά και θα πάμε λίγο στο GitHub να σας δείξω το εξής. Δεν γράφω εγώ εδώ γιατί θα τα κάνω μαντάρα. Για το Diot Client, το οποίο Diot Client είναι το... Το πακέτο αυτό που θα εγκαταστήσουμε πρέπει να το έχουμε κατεβάσει πριν με κάποια εντολή wget, έτσι δεν είναι αυτό το κομμάτι? Με wget είναι το, εγώ είπα πριν να το πάρουμε σε FTP με ό,τι θέλουμε. Εδώ στο Raspberry. Δεν σε πρώτα την online. Α, εντάξει, οκ. Εγώ το είπα έτσι και γενικά. Α, το δούμε. Συνήθως η αποθήκηση δίνουν το 98% το πακέτο. Αν είναι online δεν χρειάζεται να το έχεις κατεβάσει. Το βρίσκει και το κατεβάζει. Δίνουν το 98%, αλλά το 2% ρε Απόστολε που δεν δίνουνε είναι τα μισά που θέλουμε. Αν θυμάσαι. Τώρα τα έχουμε βάλει. Απλά το λέω γιατί. Για λόγους πληρότητας. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, το κάνουμε έτσι. Άμα πατήσετε το Enter στο PKG, σας δείχνει όλες τις παραμέτρες που παίρνει. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι και νομίζω η Remove. Έλα. Λοιπόν, το list ή το list installed, άμα δώσετε το list installed, σας δείχνει τι είναι εγκατεστημένο. Το list upgradable σας δείχνει ποια είναι προς αναβάθμιση. Το update το είδαμε. Το upgrade κάνει την αναβάθμιση αυτή καθεαυτή. Αλλά παίρνει σαν παράμετρο το όνομα του πακέτου. Μπορούμε να βάλουμε opackage κενό upgrade κενό all. Οπότε θα μας κάνει upgrade όλα τα πακέτα. Ακόμα και αυτά που δεν έχουν, ας πούμε, αναβάθμιση. Δεν θα τα κάνει βέβαια. Άμα δώσουμε το package install κενό το όνομα του αρχείου, το είπαμε αυτό πριν, ή αν το έχουμε κατεβάσει το IPK, ή εάν το πρόγραμμα που θέλουμε υπάρχει στα repositories, λέω ένα παράδειγμα, το OpenSSH. Το OpenSSH υπάρχει στα repositories, οπότε αν κάνω package install OpenSSH με κενά ανάμεσά τους, θα εγκαταστήσει τον OpenSSH server, εντάξει. Νομίζω OpenSSH server, κάπως έτσι είναι το όνομα. Άμα θέλω να σβήσω ένα πακέτο, κάνω opackage κενό remove κενό το όνομα του πακέτου. Τώρα άμα θέλετε να σβήσετε κάτι, σβήστε το EVR dude, νομίζω το έχουμε αυτό. Με το status βλέπουμε διάφορα για κάθε πακέτο, ξέρω εγώ τι κάνει, τι το status του κτλ. Ωραία. Έλα, με το list το ψάχνουμε. Λοιπόν, δώστε όλη την εντολή opackage κενό list. Εδώ σας βγάζει ένα κάρο πράγματα. Βλέπουμε παραδείγματος χάριν. Να πάμε λίγο. Όχι, άστο έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μία που λέει wget no SSL. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι η εντολή wget που είπαμε και πριν. Wget γενικά στο Linux αυτό που κάνει είναι να κατεβάζει κάτι μέσω HTTP. Εντάξει, αυτή εδώ είναι αντίστοιχη για χωρίς SSL, για HTTP σκέτο, όχι HTTPS. Από πάνω είναι η σκέτη wget που έχει και το SSL. Οπότε, αν θέλω να εγκαταστήσω την wget για να κατεβάσω κάτι μέσω HTTP πρωτοκόλλου, κάνω package install wget. Κάντε αυτό και σβήστε το μετά, δεν ξέρω αν το έχει. Αν το έχει θα σας βγάλει σχετικό μήνυμα ότι υπάρχει. Το wget τους λέω ρε παιδί μου.
που είναι απλό. Εγώ δεν το κάνω στο συγκεκριμένο. Μισό. Το βλέπω, ο απομακρυσμένος δεν έχει μπει μέσα. Ας μπει. Περίμενε λίγο. Μέσα σε έτσι να το κάνει εκείνος. Δεν το κάνουμε εδώ γιατί έχουν μπει απομακρυσμένα. Ωραία. Έλα, πάρετε ένα πακέτο και βάλτε το. Το WGET που είπαμε. Το WGET. Ορίστε. Βήμα-βήμα. Καταρχήν ξεκινάμε και θέλουμε να ψάξουμε κάτι. Βάζουμε πέρα, Δημήτρη. Ψάχνουμε λίγο, πάει από αυτό που θέλω. Το βρίσκω, το κάνω install. Ωραία. Λοιπόν, το κάνω install, κάνω ένα info, θα δω τι γίνεται. Μισό, θα το δούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, γράφουμε ο package. Άμα δεν ξέρουμε, άμα δεν θέλουμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα του repository ή πακέτα, κάνουμε αυτό, package κενό list, κενό grep και το όνομα του πακέτου. Όχι, όλο και το μισό. Έστω wget. Οπότε θα μας βγάλει ό,τι έχει σχέση με το wget και μόνο. Τι μας βγάζει τώρα? Μας βγάζει, εντάξει, το Axel που δεν ξέρω καν τι είναι, μας βγάζει το ίδιο wget, το wget no SSL και το wput. Όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με το wget προφανώς. Εδώ δίπλα γράφει και μια περιγραφή. Παράδειγμα, σου λέει το WPUT που δεν ξέρω τι είναι, λέει is a tiny FTP client that uploads files or directories to a remote FTP server. FTP client είναι δηλαδή. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, το WGET είναι αυτό που σας είπα. Έχει και ολόκληρη ανάλυση εδώ πέρα τι είναι. Το Axel κάνει, λέει, accelerate το FTP, το HTTP downloading process by using. Τέλος πάντων. Κάτι σχετικό με το WGET. Του δίνει ένα μπουστάρισμα. Υπάρχει και άλλο, το UC Client Fetch. Τέλος πάντων, για να μην τα απολογώ, μας έβγαλε ότι ό,τι έχει σχέση με τη λέξη WGET, αυτό κάνει το grep στο Linux. Όταν δίνουμε δηλαδή κάθετος grep, κάθετος ένα string, κάθετος, το pipe όπως λέγεται αλλιώς, παίρνει το αποτέλεσμα της εντολής που είναι αριστερά, εν προκειμένου της package list που είδαμε ότι είναι μια ολόκληρη λίστα με ένα τεράστιο πράγμα εκεί πέρα με διάφορα πακέτα, και το φιλτράρει με βάση το string το οποίο βάλαμε δεξιά, δηλαδή wget, package list κενό pipe grep, το όνομα του πακέτου, μας ψάχνει και μας βρίσκει το όνομα του πακέτου μέσα σε όλο αυτό το συρφετό και μας το εμφανίζει. Δεν είναι μόνο εδώ το όνομα, όπα, δεν είναι μόνο εδώ το όνομα, είναι και εδώ, είναι και εδώ, είναι και ξέρω που αλλού είναι. Ωραία, να και εδώ ας πούμε, στο WPUT, λέει εδώ WGET like interface. Οπότε, επειδή έχει τη λέξη WGET, γι' αυτό μας το βγάζει. Εφόσον λοιπόν έχουμε βρει τι έχει σχέση με το WGET, διαβάζουμε και τι λέει και κάνουμε package install WGET. Και μετά κάντε και remove να το βγάλετε ή ανάποδα. Δεν ξέρω αν είναι εγκατεστημένο. Εγώ δεν το πειράζω αυτό για να μπουν απομακρυσμένοι για να το δουν άμα θέλουν. Όχι, έπεσε το TeamViewer. Μισό. Λοιπόν, τι άλλο να βάλουμε, ρε παιδί. Βάλτε το WGET και αφήστε το, βάλτε και το WPUT και βγάλτε το WPUT μετά. Είναι η normal διαδικασία. Ψάχνω κάτι. Υπάρχει το info, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχει και το package info, αλλά το όνομα του πακέτου. Άμα δεν ξέρουμε όμως πώς λέγεται το πακέτο, πρέπει να κάνουμε το grep για να δούμε ότι αυτό, ας πούμε, λέγεται WGET, το OSSL, αυτό λέγεται WPUT, και μετά να κάνουμε info το WPUT. Μισό. Λοιπόν, πάμε εδώ, τα γράφω λίγο να τα βλέπετε, γιατί με τα μαύρα δεν θα φαίνονται. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το update. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε ένα πακέτο, πάμε στο upgrade ή όλα. Το update ενημερώνει τις λίστες και το upgrade κάνει την ίδια την αναβάθμιση.
Εδώ βάζουμε το όνομα του πακέτου. Μετά, ο package list. Παιδιά, αυτά θα τα ανεβάσουμε κάπου, σας το υπόσχομαι από Δευτέρα, να τα βλέπετε. Εντάξει, αν δεν είναι, γιατί δεν θυμάμαι αν είναι. Ο package list, βλέπουμε όλα τα πακέτα. Αν κάνουμε ο package list με grep, κενό έχει εδώ πάντα, grep, το όνομα που θέλουμε, π.χ. wget, τέλος πάντων, το καταλάβατε υποθέτω, μας βγάζει οτιδήποτε σχετικό με το wget. Και μετά αν κάνω opackage install, wget, εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά πακέτα ταυτόχρονα install. Δεν είναι να κάνουμε ο package install wget και ο package install wput, μπορούμε να το κάνουμε και με κενό εδώ wput. Έτσι, για να ξεμπερδεύουμε. Βάζουμε αυτά, με συγχωρείτε, βάζουμε και τα δύο. Μετά κάνουμε remove το wput, το οποίο είναι άχρηστο σε εμάς. Και μετά, εφόσον το βάλαμε, προτού κάνετε το wput ή και μετά, θα το βάλουμε βελάκι εγώ, κάντε και μία package list grep wget, για να δείτε, κάντε το μία φορά μετά από το install, για να δείτε, list install, συγγνώμη, list install, θα το γράψω από κάτω, για να δείτε ότι είναι εγκατεστημένο και μετά ότι δεν είναι πλέον. Με κανονική παύλα είναι αυτό, κολλητά το list installed. Εντάξει. Α, το info το βάλουμε εδώ. Ανάμεσα, ο package info, να μας δώσει πληροφορίες για ένα πακέτο. Ο package info, wget. Όποια να το δώσει, δεν έχει σημασία, απλά εγώ το βάζω εδώ γιατί έχει χώρο έτσι. Όχι. Σου το βγάζει, νομίζω από τη λίστα, δεν το θυμάμαι αυτό. Για να το δώσουμε να το δούμε. Όχι. Σου λέει εδώ. Πού το. Εδώ είναι η εντολή και σου λέει το όνομα του πακέτου, την έκδοσή του, τι χρειάζεται. Κάποιες φορές, αυτό έχει ένα κακό το PWRT, με αφορμή αυτό να σας το πω, άμα θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα πακέτο και λείπουν κάποια dependencies, δεν έχει τόσο καλό package. Ο package manager είναι λίγο μπούρδας και δεν κατεβάζει τα dependencies τόσο απλό όπως κάνει σε άλλες διανομές πιο normal. Οπότε ίσως χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, το libpcre, libopensl και librt, να το βάλουμε με το χέρι αν δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε κάνει το repository στο GitHub για να τα βάλετε όλα από εκεί. Εδώ λέει κάποια πράγματα, σε ποια ομάδα πακέτων ανήκει, στο net, στα δικτυακά, την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική συγκεκριμένη είναι για το Raspberry, η BRCM2708. Ποιος το έχει φτιάξει, το checksum του MD5, το μέγεθός του, το όνομα του πραγματικού του αρχείου, από πού το παίρνει από το repository και το description. Εντάξει. Πάω πίσω για να βλέπουμε τις εντολές. Έλα. Κάντε το όλοι. Αν κάποιος έχει πρόβλημα να μας το πει. Και μόλις τελειώσετε, πείτε μου να προχωρήσω. Χριστό. Ο απομακρυσμένος έχει βγει. Έχει πρόβλημα με το TeamViewer. Με το TeamViewer. Ωραία. Να σου πω να του δώσουμε TeamViewer εδώ. Αλλά όχι, πώς θα παίξει. Μπορείς να βάλεις το πούτι εκεί στο PC σου και να μπαίνει από εκεί. Από την viewer. Πέρας, εδώ στο όταν φτιάχνω εγώ προσωπικά κάποια μηχανάκια, είτε είναι αυτό σε Slagor, είτε είναι σε Sendos, είτε αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η εντολή μου αρέσει πιο πολύ από όλες, διότι πας και λες list installed, μεγαλύτερο ένα αρχιάκι
και έχεις κρατήσει με μια φορά που έχεις κάνει την εγκατάστασή σου, την έχεις κρατήσει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάει να φτιάξεις ένα οποιοδήποτε σύστημα, βάζεις minimal, τελείως minimal, και μετά μπαίνεις μέσα και λες τρέξιμο αυτά. Και πας για καφέ. Θέλω να ρωτήσω ποια συγκεκριμένα πακέτα θέλουμε εμείς για τη δουλειά μας και γιατί. Θα το δούμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Ναι, τα πακέτα είναι όλα πάνω στο GitHub και κατά την εγκατάσταση γίνονται αυτόματα αυτά. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, αυτό θέλω όλο το πράγμα αυτό εδώ να το βλέπετε σαν ένα device. Ναι, μεν εμείς μιλάμε τώρα εδώ για να καταλάβουμε ότι έχουμε το Arduino και έχουμε και το router. Αυτό για μας είναι ένα device. Έτσι. Αυτό το device τώρα υπάρχει διαδικασία μέσα στο έργο. Πας λίγο στο σερβερ. Ναι. Υπάρχει διαδικασία μέσα στο σερβερ όταν θα μπεις να το εγκαταστήσεις, για να είναι, επειδή το όλο έργο από ό,τι βλέπετε είναι DIY, έτσι, που σημαίνει σου δίνω οδηγίες για να μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Οι οδηγίες εδώ πέρα παρακάτω στο readme λέει διάφορα πράγματα για να εξηγήσει κάποιον. Προχώρω λίγο. Λοιπόν, και εδώ σου λέει πώς θα το βάλεις. Πήγαινε λίγο εκεί που λέει πώς το τρέχω. Πιο πάνω, το εγκατάσταση. Εδώ. Ωραία, εδώ. Ναι. Έχει κάπου το install. Ψάξτε το λίγο βρέστο για να το δουν τα παιδιά. Εκεί πέρα πάνω είναι, λοιπόν, το κατεβάζουμε και τρέχουμε ένα αρχιάκι που λέγεται install. Τελείωσε. Αυτό είναι. Μετά από μόνο του κάνει όλα αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης. Δηλαδή παίρνει την ώρα. Όχι, Δημήτρη. Είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, στο client, ναι, για εδώ πέρα. Ναι, αυτό. Ωραία, λάθος. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, αυτό το κατεβάζουμε, το κάνουμε την εγκατάσταση και τρέχουμε το install. Και έχουμε έτοιμο το device. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει ήδη στη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Να... Θέλετε να δούμε κάτι πάνω σε αυτό? Είναι ένα πράγμα το οποίο κάνει εγκατάσταση αυτό που σας είπα πριν. Λοιπόν, αυτό που σας λέει ο Απόστολος υπάρχει στην παρουσίαση. Άμα δείτε στη διαφάνεια 3, λέει πώς να μπούμε. Εντάξει, το μείον P22 είναι προαιρετικό, δεν χρειάζεται. Άμα θέλετε το βάζετε για να συνδέσετε με το SSH. Κάνουμε update και κάνουμε install το Git. Είναι ένα πακέτο και αυτό, όπως τα υπόλοιπα που είδαμε, το WGET ας πούμε. Υπάρχει ήδη, οπότε και να το κάνετε δεν έχει νόημα. Αφού κάνουμε install το Git, δίνουμε αυτή την εντολή, όπου αυτή η εντολή στην ουσία τι κάνει, κατεβάζει μέσω GitHub αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αυτό εδώ το repository όλο, το DJOT client. Κάνεις ένα zoom να το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Όχι, ωραίος. Εντάξει, σωστό. Κατεβάζει κάποια αρχιάκια. Μεταξύ αυτών των αρχείων, μέσα στο φάκελο install, υπάρχει και ένα σκριπτάκι, το install sh, που είναι αυτό που σας πω, Απόστολος, όπου αν το τρέξουμε, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια ή και σε αυτή λίγο πιο κάτω, ναι. Τα έχει φάει λίγο η μαρμάγκα εδώ, γιατί τα έκαναμε λίμπρε αυτά. Αν το τρέξουμε λοιπόν, έλα, το κατεβάζουμε, μας φτιάχνει ένα φάκελο που το λέει DJOT client, όπως τον βλέπετε έτσι. Κάνουμε CD στο φάκελο DJOT client και στο φάκελο install. Ο φάκελος install είναι μέσα στο φάκελο DJOT client και δείχνω εδώ πέρα, όταν το κατεβάσουμε, στην ουσία αυτός είναι ο φάκελος και έχει μέσα όλα αυτά. Έτσι, και έχει και το φάκελο install μεταξύ αυτών. Κάνουμε CD λοιπόν, μπαίνουμε στο φάκελο install για να τρέξουμε το install sh. Τώρα μην το κάνετε, υπάρχει ήδη. Έτσι. Ή άμα θέλετε κάντε το, απλά θα γίνει override ρυθμίσεις. Το τρέχουμε δίνοντας την εντολή sh και ενώ install sh. Και από εκεί και πέρα αυτό κάνει το εξής τώρα, μεταξύ άλλων. Και ο Απόστολος το έχει φτιάξει, θα μας πει άμα κάνω λάθος. Κάνει εγκατάσταση όλων των απαραίτητων πακέτων που ρώτησες εσύ πίσω πριν, που χρειάζονται. Κάποια από αυτά μπορεί να μην τα βρει. Κάνει εγκατάσταση όπως είδαμε πριν με το package install κτλ. Αν κάποια δεν τα βρει, θα τα κάνουμε εμείς χειροκίνητα, θα το δούμε σε λίγο.
Ένα από αυτά που θέλουμε, ας πούμε, εντάξει, τότε το κάναμε λίγο διαφορετικά το μάθημα, ήταν το EVR Duty για παράδειγμα. Τώρα, εδώ είναι οι ρυθμίσεις. Από εδώ και πέρα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες επίσης έχουν γίνει προκειμένου. Αυτό εδώ το πράγμα θα το κάνετε κι εσείς όταν θα έρθει η ώρα να μπείτε και να αποκτήσετε ο καθένας, κάθε ομάδα, όταν χωριστείτε σε ομάδες, το Raspberry της, και να μπαίνει να κάνει οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν, ανάλογα με την ομάδα, βάζουμε τις ρυθμίσεις για το device, όπου, όπως σας είπα, το device είναι το πακέτο TP-Link / Raspberry με Arduino και sensors. Αυτό. Όλο αυτό εδώ πέρα μέσω του OpenWRT, που το OpenWRT χρησιμοποιείται για να βγάζει όλο αυτό το σύστημα στο δίκτυο και να συνδέεται με την κορυφή του τριγώνου, που είναι ο απομακρυσμένος σερβερ, και αυτός είναι στο GitHub, μπορούμε να τον κατεβάσουμε. Λοιπόν, εδώ γίνονται, αφού λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, μπαίνουμε για να κάνουμε τις ρυθμίσεις μέσα στο φάκελο client, το myhost, βάζουμε στο host αυτό εδώ πέρα το URL, και στο username και στο password εδώ βάζουμε κάποια στοιχεία. Νομίζω ότι αυτά τους τα δίναμε εμείς, όχι έτσι? Αυτά τα βάζανε αυτοί αφού είχαν κάνει την εγγραφή, έτσι. Λοιπόν, είμαστε ok τώρα σχετικά με το OpenWRT? Πες μου, να το λύσουμε. Χάθηκα λίγο, δεν ξέρω αν είμαι μόνος. Στην προηγούμενη διαφάνεια. Πάμε λείψω. Αυτό είναι για πού? Είναι για το client στο τρίγωνο που μου δείξατε πριν δεξιά? Δηλαδή έχει γίνει όλο το link και έχω συνδέσει στο, παίρνω πακέτα από το server, ας πούμε, με κάποιας μορφής? Τώρα είμαστε στην ουσία στη ρύθμιση, στο setup, από το να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα μέχρι το να κάνουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις που χρειάζεται για αυτό εδώ. Ναι. Έχουμε παρακάμψει το βήμα της σύνδεσης των σενσόρων, το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Αυτό είναι άλλο, δεν με νοιάζει. Δεν είναι άλλο, γιατί πολύ απλά το device είναι ένα πακέτο. Ξεκινάμε λοιπόν από τους sensors και το Arduino. Υποτίθεται το κάναμε τώρα, δεν έχω βάλει κάποιο sensor. Okay. Το κάναμε, τα βάλαμε εδώ, συνδέσαμε το Arduino με το OpenWRT. Δεν έχει σημασία που είναι Raspberry. Και από εκεί και πέρα, το OpenWRT είδαμε πάνω κάτω πως το ρυθμίζουμε. Αφού το ρυθμίσουμε, πάμε να κάνουμε μέσα στο OpenWRT. Έχουμε κατεβάσει από το software αυτό το framework, στο τρίγωνο, το κομμάτι του client από το GitHub με το Git clone, τούτο εδώ το πακέτο, το οποίο χρειάζεται κάποιες ρυθμίσεις προκειμένου ο client, όλο το πακέτο, έτσι, Arduino με Raspberry και ξέρω εγώ τι, να συνδεθεί στο server και για να στέλνει πληροφορίες. Στην ουσία όλο αυτό το γιατί το κάνουμε, προκειμένου να φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει από το Arduino, το Raspberry, το TP-Link, τις πληροφορίες που θα βγάζει το Sketch. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα πώς το κάνουμε, μάλλον την Τρίτη. Θα παίρνει τις πληροφορίες και θα τις βγάζει μέσω αυτού του προγράμματος εδώ πέρα, αυτού του πακέτου, και θα τις στέλνει στο server. Τώρα, το πόσο server θα τις παίρνει, το πώς θα τις βλέπουμε εμείς στο client, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι το επόμενο μάθημα, αν δεν κάνω λάθος. Ή στο σημερινό πιο μετά. Μοίρασε λίγο τα Arduino για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ναι. Νομίζω ότι... Μοίρασε λίγο το Arduino για να προχωρήσουμε... Εκεί που λίγο το έχασα, δεν ξέρω κι εγώ αν συμφωνώ τα παιδιά, είναι ότι από εκεί που ήμασταν στις ρυθμίσεις μέσα από το OpenWRT, ξαφνικά μεταφερθήκαμε στο GitHub, ναι, το οποίο... Εκεί χάσαμε λίγο. Θα προσπαθήσω να τα ξαναπώ πάλι από την αρχή, καθώς ο Δημήτρης θα μοιράζει το Arduino για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, Ποια είναι τώρα η διαδικασία που λέγαμε? Παίρνεις ένα PC. Ποια είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνεις? Θα κάνεις format, που είναι εδώ πέρα η εντολή που δείξαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν θα κάνεις format και μετά θα προσπαθήσεις να βάλεις ένα λειτουργικό. Μετά το λειτουργικό τι θα κάνεις? Για να πας να βάλεις μια εφαρμογή, ένα κάτι, ένα οτιδήποτε, ένα server. Ωραία. Έτσι είναι και εδώ πέρα τώρα. Πήραμε λοιπόν το OpenWRT, το οποίο πάνω στην καρτούλα πάμε και το βάζουμε. Πήραμε το OpenWRT ξανά από την αρχή. Παίρνουμε το device που λέγεται Raspberry, TP-Link και όσα αυτά από τα 200 που στηρίζει το OpenWRT, και λέμε τώρα εγώ θέλω να κάνω format και να βάλω πάνω το λειτουργικό που θέλω. Linux, έκδοση, πώς το λένε, OpenWRT. Πολύ ωραία. Τι να το κάνω τώρα αυτό όμως? Θα πρέπει να βάλω και ένα λογισμικό, μια εφαρμογή πάνω για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν βρίσκεται εδώ πέρα πάνω. Εντάξει. Και άρα, μετά βάζω την εφαρμογή. Ναι. Δηλαδή είναι το δεύτερο. Άρα στην ουσία εκεί που είμαστε στο περιβάλλον του OpenWRT και βάζουμε
OPGJ, ξέρω εγώ, install κτλ. Κάποια στιγμή συνδέαμε και το GitHub μέσα εκεί πέρα. Όχι. Όχι. Το install αυτό πώς το μεταφέρει. Το Git μάλλον. Τα υπόλοιπα πακέτα που είδαμε είναι πακέτα τα οποία πάνε στα repository του OpenWRT, όπως το WGET, όπως το SSH. Αυτό το οποίο βάζουμε εμείς τώρα δεν υπάρχει στα repository του OpenWRT, είναι το project που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ και θα μας βοηθήσετε να αναπτύξουμε περισσότερο το DGOT client. Έτσι και το βάζουμε μέσω Git, έτσι το έχουμε φτιάξει. Αυτά εδώ πέρα σας τα έχουμε δείξει για να δείτε πώς δουλεύει το OpenWRT. Δεν χρειάζονται για να δουλέψεις. Ναι. Πώς τραβάς το GitHub και τα καταστάσεις του κάνεις. Με τη διαδικασία που είχε εδώ πέρα στις διαφάνειες. Δηλαδή, πρώτα κάνεις update, μετά εγκαταστήσεις το Git και μετά βάζεις το πρόγραμμα. Είσαι μετά έτοιμος να λειτουργήσεις τη συσκευή αυτή. Εκεί κάτω έχουμε... το έχεις τώρα. Άλλος. Το. Ναι, ναι, όχι, να βάλω πρώτα το Arduino και μετά θα πάμε. Ναι, να έρθουν μόνοι τους τώρα να τα βλέπουν αυτά. Με sensors πάνω και τα ρέστα. Χριστό, ο απομακρυσμένος βλέπει. Ωραία, μετά, όταν μπορέσει κάνε εδώ ένα την κάμερα. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Εδώ εγώ αυτό που έκανα ήταν να συνδέσω στα Raspberry ολονών σας ένα Arduino με USB, δεν έκανα κάτι τρομερό. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω από εσάς, αν θέλετε, σιγά σιγά όμως και μετά, ξεκινήσουμε έτσι από εδώ, από πίσω και να καταλήξουμε εσάς μπροστά, να δείτε, πώς είναι συνδεδεμένα και αν είναι μπορούμε να βάλουμε κάποιους από τους sensors που έχουμε. Ακόμα και τα λαμπάκια, δεν είναι απαραίτητο. Και μετά θα δούμε λίγο τι βλέπουμε από τη μεριά του OpenWRT και της κονσόλας ως προς τους sensors. Θυμίζω, στο τρίγωνο έχουμε παραμείνει στο client, δεν έχουμε φύγει ακόμα, με αυτό να ασχολούμαστε. Εντάξει, στο client device που είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ελάτε. Πες να, εδώ μπροστά. Ναι, θα έρθουν σιγά σιγά ένα θρανίο να τα βλέπουν. Ελάτε να δείτε εδώ τι γίνεται, να βάλουμε κάνα σενσοράκι πάνω. Ανάθεμα τη σενσοράκι θα βάλουμε. Αυτό υπάρχει στο προηγούμενο μάθημα σίγουρα, αλλά δεν τα έχω ανεβάσει. Θα τα ανεβάσω όμως τη Δευτέρα. Εντάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο τώρα είναι να βάλουμε κάποιους sensors πάνω και να τους ακούσουμε μέσω OpenWRT τώρα αυτούς πλέον, έτσι. Και όχι μέσα από το PC μας. Δηλαδή να το δούμε μέσα στη συσκευή δηλαδή που έχω πάρει και έχω βάλει πάνω ένα sensor, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαβάσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, δώσε και σε κάθε ομάδα τι IP έχουν και τα λοιπά, ένα sensor να το βάλουν για να δουλέψει. Έχω φέρει και το αξελερόμετρο, Μάτζη. Θέλει κανείς να το καταστήσει. Γιώργο, πιάνεις λίγο το κουτάκι μέσα, TP-Link που λέει, ένα μέσα στο Χρήστο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μέσα έχει όλα τα σχετικά με αξελερόμετρο. Λοιπόν, τι το θέλουμε τώρα αυτό. Θέλουμε να δούμε στην πορεία στο αυτοκίνητο. Έλα, άνοιξε το λίγο. Χωρίς GPS και τα λοιπά, πού βρίσκεται το μηχανάκι άμα είναι σε εσωτερικό χώρο. Προς τα κάτω πρέπει να βγει. Έτσι, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Δέστε το. Έχει όλα ό,τι χρειάζεται μέσα. Έτσι, ασχοληθείτε. Ποιοι θέλετε να ασχοληθείτε, δεν υπάρχει θέμα. 2, 3, οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αξιλερόμετρό μας, το οποίο με αυτό θα πρέπει εμείς να το ρυθμίσουμε, έτσι ώστε να ξέρουμε τώρα ότι ξέρω εγώ πήγε εκεί. Έτσι, όταν είναι εσωτερικό. Αυτό θα μπει κάποια στιγμή πάνω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αν θέλετε να το αναλάβετε, να το δείτε, να το βάλετε τώρα και μετά να το βάλουμε και πάνω εκεί να δούμε τι βγάζει. Εντάξει, ποιοι θέλετε. Εδώ. Α, δεν το... Ποιος το... Ναι, Δημήτρη. Ωραία.
τάσεις 0,5 για κάθε άξονα. Ωραία. Αναλαμβάνετε εδώ εσείς. Πολύ ωραία. Προχωρήστε το, ανοίξτε το, ξεκινήστε με αυτή τη διαδικασία. Και μετά να το βάλουμε όπως είναι πάνω στο OpenWRT για να το... Να θυμίσω από την προηγούμενη φορά. Κάπως έτσι να προχωρήσουμε και με τις άλλες ομάδες. Ότι στο GitHub μέσα. Βάλατε. Περίμενε. Στο GitHub μέσα του MyLack. Όχι, περίμενε. Έχουμε στο. Στο Diot Sketch. Με ακούτε λιγάκι. Μέσα στο Diot Sketch έχουμε τα sketches για τους sensors. Απόστολε, έχουμε ένα θέμα εδώ. Τα sketches δεν είναι περασμένα μέσα και τώρα πάμε να το κάνουμε με AVR εντολές. Να τα περάσουν πρώτα και πρέπει να τα πάρουν εκεί. Ωραία, άρα να πάρουν τα Arduino, ναι, να τα περάσουν όπως το είδαμε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Τα Arduino θα σας τα μοιράσω εγώ τώρα με τα παιδιά. Θα πάρει κάθε ομάδα από ένα και όπως είδαμε την προηγούμενη φορά με το Arduino IDE θα περάσετε το sketch του sensor που θα σας ανατεθεί. Θα δούμε πώς θα μοιράσουμε τους sensors και για τον απομακρυσμένο θα το κάνω εγώ και από εκεί και πέρα αφού περαστούν τα sketches μέσα στο Arduino θα έρθουμε εδώ πέρα να το συνδέσουμε στο Raspberry σας και θα τα συνδέσουμε και με τους sensors και μετά θα δούμε τι βλέπουμε από το sensor μέσα από την κονσόλα. Εντάξει. Θα πρέπει, παιδιά, τώρα που φτιάχνετε, για να είμαστε σε σύνδεση με το προηγούμενο που κάναμε, λίγο ένα λεπτάκι, την προηγούμενη φορά μπήκαμε μέσα να τα φτιάξουμε, δεν είναι, συνεχίζουμε από εκείνο το κομμάτι, δηλαδή το ξανακάνουμε για να το μάθουμε κιόλας καλύτερα, αλλά θα πρέπει αυτό που παίρνεις από τους sensors να το βγάζεις στο σειριακό, έτσι ώστε να το πάρουμε μετά εδώ πέρα, εντάξει, ωραία, πάμε. Λοιπόν, στο sketch, τώρα ανάλογα με το sensor που θα σας μοιραστεί, θα κατεβάσετε το κατάλληλο sketch και θα το περάσετε στο Arduino σας. Έτσι, δεν ξέρω τι sensor θα σας δώσει ο Γιώργος. Έχουμε δύο θερμόμετρα, δύο φωτοαντιστάσεις και δύο sonar. Το ένα sonar θα το βάλω εγώ στον απομακρυσμένο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, καλωδιάκια έχει εδώ αν θέλετε. Έχουμε και breadboard. Ωραία. Γιώργο, δώσε ένα breadboard πίσω. Γιώργο, πρέπει να περισσεύει ένα σένσορας. Τι είναι αυτό, φωτοαντίσταση. Ωραία, φέρτε, ρίχτε να δω μας. Δεν έχουμε εμείς εδώ ακόμα σένσορα. Αν δεν έχετε. Αυτό, σόναρ έχει. Αυτό είναι για τον απομακρυσμένο. Σόναρ έχει κάποιος. Σόναρ έχει. Ποιος έχει το σόναρ. Λοιπόν, το σόναρ το υπάρχει θέλουμε... κάποιος που έχει και δύο σένσορες. Αυτή με το αξιλερόμετρο, τι άλλο έχετε εκεί. Αυτό είναι δικό. Ωραία, μισό λεπτάκι. Σηκώστε μία. Ποιο έχετε το σόναρ. Μία ομάδα. Ποιοι έχετε τα θερμόμετρα. Τα θερμόμετρα είναι τα μαύρα. Ωραία. Ποιοι έχετε τις φωτοαντιστάσεις. Δύο. Εκεί πίσω τι έχουνε. Στην πρώτη τελευταία σειρά. Το σόναρ. Α. Εδώ τι έχουνε. Τι έχετε εσείς. Δημοκρασία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σας μέτρησα λάθος. Πώς.
Ναι, θέλετε αντιστάσεις. Τώρα θα σας τα δώσω εγώ ένα-ένα να οργανωθώ. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Απλώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που κάνουμε τώρα πάει για το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εσείς στο σόναρ, παιδιά, θα πρέπει να δείτε πότε πατάω φρένο. Δεν το κάνουμε για να το κάνουμε, το κάνουμε για να δούμε ότι όπα πρέπει να πατήσω φρένο. Άρα το μυαλό σας να το έχετε εκεί. Αυτό δεν θέλει αντίσταση. Πώς το βγάζετε για να μπορέσουμε μετά με το OpenWRT να στείλουμε πίσω και να πατήσουμε φρένο. Εντάξει. Ωραία. Εδώ το αξιλερόμετρο είναι που βρίσκεται το πράγμα. Τώρα θερμοκρασίες και ποιος έχει το φως. Ωραία. Αν είναι ημέρα, νύχτα κτλ. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Πάμε έτσι. Ωραία. Το μικρό breadboard μου το εγκαινιάζεται. Καινούριο. Κάτσε να πάω τότε και εγώ κανένα καλό. Τι έχεις, IDR. Ωραία. Υπάρχει κάποιος που θέλει σε breadboard και δεν έχει. Εσείς, ωραία. Αυτό είναι δικό μου. Απλά το λέω να μην μπερδευτούμε γιατί τα άλλα είναι του TEI. Δεν θέλουμε μερικά θηλυκά. Θα σας δώσω εγώ θηλυκά. Δώσε εσείς τα παιδιά αυτό. Σε ποιος το δίνω. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να κάνετε όλοι σας για να μάθετε και πώς τα συνδέουμε. Θυμίζω από την προηγούμενη φορά, λίγο ησυχία μόνο, θυμίζω από την προηγούμενη φορά ότι είχαμε δει λιγάκι στο ίντερνετ πώς συνδέονται με φωτογραφίες οι σένσορες. Ωραία. Από το Diot Sketch που βλέπουμε στον πίνακα. Ότι θηλυκά θες εσύ. Απλά θέλω να θυμάσαι ποιους έχεις δώσει θηλυκά. Ναι, όχι, δεν ωραία, δώσα σένα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν από το Diot Sketch να δείτε, παραδείγματος χάρη για το θερμόμετρο, ότι το θερμόμετρο είναι το DS 18B20. Το γράφει και πάνω, απλά επειδή είναι ψήρες τα γράμματα, το βλέπετε από το GitHub. Θα πάτε και θα γράψετε στο Google DS 18B20 Arduino για να δείτε πώς συνδέεται. Θα χρειαστεί κάποια αντίσταση, για παράδειγμα το θερμόμετρο. Ωραία. Θα μου πείτε τι αντίσταση είναι και θα σας τη δώσω εγώ πόσα ohm. Μετά, το sonar. Το sonar δεν θέλει αντιστάσεις. Θα γράψετε λοιπόν το μοντέλο του sonar επάνω στο Google και θα γράψετε HC Παύλα SR04 Arduino για να δείτε πώς συνδέεται στο Arduino. Θέλει καλωδιάκια. Θα σας δώσει ο Γιώργος τώρα καλωδιάκια. Θα δείτε σε ποιες πόρτες συνδέεται. Θα βλέπετε τα sketches, όπως είδες στο Diot Sketch, έτσι. Κατεβάστε τα Diot Sketch. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε git clone και ιστορίες. Αρκεί να πάτε και να κάνετε κλικ στο αρχείο. Έτσι. Μπορείτε να τα ανοίξετε, να κάνετε copy-paste τον κώδικα μέσα στο Arduino, είτε κατευθείαν. Οπότε εκεί θα δείτε σε ποια πόρτα, παράδειγμα, στο sonar συνδέεται το trigger pin από το sonar, σε ποια πόρτα συνδέεται το echo pin και το συν και το πλήν της τάσης. Από εκεί και πέρα, αφού τα κάνετε όλα αυτά και τα συνδέσετε και έχετε περάσει και το sketch, φέρνουμε το Arduino εδώ, αλλά με τάξη, έτσι.
Λοιπόν, θέλω, σίγουρα τα θερμόμετρα θέλουν αντιστάσεις. Τι αντίσταση είναι, θυμίζει, πόσο? Θερμόμετρο δεν είσαι. Ωραία, περίμενα να βρω δύο αντιστάσεις. Μισό. Έλα ένα θερμόμετρο εδώ, πάρ' την. Γιώργο. Γιώργο. Βαγεωργίου. Έλα πάρ' την αντίστασή σας. Εντάξει, σιγά. Μιας και εγώ δεν τα θυμάμαι, θα δούμε, θα σας δείξω πως ψάχνω, εγώ τουλάχιστον πως το έψαχνα για να δω για το σόναρ, έτσι. Να πούμε λίγο για το, να πω λίγο στον απομακρυσμένο ότι δεν του έχω συνδέσει ακόμα το σόναρ, τώρα θα το κάνω. Και μετά, Χριστό. Χριστό. Τέλος πάντων, θα γυρίσει μετά την κάμερα για να δει λιγάκι και τη διαδικασία. Πες το Χριστό, θα γυρίσει την κάμερα εδώ να βλέπει τι κάνω απομακρυσμένος. Ε, εδώ είναι, ωραία, τώρα θα πάω να τη συνδέσω. Ωραία, θηλυκά καλώδια. Ναι, αυτό δικό μου. Θηλυκά καλώδια, όσοι θέλετε θα έρθείτε, αλλά θα τα δώσετε πάλι σε μένα γιατί είναι δικά μου. Για το LDR, τι αντίσταση βάζουμε? LDR, 10 κιλών. Θες αντίσταση. Ποιος το χειρίζεται αυτό την τέτοια? Θες να σου πω πόσο είναι? Άμα τα ξέρεις απ' έξω, έλα πάρτε. Αυτή είναι 22 κιλών. Αυτή εδώ είναι 10 κιλών. Πάρε, αυτή θες. Ωραία, εσύ μισό να δώσω. Καλώδια, θηλυκά. Καλώδια έχω. Όχι, ποιοι είναι, πόσα. Πόσα. Δύο θέλω ακόμα. Δύο. Πόσο θηλυκό, θηλυκό. Θηλυκό, θηλυκό, ναι. Πόσα θες εσύ. Πάρε, δώσε τα δύο, Γιώργο, και πάρε σε εδώ. Λοιπόν, μισό, πρέπει να κάνω και το απομακρυσμένο.
Ναι. Δοκιμάζουμε λίγο τον ήχο για το βίντεο και θα δείξουμε τα. Ναι, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν θυμάμαι εγώ το. Α, το δω στο λάπτοπ. Δεν θυμάμαι πώς συνδέεται το σόνα, ρε. Παρέξε. Είσαι πρώτος, ρε. Χριστό, την κάμερα. Φίλου μας τον απομακρυσμένο, έχουμε κάνει όσο zoom μπορούμε εδώ στο Arduino. Θέλω τώρα να δει πάνω κάτω έτσι τη συνδεσμολογία. Συγγνώμη που γίνω με τα χέρια σου, απλά δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Λοιπόν, το σοναράκι έχει 4 ποδαράκια. Άμα δεις εδώ, το έχω βάλει στο Google το PC μου για να το βλέπεις. Το PCC, trigger, echo και ground. Έχω συνδέσει λοιπόν, επειδή δεν έχω άλλο, δεν έχουμε άλλο breadboard, έχω συνδέσει 4 καλωδιάκια θηλυκά στα 4 αρσενικά ποδάρια του Sonar, τα οποία καλωδιάκια από την άλλη μεριά βγάζουν αρσενικό, οπότε θα τα βάλω κατευθείαν στο... Θα τα βάλω, ναι, συγγνώμη, θα τα βάλω εδώ, μισό. Θα τα βάλω πάνω στο Arduino. Θα βάλω τώρα, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το Arduino σου. Και αυτό είναι και το Raspberry σου. Οπότε τώρα θα γυρίσω λίγο το PC μου για να βλέπω και εγώ, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το sketch ποιο είναι, πού συνδέουμε τι. Έτσι. Μπαίνω, το βλέπεις και στο PC μου παράλληλα. Θα μπω στο GitHub. Στο... Το Diot Sketch. Ωραία, απλά πρέπει να βλέπω και εγώ, δεν μπορώ εδώ να θα στραβώ στο κεφάλι μου. Λοιπόν, αν δεις στο sketch του Sonar, λέει ότι βάζω το trigger pin. Το trigger pin είναι το μαύρο καλωδιάκι στο 12, στο ψηφιακό 12. Το Arduino λοιπόν εδώ έχει από το 0 μέχρι και το 13. Το 12 ποιο είναι? Λοιπόν, πάμε 8, 9, 10, 11, 12. Το έβαλα το trigger pin. Τα ρεύματα θα βάλω τελευταία. Μετά λέει ότι το echo pin, όπου το echo pin είναι το λευκό καλώδιο, το βάζω στο 11, ακριβώς δίπλα δηλαδή. Το έβαλα. Έτσι, το VCC είναι τα 5 volt. Θα βάλω πρώτα το ground. Το ground το βάζω σε ένα από τα ground. Έχει ground και εδώ δίπλα στα μαύρα και άσπρα. Και έχει και εδώ στα αναλογικά παραδίπλα. Το βάλα σε ένα από αυτά, είναι το καφέ το ground. Και το MOV είναι τα συν 5 volt. Ωραία. Τα συν 5 volt τα βάζω ακριβώς δίπλα στο καφέ που είναι τα συν 5 volt. Και αυτή τη στιγμή το sonar άναψε. Ωραία, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Τώρα από εκεί και πέρα μετά θα δούμε μαζί με τους υπόλοιπους. Θα αφήσω το sonar κάτω στο γραφείο. Θα ανοίξει λίγο ο Χρήστος την κάμερα μετά, για να βλέπεις και τις κινήσεις που θα κάνω, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι πολύ ώρα έτσι εδώ, πιάστηκα. Θα το αφήσουμε κάτω και μετά, όπως και τα άλλα παιδιά, τα άλλα που έχουν πάρει το sonar, θα κουνάω το χέρι μου, κάποιο χέρι μπροστά, για να βλέπουμε τη μεταβολή
τη μεταβολή της απόστασης. Όμως, προτού το κάνουμε αυτό, επειδή το συγκεκριμένο Arduino δεν έχει περασμένο το sketch μέσα για το sonar, θα συνδέσω το Arduino, θα αποσυνδέσω το Arduino από το Raspberry και θα το βάλω στο laptop μου. Οπότε, τώρα, Χρήστο, άνοιξε το πλάνο, δεν χρειάζεται, ας βλέπει μόνο το PC μου, και ας σηκωθώ και όρθιος γιατί πιάστηκα, και θα δει πώς περνάμε και το, θα δει πώς περνάμε και το sketch μέσα. Επειδή βλέπω ότι πέφτει το TeamViewer, Χρήστο, θα το βάλω εδώ. Να το βλέπουν και οι υπόλοιποι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλω στην οθόνη λίγο τη διαδικασία για το, για το πώς περνάω του sonar, ας πούμε, το sketch από το Arduino IDE, εντάξει. Ναι. Μπορείς να βάλεις το ηχείο που στα IDE για να δούμε αν μπορούμε να μεταφέρουμε τον ήχο. Το ηχείο που? Δεν έχει ήχο εδώ. Ηχείο. Αυτό δεν έχει ήχο εδώ. Δεν έχει ηχείο. Είναι συνδεδεμένο λογικά με τα ηχεία της ερθής μέσα. Δεν ξέρω πώς θα το κατσούρις. Παιδιά μου το παίξει εδώ, δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει ηχεία, ρε. Πουθενά. Το μόνο. Είναι μέσα στην κονσόλα, με τον τέτοιο πρέπει να μιλήσει. Λοιπόν, άστο μου λίγο, Χρήστο. Υπάρχει κάποιος από τους, τις αίθουσες που έχουν πρόβλημα με τη σύνδεση να βοηθήσουμε? Για το αξελερόμετρο ειδικά, μιας και το έχετε, στο GitHub επάνω έχουμε και ένα tutorialάκι, ας το πούμε, ένα PDF που έχει οδηγίες για το συγκεκριμένο. Και φωτογραφίες, για δείτε και... Έχω τα αυτοκινητάκια. Εδώ δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο και κάνουν το φρένο. Ποιο φρένο? Έχω κάτι μοτέρ εδώ να τους δώσω. Απλά μοτέρ, άμα θέλετε να παίξετε με μοτέρ. Αλλά έχετε κάποιο motor controller εκεί? Δεν θα δουλέψει έτσι. Θέλει ένα H-bridge, πώς λέγεται αυτή η βλακία, για να δουλέψει. Δεν δουλεύουν τόσο απλά τα μοτέρ. Το αυτοκινητάκι δεν το έχεις. Το αυτοκινητάκι το έχω. Αλλά τα controller με τα H-bridge επάνω είναι για το Raspberry, δεν είναι για το Arduino. Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Όχι, μην βάλουμε τα μοτέρια πάνω στο Arduino και κάνουμε καμιά ζημιά. Παιδιά, μην βιάζεστε. Λοιπόν, το βλέπετε και εδώ, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται και μέσω του TeamViewer. Έχω φορτώσει το New Ping Example που είναι στην ουσία αυτό που έχω και πάνω στο GitHub, έτσι. Θα το βάλω στο... έχω συνδέσει το Arduino στο PC. Επιβεβαιώνω ότι είναι το Arduino Uno στο laptop μου και ότι είναι συνδεδεμένο. Εδώ βλέπουμε και σε ποια θύρα του Debian αυτού είναι συνδεδεμένο. Θα κάνω ένα compile πρώτα. Να δω ότι δεν θα μου σκάσει. Θυμίζω το Sonar έχει και βιβλιοθήκη, έτσι όπως και το θερμόμετρο. Μου έκανε compile, οπότε δεν έχει κάποιο πρόβλημα, άρα μπορώ να κάνω upload στο Arduino. Τώρα δεν πολύ φαίνεται λόγω του ότι γυρίσαμε την κάμερα, αλλά όταν κάνεις το upload αναβοσβήνουν για λίγο κάποια λαμπάκια στο Arduino για transmit και για receive, που σημαίνει ότι παίρνει δεδομένα. Εφόσον ανέβηκε τώρα το sketch, θεωρητικά μπορώ να το πάρω το Arduino αλλά πριν το, και να το συνδέσω στο Raspberry. Αλλά προτού το κάνω αυτό, να δούμε λίγο και το serial monitor που την προηγούμενη φορά δεν είχα κατορθώσει να σας το δείξω. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε τώρα. Ο απομακρυσμένος μάλλον είναι λίγο τυχερός, το βλέπει καλύτερα. Στο serial monitor τώρα βλέπουμε εδώ 0,0 cm. Εγώ πάω το χέρι μου μπροστά
και βλέπουμε ότι μεταβάλλεται το μέγεθος αυτό, το ποσό της απόστασης. Έτσι. Ανάλογα με την κίνηση του χεριού μου μεταβάλλεται και το πινγκ αυτό που λέει. Δηλαδή η απόσταση. Το sketch που είναι στο GitHub είναι κατάτι πειραγμένο, γιατί δεν λέει πινγκ ας πούμε και τόσα σαντιμέτρ, λέει μονάχα παπάκι, νούμερο και δίεση, όπου στην ουσία είναι τα σαντιμέτρα αυτά ανάμεσα σε παπάκι και δίεση. Δεν έχει διαφορά ιδιαίτερη. Όσοι βάλετε τα sketches με εξαίρεση το sonar αυτό που έχω εγώ μπροστά μου στο Arduino σας, θα βλέπετε τα παπάκια και τις διέσεις που λέω. Θυμίζω από την προηγούμενη φορά ότι ήταν μια σύμβαση που έχουμε κάνει στο προηγούμενο σεμινάριο και την οποία θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε και σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, κουνάω εγώ λίγο το χέρι μου ακόμα. Και θυμίζω επίσης και για το sonar ότι εάν η απόσταση είναι πάνω από 2 μέτρα του επόμενου εμποδίου, βγάζει 0 cm. Είναι ένα bug του sensor που δεν έχω βρει πώς να το διορθώσω. Αλλά αν είναι 0, πάνω πει ή ότι έχει κολλήσει εμπόδιο μπροστά, όπως τώρα, ή ότι έχει φύγει εμπόδιο σε πάνω από 2 μέτρα. Εντάξει. Τώρα θα κάνω τη σύνδεση του Arduino στο Raspberry. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τους sensors προτού τους βάλουμε στα Raspberry, μιας και όλοι τους έχετε μπροστά σας, ανοίξτε το serial monitor όπως έκανα και εγώ, για να δείτε τι βγάζουν. Αν έχετε κάνει σωστά τη σύνδεση, εάν έχετε κάνει σωστά το πέρασμα του sketch. Θυμίζω, θερμόμετρο και sonar θέλουν βιβλιοθήκες. LDR δεν θέλουνε, αξελερόμετρο δεν έχω ιδέα. Για να το λέτε. Παιδιά, το αξελερόμετρο το είχε κάνει ένας μέντορας ο οποίος δεν είναι πλέον μαζί μας, οπότε δεν θυμάμαι τώρα τι είχε κάνει. Ζητώ συγγνώμη και τόσο καιρό το έχει ο Απόστολος και δεν έχω ασχοληθεί μαζί του. Λοιπόν, με τούτο εδώ μπορούμε να σταματήσουμε νομίζω, το κλείνω. Λοιπόν, Χριστό, την έχουμε την κάμερα. Ωραία. Έτοιμο το σοναράκι με περασμένο το sketch και το συνδέω στο Raspberry. Είναι κάποιος άλλος τώρα που έχει τελειώσει εκτός από το φίλο μου εδώ. Ωραία. Ποιο Raspberry έχεις εσύ? Το 212. Περίμενα να το βρούμε. Λοιπόν, εσύ, το 212 είναι αυτό. Χριστό, κράτα το εδώ το πλάνο. Εδώ. Αυτό εκεί πάνω. Να το βάλουμε εδώ καλύτερα για να έχει λίγο χώρο, γιατί είμαστε λίγο περιορισμένοι εδώ. Έλα, βάλτε το εδώ πάνω. Ή πάνω εδώ. Αυτό να το βάλουμε εδώ να βλέπει φως. Ωραία. Το επιβεβαιώσαμε ότι δουλεύει σωστά. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε και θα σας δείξω πώς θα το... Είναι κάποιος άλλος που έχει τελειώσει να φέρει το Arduino να το συνδέσει. Θέλουμε, έχουμε περάσει το sketch του Arduino, τώρα το περάσαμε έτσι, θα δούμε αργότερα και άλλο τρόπο για να μην χρειάζεται να το βγάζουμε από το Raspberry. Έχουμε συνδέσει τους αισθητήρες και από εκεί και πέρα αυτό που κατεβάσαμε από το Git είναι που θα κάνει όλη τη δουλειά και θα παίρνει τα δεδομένα από τον αισθητήρα, από την εφαρμογή, από το sketch έτσι όπως είναι περασμένο μέσα και από τον αισθητήρα, την απόσταση, το θερμοκρασία, δεν ξέρω, το φως κτλ. Και θα τα στέλνει στον απομακρυσμένο σερβερ κάπως και θα δούμε και πώς αυτός θα παίρνει και τα δείχνει στον client. Έτσι, δεν έχουμε μιλήσει, πολύ αφηρημένα τώρα για το framework όλο, το κομμάτι του client. Το framework χωρίζεται σε τρία κομμάτια στην ουσία. Το client, το DJ client, αυτά που είναι στο GitHub. Δεν το έχω, το έχουμε εδώ. Το client, δεν πειράζει, το client, όπου είναι το κομμάτι που κατεβάσαμε στο Raspberry, ξεκινάμε από αυτό. Το server, που είναι η κορυφή του τριγώνου και που είναι το software εκείνο το οποίο είναι αρμόδιο να παίρνει τα data από τον client και ταυτόχρονα είναι και αρμόδιο να τα σερβίρει στους web clients, ας το πούμε, που είναι το τρίτο κομμάτι. Στο browser, σε ένα PC, σε ένα κινητό, σε ένα οτιδήποτε, όπου θα μπούμε εμείς με ένα browser και θα δούμε αυτά τα data. Θα δούμε γράφημα στον άξονα του χρόνου ανάλογα με το τι είναι, ξέρω εγώ, είναι η θερμοκρασία, είναι η απόσταση, θα βλέπουμε πώς μεταβάλλονται τα δεδομένα από τον αισθητήρα σε γράφημα. Θα βλέπουμε τα ίδια τα δεδομένα σε raw μορφή, σε φάση ας πούμε τόσα σαντιμέτρ, τόση βαθμή Κελσίου. Όχι,
Μα το νόημα του project στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έγινε στο προηγούμενο σεμινάριο και αυτό που θα πάμε να το κάνουμε με ρόδες τώρα, είναι να μπορούμε μέσα από ένα client, οποιοδήποτε browser ας πούμε από κινητό, από σταθερό κτλ, να μπαίνουμε και να βλέπουμε τα δεδομένα που στέλνει ο αισθητήρας. Να έχουμε στήσει την υποδομή και hardwareικά, αυτό που κάνουμε τώρα, και softwareικά με όλο αυτό το framework, τα τρία κομμάτια, το client, το server και το web client, και από εκεί και πέρα να μπαίνουμε εμείς και να βλέπουμε τα δεδομένα. Τελεία. Αυτό ήταν το αντικείμενο του προηγούμενου σεμιναρίου. Το αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου είναι να τα πάρουμε όλα αυτά και να τα βάλουμε σε ρόδες και να πηγαίνουν βόλτα. Συν το γεγονός ότι θα πάμε και ένα βήμα παραπάνω και δεν είναι ότι απλά θα πηγαίνει σε ένα έτοιμο αυτοκινητάκι, θα φτιάξουμε εμείς το αυτοκινητάκι, θα προγραμματίσουμε το αυτοκινητάκι και έχουμε και ένα κομμάτι στην ουσία που είναι το δύσκολο στην και ουσία. Τρίτη θα γίνει παρουσίαση από την ασθένεια για το πράγμα. Θα δούμε. Σε ένα χώρο που εμείς θα το πούμε. Να προγραμματίσουμε λοιπόν αυτό με τους διάφορους αισθητήρες. Παράδειγμα, οι αισθητήρες του Sonar που βλέπουμε εμείς τώρα. Εδώ κουνάω το χέρι μου στο αυτοκινητάκι. Είπαμε, θα πάρουμε ένα pan and tilt μεταλλικό βραχίωνα, στον οποίο πάνω θα κολλήσουμε το Sonar. Το pan and tilt είναι ένα πράγμα που πηγαίνει έτσι και θα κουνιέται αυτό και θα σκανάρει τα εμπόδια. Αυτό πηγαίνει πάνω, κάτω και δεξιά-αριστερά. Ωραία, το pan and tilt. Θα κουνιέται, θα έχει το Sonar στην κορυφή του. Και έτσι όπως θα κουνιέται αυτό με δύο μοτεράκια, θα σκανάρει σε μια ημισφαιρική περιοχή μπροστά από το... στο σημείο που θα μπει το πανελτή. Ναι, για δύο ή τέσσερα μέτρα. Αυτό παίρνει τέσσερα μέτρα, θα σκανάρει εμπόδια. Μετά θα έχει την κεραία του GPS, η οποία κεραία του GPS θα του δίνει το στίγμα και θα του λέει ότι βρίσκεσαι στις στάδες συντεταγμένες και ανάλογα με τον προγραμματισμό, το τετράγωνο των συντεταγμένων. Ακριβώς. Εμείς θα του πούμε εμείς το τετράγωνο και αυτό θα καταλαβαίνει από την κεραία αν βρίσκεται ή όχι μέσα στο τετράγωνο. Άμα βγει, σταματάει. Το αξελερόμετρο στην ουσία έχει να κάνει με την επιτάχυνση. Άμα δει ότι φεύγεις, λίγο από την επιτάχυνση που θα του πεις. Το αξελερόμετρο δεν πάει με συντεταγμένες, πάει με επιτάχυνση. Αν ξεφεύγεις και από την... Ναι. Αν είσαι έξω σε εξωτερικό χώρο και έχεις και σήμα GPS, καλά το Sonar. Αλλά τα άλλα δύο θα έχει πιο μεγάλη ακρίβεια και θα μπορεί να υπολογίσει, όχι μόνο αν είναι μέσα στο τετράγωνο, αλλά αν κινείται και με την πρέπουσα ταχύτητα. Πρέπει να πεις σε τούνελ όλα αυτά για να μην χάσει πώς έχεις κινηθεί. Ναι. Ωραία. Και μετά από εκεί πέρα έχουμε και τον προγραμματισμό με τα μοτέρ. Γιατί όλα ωραία και καλά, θα παίρνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να δίνει και αντίστοιχο έλεγχο στο μοτέρ. Τώρα αυτό μία περίπτωση είναι ή να τα βάλουμε όλα σε ένα Arduino, που εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, ή να βάλουμε δύο Arduino. Το ένα Arduino θα αναλάβει την κίνηση των μοτέρ και το άλλο Arduino θα παίρνει τα δεδομένα από τους sensors και θα τα στέλνει στο Raspberry. Απλά εδώ θα πολυπλέξουμε λίγο. Θα πολυπλέξουμε πάρα πολύ τον προγραμματισμό, γιατί δεν θα κάνουμε προγραμματισμό σε επίπεδο sketch πλέον, αλλά θα κάνουμε προγραμματισμό στο επίπεδο του OpenWRT, θα γράψουμε κώδικα, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα, σε PHP. Θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν θα είναι καταμερισμένος σε διάφορους αισθητήρες και ο ένας μπορεί να μπαίνει πάνω στον άλλον και πάνω από το Arduino εννοώ και να μπερδεύεται. Θα πάνε όλα πάνω στο κεντρικό, ας το πούμε, στο OpenWRT και αυτό θα αποφασίζει μετά. Η περίπτωση να το βάλουμε στο sketch είναι η πιο απλή. Θα φτιάξουμε ένα πολύπλοκο μεν sketch. Θα τα βάλουμε όλα, θα πάμε να πάρουμε τώρα μέσα στη βδομάδα ένα motor shield για να το βάλουμε πάνω από το Arduino που θα συνδέονται με τα μοτέρ επάνω, αλλά επειδή θα είναι shield και θα έχει ποδαράκια θα συνδέσουμε π.χ. και τα sonar και όλα αυτά. Ενδεχομένως θα κάνουμε και με ένα breadboard. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και το sketch να βάλουμε εκεί πέρα, αν τα καταφέρουμε, κάποια πράγματα ίσως να μην τα καταφέρουμε να τα κάνουμε να δουλέψουμε με το Arduino, οπότε εκεί θα μας βοηθήσει ο υπολογιστής. Μάλλον, αυτό δεν το έχουμε καταλήξει ακόμα. OpenWRT, όπως σας έχουμε πει, είναι ολόκληρο Linux. Μπορούμε να βάλουμε και server πάνω, να ακούει, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε χίλια πράγματα. Πάνω που στο sketch δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ή αν το κάνουμε, μην εκφραστώ ότι θα πρέπει να... πώς? Ναι. Οι αποθήκες είναι το συντάκι που θα βάλουμε, το δισκάκι που θα βάλουμε. Αυτό είναι 5 γίγα, δηλαδή πόσο θέλεις. Πες την. Ναι. Και πίσω τι γίνεται. Ναι, το μοντεράκι αυτό πόσο κοστίζει όμως, γιατί έχουμε και συγκεκριμένα χρήματα. Για να κάνει. Δημήτρη, για δες εδώ το μοντεράκι που κάνει 360 μοίρες.
Μήπως είναι η ίδια τιμή. Ένα μοτέρα απλώς που θα γυρίζει γύρω-γύρω συνέχεια και θα παίρνει δεδομένα σε όλες τις... Από το sonar όπως το κάνει... Να κάνει το πάνω κάτω εξαριστερά. Εσύ μου λες τώρα να το κάνουμε όπως το κάνει και η Google που έχει την κάμερα γύρω-γύρω και γυρνάει. Λοιπόν. Όχι, όχι η κάμερα. Να είναι ένα μοτέρ που θα γυρίζει τον αισθητήρα γύρω-γύρω συνέχεια. Το sonar. Πώς το ραντάρ του πλοίου γυρίζει. Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Γιατί σκέψου ότι ένα σόναρ, το αυτοκίνητο θα πηγε, όταν πηγαίνει μπροστά, ένα σόναρ μπροστά θα καλύπτει ένα ημικύκλιο μπροστά και ένα αντίστοιχο πίσω. Άμα θέλουμε. Ναι, και θα καλύπτουμε. Αν βάλουμε. Εμείς ένα θα βάλουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Γιατί πολύ απλά το ημικύκλιο θα. Σκέψου ότι το σέρβο που θα κάνει αυτή την κίνηση θα καλύπτει περίπου 180 μοίρες πάνω κάτω. Οπότε θα είναι αρκετά μεγάλο. Ναι. Θα είναι σχεδόν το μισό και παραπάνω. Όγκο του αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα θα έχεις και τα άλλα, το GPS και τα λοιπά, οπότε θα είσαι καλυμμένος υποθέτω. Τέλος πάντων, αυτό που λες είναι μια βελτίωση, αλλά τα μοτεράκια που γυρνάνε 360 μοίρες και θα έχουν το σόναρ θα πρέπει να πηγαίνουν πολύ αργά για να προλαβαίνει να καταλάβει. Ποιο? Εδώ, κοιτάξτε, οι γλώσσες που έχουμε εδώ πέρα και χρησιμοποιούμε είναι C και εδώ πέρα έχουμε PSP. Και λέμε να μείνουμε σε αυτές τις δύο. Έτσι, να μην το κάνουμε, να μην το κάνουμε παιδική χαρά, δηλαδή, και Python και από εδώ από εκεί, θα γίνει πολύ πολύπλοκο. Δημοσθένη! Ήδη έχουμε βρει τους ενδιαφερόμενους. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα μικρό brainstorming πώς θα λύσουμε το θέμα. Πού βρίσκεται το μηχανάκι και πώς θα αναγνωρίσει το χώρο γύρω του. Μπορείτε να το βάλετε αυτό ανάμεσα και να μιλάτε. Να την και από πέρα ή να παίξετε. Πίσω. Εδώ. Ναι, όχι, λέγε. Απλά ήθελα να εξηγήσω είναι το σέρβο. Λοιπόν, το σέρβο είναι ένα μοτέρ ειδικό, το οποίο δεν πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Πηγαίνει σε συγκεκριμένες μοίρες. Π.χ. κάνει μια κίνηση 180 μοίρων, 120 μοίρων, 60, 90, ανάλογα το σέρβο. Αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι 180-120 μοίρων. Οπότε κάνει μια διάμετρο. Τώρα από εκεί και πέρα, συγγνώμη λίγο, από εκεί και πέρα θα πηγαίνει σιγά σιγά. Α, και έχει και την ιδιότητα όταν βρεθεί στις χ μοίρες από το σημείο κίνησής του, μπορεί να ξέρει σε ποιο σημείο βρίσκεται και να σου το δώσει σαν feedback, αν θέλεις. Όπως επίσης και να του πεις θα κινηθείς από αυτό μέχρι εκείνο το σημείο. Εμείς λοιπόν γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί θα βάλουμε δύο σέρβο σε ένα βραχείο, ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω και δεξιά αριστερά, και θέλουμε το πάνω κάτω και το δεξιά αριστερά να είναι πολύ συγκεκριμένη η κίνηση που θα κάνει. Πάνω εκεί θα έχει το σόναρ και θα πηγαίνει έτσι παμ, 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 παμ. Γίνεται κάπου αντίληπτο. Θα κάνει κάτι σαν σταυρό, ας πούμε, και θα δημιουργεί μια μικρή κυκλική ομπρέλα μπροστά, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αυτό τώρα, άμα κάνουμε. Ποιος είπε για το. Εσύ είπες για τις 360 μοίρες. Άμα κάνουμε 360 μοίρες, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι σε μικρή ταχύτητα. Έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλουμε πιο πολύ. Δεδομένου ότι θα πηγαίνει μπροστά-πίσω, θα κάνει μόνο όταν είναι να αποφύγει κάποιο εμπόδιο. Θέλουμε να έχουμε πιο πολύ την μπροστά την κάλυψη για να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και να στρίβει κτλ. Πηγαίνοντας πάντα μπροστά. Για άλλο λόγο το λέγαμε. Για να μπορέσουμε να βρούμε πιο νωρίς άμα θα στρίψει ή όχι. Δηλαδή θα γνωρίζουμε τα αντικείμενα από πιο νωρίς, οπότε θα μπορέσουμε να πούμε πιο νωρίς άμα δεν χρειάζεται να έχουμε γρήγορη ταχύτητα στο μοτεράκι. Σε μικρή ταχύτητα, οπότε θα έχουμε αποθηκεύσει από πολύ νωρίς. Δηλαδή τον εγκέφαλο θα τον έχουμε στο... Ναι, χαρτογράφηση κανονική. Οπότε θα ξέρει προς τα που θα κινηθεί. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε, το λέω και για τους απομακρυσμένους, γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτό την επίλυση αυτού του αντικειμένου. Λοιπόν, ξεκινάει η στρογγυλή τραπέζι. Μαζευτείτε λίγο το θέμα, ό,τι λέτε. Λοιπόν, γενικά σε τέτοιου είδους προβλήματα, η ιδέα είναι ότι το πολύγωνο μέσα στο οποίο θα δουλεύει η συσκευή μας πρέπει με κάποιο τρόπο να το χωρίσουμε. Ουσιαστικά δηλαδή για να μπορεί να επιλέγει το αυτοκινητάκι προς τα που θα κινηθεί, μία ιδέα ας πούμε που χρησιμοποιείται πολλές φορές είναι να χωρίσουμε το πολύγωνο σε τετραγωνάκια μικρά ας πούμε. Όπου το αυτοκινητάκι είναι ξέρω εγώ μέσα σε ένα τετραγωνάκι και μετά ουσιαστικά τι κάνεις, είσαι σε ένα τετραγωνάκι εσύ και έχεις γύρω σου ας πούμε άλλα 8. Ωραία. Στην πραγματικότητα τώρα ποιες είναι οι κινήσεις που μπορείς να κάνεις ας πούμε είναι επειδή το αυτοκινητάκι πάει μπροστά ας πούμε μπορεί να πας είτε στο τετραγωνάκι ας πούμε πάνω αριστερά ευθεία πάνω δεξιά ή εντάξει δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να πάει και αριστερά ή δεξιά ας πούμε λέω
η ιδέα είναι ότι το πολύγωνο θα το χωρίσουμε σε τετραγωνάκια. Ωραία, και το αυτοκίνητο έγινε σε ένα τετραγωνάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει εντελώς αριστερά, ξέρω εγώ, ξαφνικά. Λογικά πάει διαγώνια αριστερά, δεν μπορεί να πάει εντελώς αριστερά. Ναι. Οπότε. Από αυτή την άποψη. Παιδιά, οι υπόλοιποι που έχετε Arduino τελειώνετε να το φέρετε πάνω το συνδέστημα για να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα βλέπουμε τα δεδομένα. Δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ να ξέρεις από πίσω σου τι υπάρχει. Δηλαδή, εσύ θες να ξέρεις, εγώ είμαι σε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, κοιτάω μπροστά. Εγώ μπορώ να πάω τώρα αριστερά, ευθεία ή δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει από πίσω άμα υπάρχει εμπόδιο. Μένα με ενδιαφέρει μπροστά στις κινήσεις που μπορώ να κάνω, που, αν υπάρχει εμπόδιο, ας πούμε. Υποθέτεται ότι θέλουμε να σκανάρουμε, απλό λέω, μια περιοχή. Κάπως έτσι το σκεφτικά εγώ. Εφόσον σκανάρουμε την περιοχή, να ξέρουμε, δηλαδή, ότι δώσουμε τα όρια, πότε δεν θα έχουμε 8 τετράγωνα δεξιά-αριστερά. Θα έχουμε πολύ περισσότερα. Δηλαδή, πότε θα μπορούσαμε να δούμε πίσω. Δεν ξέρω. Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, εσύ γύρω σου έχεις 8. Καθώς κινείσαι μετά, εσύ πας στο επόμενο. Έχεις άλλα 8 τώρα που κάποια κάνουν overlap με τα προηγούμενα. Απλά έλεγα, μήπως θα μπορούσε να, να σκεφτείς από πιο νωρίς, να μην κοιτάξεις τα 8, να κοιτάξεις, ας πούμε, ότι έχεις ξαναπάει σε αυτά τα 8, και οπότε να κοιτάξεις τα απομακρυσμένα που τα έχεις σκανάρει με το sonar. Δηλαδή, έχεις μια κατεύθυνση που. Φτιάξε ένα πίνακα, ένα πίνακα που είναι όλο το σόναρ και ουσιαστικά δεν χρειάζεσαι. Ναι, αυτό που λες έχει, αυτό που λες έχει νόημα και είναι optimization ουσιαστικά. Ναι. Το, είναι optimization, αλλά τι θέλω να πω. Αυτό δεν τη φιλοσοφία του πώς θα κινείται το αυτοκινητάκι δεν την αλλάζει ριζικά. Αυτό που, αυτό που λες, αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι απλά ότι αντί να κοιτάω μπροστά μόνο ένα τετραγωνάκι, κοιτάω μπροστά όσο πάει, ας πούμε, το σόναρ. Με αυτή την έννοια, ναι, αυτό είναι optimization και ναι, να το κάνουμε, ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω και έχω αρνητικό να κοιτάς, ας πούμε, πιο μπροστά ή να κοιτά καθώς θα κινείται. Απλά τι γίνεται, όταν γυρνάς γύρω-γύρω, ουσιαστικά αυτή χάνεις, άμα πρέπει να κάνει 360 μοίρες, οκ, χαρτογραφείς περισσότερα πράγματα. Το γεγονός ότι το σέρβο, δεν ξέρω το πρόσωπο πριν, έχει ένα feedback, άμα καταλάβει το σημείο στο οποίο στο χ σημείο, χ ψι ζ σημείο έχει εμπόδιο, τότε μπορείς να προγραμματίσεις, να φτιάξεις έτσι το σκέτσο σου ούτως ώστε να προγραμματίσεις την κίνηση. Δηλαδή αυτό είναι θέμα καθαρά προγραμματισμού. Αν υποθέσουμε να σου το δείξω σε σχέδιο, δηλαδή λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι εδώ είναι το αυτοκινητάκι, ωραία, και πηγαίνει μπροστά και έχουμε εδώ ένα εμπόδιο και το sonar κάνει το σκανάρισμα, εάν το δει λοιπόν εδώ το εμπόδιο, θα μπορέσεις να προγραμματίσεις λίγο καλύτερα το, γνωρίζοντας το χψιζ αυτού νου, μάλλον το χψι του που είναι, να προγραμματίσεις ανάλογα το που θα πάει από εδώ, θα κινηθεί εκ διαμέτρου αντίθετα, θα στρίψει λίγο από εκεί, θα κάνει εντελώς πίσω και θα πάει από εκεί, ξέρω εγώ. Και αυτό γιατί πολύ απλά δεν έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια στα μοτέρ. Βασικά αυτός ο σένσορας δεν είναι πολύ καλός για αυτό το σκοπό. Γιατί αν αυτό το εμπόδιο δεν είναι, δεν κάθεται ακριβώς, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Περίμενε. Γι' αυτό το λόγο θα κινεί το σένσορας όλη την ώρα. Πέρα δόθε. Η φύση του εμποδίου, δηλαδή αν αυτό θα είναι έτσι. Εάν θα είναι έτσι. Δηλαδή έχετε εδώ σκανάρι. Έρχεται, αλλά τελικά αυτό φεύγει και βλέπει ότι έχω μετρήσει 20 εκατοστά, άρα έχω κι άλλο εμπόδιο. Άρα πάω. Κάθετα, έτσι ώστε να πάρει μέτρηση στο εμπόδιο. Ναι. Εδώ σκέψου ότι αυτό είναι υπέρηχος. Ο υπέρηχος έχει μια, όπως και ο ήχος στον αέρα, έχουν μια αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Σε σημείο που μέχρι να πάει και να γυρίσει δεν έχει προλάβει να φύγει πολύ μακριά το σόναρ, πρώτον αυτόν, και δεύτερον έχει και μια ευρεία κάλυψη το ηχιάκι του, το αντιχείο που παίρνει το τέτοιο, οπότε θα το βρει, δεν είναι θέμα. Εντάξει, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε. Όχι, δεν είναι για το που μιλάμε. Ναι, εντάξει παιδί, μα βάλεις ένα κόκο ή ένα πραγματάκι πιο μικρό από το ίδιο το σόναρ, δεν θα το δει, οκ. Okay. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα σενάριο που έχουμε ένα αυτοκίνητο που κινείται ανάμεσά μας εδώ πέρα, το πόδι σου. Με σταθερή ταχύτητα. Ναι. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό έχουμε και το αξιλερόμετρο κιόλας. Από εκεί και πέρα, αν τώρα το εμπόδιο είναι μεταβαλλόμενο, σίγουρα κάπου θα πέσει, κάπου θα κολλήσει. Δεν θέλουμε και την απόλυτη ακρίβεια, δεν κάνουμε το Google Car, έτσι το περίπου είναι.
με φτηνά υλικά, παιδιά, μιλάμε με φτηνά υλικά να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορεί να το πάρει και τον κώδικα και θα πάρει και τη λίστα με τα υλικά και ένα σχεδιάγραμμα, μια φωτογραφία κάποιος και θα μπορείς να το κάνει. Αυτό είναι το νόημα του σεμιναρίου. Ναι, σίγουρα παίρνει βελτιώσεις. Θα είναι δυναμικά, θα κινούνται δυναμικά ή θα είναι τοποθετημένα από την αρχή. Όχι, θα είναι τοποθετημένα από την αρχή. Μια ιδέα που έχουμε να βγει το αυτοκίνητο πίσω εδώ στο πάρκινγκ του ΤΕΠ, θα έχει αυτοκίνητα και... Όταν κινείται τα αμάξι, θα πρέπει, και αυτό αρχίζει και σαρώνει. Ναι. Μία έτσι, μετά θα σαρώσει μία έτσι. Στην κίνηση που κάνει, θα πρέπει κάθε φορά να υπολογίζεις, οπωσδήποτε, και πόσο έχει προχωρήσει. Αυτός ο αλγόριθμος είναι τρομερά δύσκολος. Να προχωράς και να... Δηλαδή θα πρέπει να σταματάει, να σαρώνει και να συνεχίζει. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η πρόκληση όμως. Να φτιάξει το αλγόριθμο. Μπορεί να μην γίνεται. Το παιδί εκεί πέρα είπε ότι ίσως έχει νόημα, εφόσον είναι σταθερό όλο αυτό, να κάνεις μια σάρωση και να κάνεις μια χαρτογράφηση του χώρου στην ουσία και να ξέρεις ότι σε αυτό εδώ πέρα έχει εμπόδιο. Άρα μπορεί να κινηθεί εδώ πέρα έτσι. Μπορούμε τότε να το κάνουμε, να το κάνουμε εξ αρχής. Δηλαδή να πάμε, ο προγραμματισμός να γίνει για ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο που θα κινηθεί. Να μην είναι να το αφήσουμε ελεύθερο να πάει όπου θέλουμε χωρίς να ξέρουμε τα εμπόδια, αλλά να πούμε ότι θα το βάλουμε εδώ στην αίθουσα και θα βάλουμε εμπόδια στο τάδε τετράγωνο και θα το προγραμματίσουμε με βάση αυτό το χώρο και με αυτά τα εμπόδια. Και συν της άλλης, απαιτεί μεγάλη επεξεργαστική ισχύ αυτό, γιατί κάθε φορά που περπατάει θα πρέπει να παίρνει άπειρες. Όχι, αλλά κάνει άπειρες πολύ. Στην ουσία το ξέρεις, δηλαδή είναι στάνταρ. Ναι, να το κάνεις στην αρχή και μετά να κινείται. Μετά πας να αυτοκινείται. Να το κάνεις δυναμικά, να το κάνεις δυναμικά και να κινείται, αλλά και να σαρώνει. Και όλα αυτά, να τα παίρνεις. Καλά, ούτε αυτό είναι λύση. Σίγουρα, ναι. Με σταθερά εμπόδια, παιδιά, μόνο έτσι μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να σταθερά, πολύ δεν ξέρω που είναι όμως. Εννοείς να φτιάξουμε έτσι ώστε να το... Αν φτιάξει πίσω ένα ποτάκι το οποίο ξέρει από πριν που βρίσκονται τα εμπόδια, παιδιά, χάνει και λίγο το κομμάτι του ότι επεξεργάζουμε το περιβάλλον να υποστηρίξουμε. Γιατί τώρα παιδί που βρίσκεται στο πάνω θα πρέπει να κάνει το μονοπολισμό κάθε φορά που πατάει. Σκέψου όλο αυτό να τρέχει και ταυτόχρονα να τρέχει τον αλγόριθμο και όλο αυτό. Ναι, αλλά σκέψου θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε κάπως έτσι ώστε να παίρνει το αντικείμενο, να λέει ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση και από τη στιγμή που ξέρει ότι είναι σταθερά τα αντικείμενα προφανώς, ξέρει για πάντα ότι είναι τέτοιο. Καλά, σίγουρα θα πρέπει να κάνεις μια μετρήση. Οπότε να κάνουμε αρχικά μια σάρωση του χώρου, να έχει μια συγκεκριμένη εμπέλεια σάρωσης. Ναι. Και με βάση αυτό το εμπόδιο... Να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος την σάρωση, να κάνει και μικρότερα τέτοια, να κάνει μια αρχική σάρωση μεγάλη. Μπράβο αυτό. Να ξέρει που ζήσουμε τον πίνακα αυτό εξ αρχής και με βάση αυτό ναι, τον πίνακα να έχει μια περίπου εικόνα του τι βρίσκει και απλώς να κάνει σε μικρότερα τέτοια, σε μικρότερη κλίμακα. Μπορεί να βρίσκει ένα πίνακα ωραία. Το σαρωνής είναι ένας πίνακας, δεν διάφορα. Έχει πάρει τιμές. Από εκεί πέρα, ξέρεις τι είναι τα εμπόδια σου, επειδή έχει κάνει μια πρώτη σάρωση. Θα πας να το πεις ότι θέλω να πας σε αυτό το κουτάκι. Πήγαινε εδώ, θα πηγαίνει εκεί. Εκεί μπορεί να κάνει ξανά σάρωση. Και να ορίσει ξανά καινούργια περιοχή. Να κάνει μια μεγάλη σάρωση. Θα σταματάει όταν βγει τόσο εμβέλεια σε συγκεκριμένα μέτρα και πάει ας πούμε στα ακριανά κουτάκια που είναι η εμβέλεια που μπορεί να υποστηρίξει και τότε θα ξανακάνει σάρωση για να ξαναπροκύψει. Τότε αυτό αν βρεθεί εδώ πέρα, αν βρεθεί εδώ μπορεί να κάνει μια νέα σάρωση για αυτό το χώρο. Να δημιουργήσει καινοχώρο και επίσης μπορεί ένα αντικείμενο που ήταν εδώ να μην το βρει και να το βρει εδώ. Αυτό έτσι. Εγώ βασικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που πάρτε εδώ πέρα, καλό θα είναι να μην κρατάει αυτό το πίνακα, να δημιουργεί ένα εκ νέου. Ένα καινούριο, να μπορεί. Τελείως. Μπορεί. Γιατί έτσι σκέψω ότι θα μαζεύονται πάρα πολλά και θα έχουμε και περιπληροφορία. Εντάξει, αν θέλεις να το κάνεις να είναι και τελείως αυτόνομο, να μπορεί να ξεφύγει και από το όριο. Σκεφτήκαμε. Να είναι το ρομπότ, είναι εδώ πέρα. Κάνει αρχικά, έχει μια συγκεκριμένη εμβέλεια γύρω του. Ναι. Λοιπόν, είμαι εγώ το ρομπότ. Πώς σκέφτομαι. Όσοι κάθεστε, χάνετε την κουβέντα και δεν κάνετε κάτι. Όσοι έχετε δουλειά, okay. Οι υπόλοιποι ελάτε εδώ γιατί κάνουμε στην ουσία προσπαθούμε να βρούμε τον αλγόριθμο με τον οποίο θα προγραμματίσουμε το αυτοκίνητο. Οπότε ελάτε να ακούτε και να μας λέτε τις ιδέες σας. Εντάξει, ιδέα να κάνω κανσόλ, εντάξει το περίπου. Αυτό δεν είναι το αυτοκίνητο, έτσι, υποτίθεται. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το αυτοκίνητο. Πριν ξεκινήσει κάνει μία σάρωση του χώρου, έχει μία συγκεκριμένη εμβέλεια. Ωραία. Τα αυτοκινητάκια είναι αυτό εδώ.
αυτό είναι. Ωραία, το σκεπτικό είναι ότι αρχικά κάνει μια σάρωση του χώρου με μια συγκεκριμένη εμβέλεια που έχει και δημιουργεί ένα τέτοιο πίνακα. Οπότε ξέρει γύρω του τι βρίσκεται, πού έχει εμπόδιο. Ας πούμε εδώ πέρα θα αναγνωρίσει με βάση τον πίνακα ότι έχει ένα εμπόδιο και ξέρει πού να κινηθεί. Και θα του λέμε εμείς ότι θα πας στο συγκεκριμένο κουτάκι. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που είναι να βγει εκτός εμβέλειας, δηλαδή έρθει σε κάποιο από τα κρυανά κουτάκια, θα ξανακάνει εκ νέου ένα νέο πίνακα, δηλαδή θα ξανακάνει σάρωση του χώρου. Και πάλι θα δημιουργηθεί ένας νέος όπου θα ξέρει πάλι τι γίνεται και θα μπορεί να κινηθεί ανάλογα. Οπότε το σκεπτικό μας είναι αυτό, ότι θα δημιουργεί όλη την ώρα πίνακα με βάση την εμβέλεια που έχει και με βάση αυτό θα κινείται. Τις συντεταγμένες όμως, συγγνώμη, επειδή έχουμε GPS, οι συντεταγμένες ποτέ θα ήταν εδώ προκαθορισμένες. Σας πει και ο Δημοσθένης. Απλά ένσταση δεν έχω. Αυτό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι το τετράγωνο που πιάνουν οι αισθητήρες οι σόναρ, δεν είναι το τετράγωνο του GPS. Οπότε θα σκανάρεις το σόναρ ώστε να δεις αυτό το τετράγωνο το μεγάλο, αν εδώ που πιάνουν οι αισθητήρες μου θα δημιουργεί ένα, ας πούμε, υποτετράγωνο το οποίο θα βρει τα εμπόδια. Όταν θα φύγει μέσα από αυτό το τετράγωνο, γιατί ξέρει, από τη στιγμή που θα ξέρει ότι θα έχει κινηθεί με το GPS στα όρια των 2 μέτρων που έχουν οι αισθητήρες, όταν θα φτάσει στα όρια των 2 μέτρων. Στα 4 είναι ο συγκεκριμένος. Στα 4, δεν ξέρω. Θα το ανοίξουμε. Εντάξει, γιατί μπορεί το GPS να το έχουμε ορίσει ένα τετράγωνο 100 τετραγωνικά, ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι τώρα αυτό. Δηλαδή, ένα στρέμμα. Όταν θα φτάσει στα όρια των 2 ή 4 μέτρων στον αισθητήρα, εκεί να σταματάει για δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω πόσο δευτερόλεπτο χρειάζεται να κάνει μια περιστροφή ο αισθητήρα ή η περίχο να βρουν το καινούριο καθαρό τετράγωνο και να ξανακινηθεί εκ νέου, να χαρτογραφεί την καινούρια περιοχή. Όπως επίσης, επειδή έχουμε δύο αισθητήρες sonar, θα μπορούν να μπουν αντίθετα ο ένας από τον άλλον και με ένα σερβο μότορ, όπως είπαμε, με 180 μοίρες περιστροφή να σαρώσεις μπρος πίσω. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Μεριά θα έχει αυτό, ή από εδώ μεριά θα έχει αυτό. Όχι, εντάξει, κατάλαβα αυτό που λέτε. Με ποιον τρόπο δηλαδή προτείνεται ότι θα επιλέγει αυτό, ας πούμε, πώς θα, αν θα κινηθεί ευθεία ή θα στρίψει, ας πούμε. Αυτό που πρέπει να ορίσουμε είναι αν θα πρέπει η κίνηση που γίνεται να είναι προκαθορισμένη, δηλαδή σε χύψεις συντεταγμένες, ή θα δουλεύει ανεξάρτητα στον χώρο. Εμείς έτσι πώς το έχουμε σκεφτεί τώρα είναι ότι είσαι εδώ και πας εδώ. Άρα, γι' αυτό έχει νόημα και ο πίνακας. Είναι σπάς. Πας εκεί, περίμενε. Πας εδώ, για να πας εδώ, σημαίνει ότι πρέπει να περάσεις, ας πούμε, κάμποσα τετραγωνάκι για να πας εκεί. Θα πας ευθεία, αν θα πας μπροστά, ευθεία και μετά ευθεία. Θέλω να πω, δεν σε συμφέρει καλύτερα να κοιτάς μόνο την άμεση εμβέλεια που έχεις, να κοιτάς μόνο την άμεση κίνηση, την επόμενη. Εξαρτάται. Τι θες να κάνεις αυτό το κινητάκι. Θέλει να αφήσει ανεξέλεγκτο να γυρίζει μέσα στο χώρο ή θέλει να πηγαίνει κάπου εκεί. Να γυρίζει ανεξέλεγκτο να κάνει τι όμως. Τίποτα. Απλά θα πηγαίνει πέρα εδώ και θα αποφεύγει εμπόδια. Δηλαδή το αμολάς στο ορισμένο τετράγωνο, αποφεύγει τα εμπόδια και κινείται σε αυτό. Και όταν θες το κλείνεις με το χέρι. Η ιδέα βασικά είναι να χαρτογραφεί το χώρο. Οπότε αυτό που λέω εγώ είναι ότι το να χαρτογραφεί το χώρο, ναι. Αυτό το τετραγωνάκι είναι το υποτετράγωνο του χώρου που θα χαρτογραφήσεις. Και λες εδώ υπάρχει εμπόδιο, εδώ υπάρχει εμπόδιο, εδώ υπάρχει εμπόδιο, ξέρω εγώ. Ωραία. Έχεις ένα τέτοιο πίνακα. Αλλά για το πώς θα κινηθείς, εγώ προσωπικά, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι καλύτερα, πιο απλό στην υλοποίηση βασικά, να λαμβάνεις υπόψη σου μόνο την άμεση εμβέλεια. Δηλαδή να λαμβάνεις υπόψη σου μόνο το τετραγωνάκι που είναι στην άμεση εμβέλεια, για να αποφασίσεις αν θα πας ευθεία ή αν θα στρίψεις, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ καλό που λέει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, με την έννοια το εξής, ότι επειδή το αμάξι θα κινείται και ταυτόχρονα θα σαρώνει, θέλεις πολύ πιο δύσκολο. Είναι το καλύτερο, δηλαδή πιο δύσκολη, δεν ξέρω αν με τα ηλεκτρονικά που έχουμε, με τον απλό εισιτήρα sonar, προλαβαίνει και να σαρώνει, αλλά και ταυτόχρονα χαρτογραφεί. Θα μπορεί να το κάνει, θέμα επεξεργαστή δηλαδή. Θα το κάνει, όχι από θέμα επεξεργαστή μόνο, είναι από τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνει κάποια επεξεργαστή, δεν θα κάνει κάποια. Τα παιδιά έχουν ένσταση ως προς το sonar και το κατά πόσον είναι ακριβές και ένα αυτό και δεύτερον η ταχύτητα που θα γίνει το υπολογισμός και λόγω της μειωμένης απόδοσης του sonar θα έχουμε αυτό που θέλουμε. Η ταχύτητα θα έχει τα αυτοκινητά και θα κινείται. Γιατί άμα κινείται με υπολογιστικά δεν είναι βαρύ αυτό. Θα πηγαίνει με πολύ μικρή ταχύτητα, γι' αυτό έχουμε και το αξελερόμετρο και από εκεί και πέρα όσον αφορά στην επεξεργαστική ισχύ θυμίζω σε όλους ότι έχουμε δύο
πιθανά σενάρια και δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια από αυτά. Το ένα από τα δύο είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, να έχουμε τον έλεγχο στο το πρόγραμμα που θα το γράψουμε θα είναι σε κάποια γλώσσα του στυλ Python C στο Raspberry, όχι συγγνώμη C ας πούμε στο EPHP στο Raspberry και στο OpenWRT, ή το άλλο σενάριο είναι να γίνονται όλα στο Arduino μέσα στο Arduino Sketch και μέσα στο Arduino, το οποίο όμως δεν έχει την επεξεργαστική ισχύ για να το κάνει αυτό και θα γίνει πάρα πολύ πολύπλοκο και βαρύ. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ή θα έχουμε ένα Arduino και θα τα δένει όλα στο Raspberry και το Raspberry θα αποφασίζει, ή θα έχουμε δύο Arduino, ένα που θα παίρνει δεδομένα και θα τα δίνει στο Raspberry και ένα που θα ελέγχει απλά τα μοτέρ και θα ελέγχεται από το Raspberry. Είναι σαφές ότι τα Arduino θα είναι μόνο για να χειρίζονται τα μοτέρ και να λαμβάνουν τους στήρες. Όλη η επεξεργασία θα γίνεται στο Raspberry. Οκ. Έτσι. Άποψη. Μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς sonar. Αυτό. Υπάρχουν και άλλοι αισθητήρες. Έχουμε... αυτό δεν μπορείς να ξέρεις για τα εμπόδια. Θα πρέπει η μοιραία να έχεις... Ας πούμε, θέλουμε να πάμε από εδώ, εδώ. Αν ενδιάμεσα θα το καταλάβουμε επειδή έχει σταματήσει να κινείται. Οπότε αυτό θα πάει άμα είσαι μόνο εκεί. Θα το προσπεράσει, οπότε θα το ανοιχνεύσει σαν εμπόδιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Με χτυπήσε πάνω του και θα σταματήσει να κινείται, άρα κάνε όπιστα και στρίψε και πήγαινε λίγο πιο δίπλα. Αυτό που λέει είναι τείχο-τείχο, όπως ο... Παιδιά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος και να το παρακολουθεί. Θέλουμε να γίνει μόνο του. Από τη στιγμή που σταματήσει να κινείται, έχεις μηδενικό acceleration, οπότε ξέρεις ότι είσαι μπροστά σε εμπόδιο. Ότι έχει εμπόδιο και το παίρνεις. Το παίρνεις μόνο και μόνο από την κίνηση. Το παίρνεις τείχο-τείχο, οπότε ανοιχνεύεις το εμπόδιο. Υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτό. Μηδενικό acceleration και... Μηδενικό acceleration σημαίνει και σταθερή ταχύτητα. Δεν σημαίνει. Καταλαβαίνεις. Πες το. Και αν εμφανιστεί κάποιο αντικείμενο ξαφνικά μπροστά του και αλλάξει προσανατολισμό, τι θα κάνει? Θα κάνει την παλιά του κίνηση σε άλλο χώρο? Ρωτάει ο Γιάννης. Ή θα κινούνται τα αντικείμενα. Τα εμπόδια σε πρώτη φάση θα τα κάνουμε στατικά. Δεν θα πάμε σε πιο advanced φάση που κινούνται τα εμπόδια. Θα είναι το σενάριο να το βγάλουμε ή έξω στο πάρκινγκ ή εδώ μέσα, ή κάποιος πάει να πιάνει και GPS καλύτερα, αλλά σε προστατευμένο χώρο να μην περνάνε αυτοκίνητα, πεζοί κτλ. Θα είμαστε εμείς εκεί και θα έχουμε ορίσει κάποια εμπόδια. Μα θα είναι τα πόδια μας, μα θα είναι τα αυτοκίνητά μας, μα θα είναι ένα κουτί σκέτο, χάρτινο, τεράστιο, στο οποίο θα περπατάει το αυτοκινητάκι. Αυτό δεν θα το πάμε τόσο advanced. Και να πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό που λες εσύ χωρίς το sonar, να μου το δείξεις. Απλά να σου πω ότι αυτό το μηδενικό acceleration, παιδιά, κάτι για τα μοτέρ που ίσως δεν πάει το μυαλό σας. Μηδενικό acceleration μπορεί να έχει όχι μόνο επειδή βρήκε εμπόδιο και το σταμάτησε. Μηδενικό acceleration μπορεί να έχει γιατί γύρισε τούμπα κατά λάθος. Στο προηγούμενο σεμινάριο είχαμε εδώ αυτοκινητάκι και επειδή ήταν φρεσκοφορτισμένη μπαταρία και δεν έχω στο αυτοκινητάκι που έχω φτιάξει εγώ ούτε αξελερόμετρο ούτε έλεγχο της επιτάχυνσης, το αφήνω και πηγαίνει με ό,τι ρεύμα παίρνει από την μπαταρία, έφερε τούμπα και σταμάτησε στα πρώτο μέτρο. Επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα με το sonar μπορεί να το καταλάβεις λίγο καλύτερα. Χωρίς το sonar, πες ότι θέλουμε να πάμε από εδώ. Θα κάνουμε και καλά ότι πιο... Ας πούμε άμα πώς θα καταλάβουμε ότι έχει εμπόδιο. Να. Ότι το αμάξι κινείται, αλλά η θέση δεν αλλάζει. Στο GPS. Πώς δεν ξέρεις τι κινείται το αμάξι. Ότι κινούνται οι ρόδες. Δεν πρέπει να βάζεις στήρες στους ρόδες μετά. Όχι, το βλέπεις ότι είναι ανοιχτές ή κλειστές. Αυτό δεν είναι θέμα. Πώς το βλέπω. Αλλά δεν αλλάζει θέση. Δεν ξέρουμε άμα κινούνται οι ρόδες. Τα μοτέρ. Όταν δίνει, όσο παίρνει ρεύμα είναι ανοιχτές. Όσο παίρνει ρεύμα είναι ανοιχτές. Ωραία, και άμα γυρίσει ανάποδα πάλι θα παίρνει ρεύμα. Α, γεια σου. Εκεί θα έχει... Ναι, εκεί. Πάλι θα κάνουμε ένα... Δεν έχουμε γυροσκόπ. Λοιπόν, μισό. Λίγο ίσως. Αυτό σου λέω. Όχι όλοι μαζί. Ναι, παιδιά, μη φωνάζουμε, καταλήγει να μιλάμε όλοι μαζί. Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό, ας πούμε. Είσαι εσύ, ξέρω εγώ, και κινείσαι. Και θέλεις να πας από εδώ. Ξέρεις περίπου να προσανατολιστείς. Πας έτσι, ξαφνικά εδώ βλέπεις ότι κινείται, αλλά δεν αλλάζει θέση. Οπότε κάτι βρίσκει. Οπότε το πας τείχο-τείχο. Δηλαδή, αποφασίζεις μια κατεύθυνση να πηγαίνει προς τα έτσι. Είναι δύσκολη μανούβρα όμως αυτό. Θα χτυπάει συνέχεια εκεί. Θα πρέπει να κάνει πίσω και να γυρίσει. Άρα θα χτυπάει πίσω την πίσω. Θα κάνει πίσω και θα γυρίσει. Πρέπει να κάνει συνέχεια το πράγμα. Δεν είχα καταλάβει απόλυτα αν είναι όλος αυτό. Αν είναι να βρίσκει,
δεν υπάρχει νόημα. Ο σκοπός είναι να το εντοπίζει και γι' αυτό είναι και το σονάρ, έτσι ώστε να το αποφεύγει. Να πω λίγο κάτι, δεν ξέρω αυτό. Γιατί άμα είναι να βρίσκεται μια ιδέα. Για παράδειγμα, μην κάνουμε πεγαδάκια. Λαμβάνει μέρος του άλλου, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μην μιλήστε... Όχι, και να μην κάτσουμε και εδώ, απλά να μην μιλάμε όλοι μαζί. Καθένας να παίρνει το να είναι ανοιχτά και να παίρνει ένας το λόγο. Θα κάνουμε... Επειδή το δάχτυλο δεν φαίνεται στην οθόνη, κάνει μια μαλακιτσακή να δείτε που δείχνεται. Αν μπορώ, μια ιδέα, δεν ξέρω αν συμφωνούν, είναι ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε τρία σόναρ, με ένα για μπροστά, ένα στο πλάι και ένα να κοιτάει από εδώ πέρα. Οπότε αυτό πάντα θα έχει τρεις παραμέτρους που όταν θα βλέπει ένα αντικείμενο θα το βλέπει να πλησιάζει. Η τιμή αυτή θα μειώνεται. Αν θα βλέπει κάτι εδώ πέρα θα μειώνεται. Οπότε μπορεί να κινείται και όταν κάποια από τους τρεις αισθητήρες χωρίς αυτό να γυρίζει συνέχεια και χωρίς να χρειάζεται να έχουμε ένα αλγόριθμο που να υπολογίζει ακτίνες κτλ. Πάντα έχει τρεις αισθητήρες ή μπορεί να είναι και πέντε ρε παιδί μου, να έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι και θέμα κόστος. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το τέτοιο είναι να πάρουμε άλλο ένα αισθητήρα, ας πούμε. Ο αισθητήρας του σώνα κάνει 4 ευρώ, έτσι. Το σέρβο κάνει, τα δύο σερβάκια κάνουν γύρω στα 10 ευρώ και το pan and tilt άλλα 15. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το θέμα των ανακλάσεων εδώ πέρα, που είναι τεράστιο. Αν αυτό εδώ... Το σόναρ δουλεύει με ανακλάσεις. Κοιτάξτε λίγο πως δουλεύει. Έχει εμπόδιο εδώ, στέλνει τον υπέρηχο, το ένα ηχείο και παίρνει τον αντίλαλο. Εκτός από αυτό, που αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, αν είναι έτσι ας πούμε και πάει εδώ, τεράστιο πρόβλημα, το παρακάμπτω αυτό. Στο θέμα της χαρτογράφησης, εάν κάνουμε πάλι το θέμα που θέλετε εσείς, εάν ήταν ας πούμε ένα εμπόδιο εδώ, κοιτάει έτσι και είναι στρογγυλό. Ξεχνάμε ότι έχει κάνει αυτό με η ανάκλαση και δεν βρίσκω τίποτα. Θα πάνε. Η χαρτογράφηση... Τώρα μιλάς για ένα αντικείμενο που θα πρέπει να είναι καθρέφτης. Όχι, γιατί δεν έχεις καταλάβει. Υπάρχουν και οι proximity sensor που δεν δουλεύουν. Δεν έχεις καταλάβει πώς ακριβώς δουλεύει το sonar μάλλον. Λίγο. Θες λίγο να το δούμε ότι εγώ αν πάω μπροστά του, αν πάω μπροστά του, μου δείχνει την απόσταση έτσι ακριβώς. Αν κάνω λίγο έτσι, χάθηκε. Αν κάνει λίγο έτσι χάθηκε, αν κάνει λίγο έτσι χάθηκε, αν κάνει λίγο έτσι χάθηκε. Λοιπόν, το σόναρ, ναι, το σόναρ είναι τελείως και όπου στέλνει και κάνει ανάκλαση σε γωνία. Πρέπει να είναι ακριβώς τετράγωνο για να καταλάβει ευθεία, τέρμα ευθεία. Θα κάνει ανάκλαση σε ευθεία, αλλιώς κάνει σε γωνία σε 90 μοιρών. Αυτό εδώ πέρα είναι αισθητήρας κίνησης με υπέρυθρες. Υπάρχουν και αντίστοιχα που είναι για προξίμητη, τα προξίμητη σένσορ. Νομίζω θα δουλέψουμε καλύτερα εδώ πέρα. Γιατί δεν θα έχει αντανακλάσεις από τον ήχο. Αν και θα πιάσεις τις αντανακλάσεις, θα πάρεις μια τιμή κάτω μεγάλη. Πάρ, δεν μπορεί να μην πάρει. Το σήμα το τέτοιο θα χαθεί γρήγορα, εντάξει, για μην κάνει όλο το χώρο. Θέλεις να το δούμε σε λιγάκι, θα το κάνουμε ένα τεστ, να το δεις λίγο, γιατί δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Μπορούμε να κολλήσουμε αυτό, άμα δεν λαμβάνει κάποιο σήμα, να αλλάξει πορεία ή κάτι άλλο. Ένα τελευταίο αυτό που θέλω να πω για τις χαρτογραφήσεις. Αν εδώ πιάσει κάτι, πες ότι είναι τετράγωνο, δεν έχει κάνει χαρτογράφηση όλο το πίσω μέρος, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει να σταματήσεις πάλι χαρτογράφηση. Πάλι χαρτογράφηση. Α, δεν υπάρχει κάτι τετράγωνο από εδώ. Α, καταλαβες. Δηλαδή δεν είσαι εδώ. Κάνω χαρτογράφηση όλο αυτό που μου έδειξες πριν, γιατί ένα εμπόδιο εδώ έχει κόψει τα πάντα πίσω. Αν δούλευε με το σκεπτικό που λέγατε. Να βοηθήσω λίγο. Υπάρχουν και κάτι άλλοι ωραίες αισθητήρες όπως αυτό εδώ, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, αλλά ανοιχνεύει τις αλλαγές στην φωτεινότητα. Υπάρχει ήδη εδώ, ελάτε να το δείτε. Σηκώστε ένα τέτοιο. Αυτό. Αυτό εδώ. Μπορεί να ακολουθεί γραμμές. Δηλαδή για να μην μπεδεύεστε και κουραζόμαστε, μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο, να το βάλουμε στον πάτο και να πηγαίνει σύμφωνα με γραμμές. Μην γελάτε. Σε γραμμές και θα πηγαίνει. Εντάξει. Θα ακολουθεί γραμμές σε ήδη χαρτογραφημένο χώρο. Λέω εγώ μια ιδέα. Νομίζω ότι η proximity sensor υπερήθρων εδώ θα δουλέψουμε θέλετε καλύτερα. Θέλετε να δείτε λίγο πώς δουλεύει αυτό, να δείτε τι μετρήσεις παίρνει. Να βάλουμε και τα distance και να κάνετε λίγο ένα έτσι, ένα έτσι, ένα έτσι, ένα έτσι. Απλά επειδή θα μαζεύεις τα data σου και θα ομαδοποιείς, δηλαδή θα πάρεις 3 δευτερόλεπτα μεγάλες τιμές. Άρα προφανώς εκεί υπάρχει κάτι. Δεν θα πάρεις... Μου έδειξε εδώ ένα κάτι. Εκεί τι κάνεις. Το σήμα. Θα κάνεις από τις άλλες δύο εισιτήρες ένα if να δεις. Αν από αριστερά ή από δεξιά έχεις μεγαλύτερες τιμές ή λιγότερες και να κλείνεις το στακί. Αλλά αυτό είναι δυναμικό. Είναι κάθε φορά παίρνεις δεδομένα. Δεν χρειάζεται να σταματήσεις, να σαρώσεις και ξανά. Εδώ μπορεί να κάνουμε και ένα συνδυασμό. Αυτό σου λέω ότι με το συνδυασμό. Αυτό στέλνει μουσική και εδώ και εδώ και εδώ. Μπορεί να μην είναι και τόση. Σε περίπτωση που έρθει πάλι πίσω εδώ θα δεις ότι υπάρχει κάτι. Μπορεί να είναι τρεις. Μπορεί να είναι τρεις και όχι πέντε. Μπορεί να είναι τρεις και όχι πέντε. Ταυτόχρονα υπάρχουν και proximity sensors.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το κόστος. Δεν μας ενδιαφέρει να το κάνουμε το ελάχιστο κόστος όμως. Προφανώς, πάντα θα το θέμα είναι να έχεις και δουλειά όμως. Μπορεί να πάρεις 15 στήρες που κάνουν μισό ευρώ και να μην κάνουν δουλειά και να πάρεις έναν που να κάνει το διπλάσιο ή λίγο παραπάνω και να δουλεύει τέλεια. Το κόστος νομίζω ότι για... Στιγμή όμως που λέμε ότι οι αισθητήρες, ας πούμε αυτό που λέμε που στέλνει το, πώς λέγεται, το σόναρ. Το σόναρ, ότι μπορεί να χαθούν δεδομένα. Άμα το κάνουμε πάλι, επανέρχομαι σε αυτό που λέω. Έρχεται εδώ πέρα, χτυπάει, είναι σίγουρα εμπόδιο, δεν μας νοιάζει. Και έχει ένα σόναρ που πάει... Χατ' εκεί. Έπες το Team Viewer, ε. Ένα σόναρ, ας πούμε έρχομαι εγώ με το αυτοκίνητο, πάω, χτυπάω. Κάνω μια στροφή, είτε δεξιά είτε αριστερά. Έχω ένα σόναρ μπροστά, οπότε ανοιχνεύω μόνο από τα αριστερά μου. Άμα υπάρχει εμπόδιο. Και πηγαίνω τείχο-τείχο, έτσι. Σαν να με τυφλός, ας πούμε, και ακουμπάω έτσι. Κάποια στιγμή δεν θα έχω κάτι να κουμπίσω. Πάω πάλι δεξιά. Γιατί να μην τα έχεις και τα δύο. Αυτό. Γιατί να μην τα έχεις και τα δύο. Να έχεις το σόναρ που σε βοηθάει όπως σε βοηθάει ή κάποιο άλλο σένσορα okay. Και απλά άμα δεις ότι σταμάτησε θα χρησιμοποιήσεις ό,τι αισθητήρα έχεις εκτός από το τυφλό βρήκα εμπόδιο. Ενώ τώρα σου λέω για έναν αισθητήρα. Δεν μας πειράζει, παιδιά, το να πάρουμε έναν ή δύο αισθητήρες μικρούς. Εμείς τι γίνεται, έχουμε βγάλει μια λίστα με υλικά που θέλουμε να πάρουμε. Μέσα αυτά δεν έχουμε βάλει σόναρ, δεν έχουμε βάλει proximity sensor. Μπορούμε να δούμε, άμα μας συμφέρει και οικονομικά και το θεωρούμε απλό στο να το βάλουμε και να το υλοποιήσουμε, θα πάρουμε και ένα τέτοιο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Απλά να σκεφτείτε και το άλλο. Πρώτον, βάζοντας παραπάνω πράγματα, αυξάνεται η πολυπλοκότητα και, του αλγορίθμου. Θέλει περισσότερο προγραμματισμό, θέλει καλύτερο, πιο έξυπνο προγραμματισμό, μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ. Όσο το λιγότερα, τόσο λιγότερη επεξεργαστική ισχύ, μικρότερη πολυπλοκότητα, λιγότερος προγραμματισμός, λιγότερος μπελάς. Ξέρω ότι σας φαίνονται όλα ωραία, αλλά δεν πάμε να κάνουμε το Google Car της Google, πάμε να κάνουμε το αυτοκινητάκι του Μαελάκ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι και να βρει εμπόδιο και να γυρίσει τούμπα. Άμα το κάνουμε δεν μας χαλάει, αλλά κακώς είμαστε εδώ, έτσι. Δηλαδή θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Γι' αυτό κάνουμε και όλο αυτό το brainstorming. Αλλά και να μην την έχουμε δεν χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή ποιος ήτανε που εσύ το είπες. Και να χάσουμε από την αντανάκλαση δεν πειράζει. Ό,τι πετύχει. Δεν το λέμε, δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι. Λίγο, να δεις τι κάνει. Όχι, θα το δούμε στην πράξη όταν θα πάτε να καθίσετε. Λίγο. Όταν θα καθίσετε. Μισό. Θα το δούμε το βιντεάκι μετά με αυτοκινητάκι. Όταν θα καθίσετε, θα δούμε βιντεάκι με ένα αυτοκινητάκι που έχει σόναρ ακριβώς έτσι όπως το έχω σκεφτεί και σας το λέω με τόση ώρα. Αφενός, αφετέρου, εφόσον έχουμε σόναρ εδώ, θα κουνάμε εμπόδια κινούμενα μπροστά από ένα σταθερό σόναρ που είναι το ακριβώς ίδιο με το να έχεις ένα κινούμενο σόναρ σε ένα σταθερό εμπόδιο. Μην μιλάτε όλοι μαζί μόνο. Θέλω να πω ότι όσον αφορά τις αντανακλάσεις, αυτό που λες είναι πρόβλημα, ας πούμε, όντως. Αν έχεις τρία σόναρ και στείλεις αυτό έτσι και αυτό πάει έτσι, ξέρω εγώ, και το πιάσει αυτός, ναι, εκεί είναι πρόβλημα γιατί έχεις... Ναι. Δεν πρόκειται να κάνει τόσο όταν να κλάσεις και να γυρίσεις αυτόν τον αισθητήρα με την ίδια ένταση που θα σκάσει απέναντί του. Δεν είναι θέμα ένταση. Θεωρητικά μπορεί να έρθει έτσι και μετά να γυρίσει έτσι, ας πούμε. Μας στέλνει. Αυτό το σήμα θα έχει χαθεί όταν κάνει δύο φορές. Παιδιά, έτσι και σε άλλο θέλω να πω όμως. Είναι άσχετο το point, θέλω να πω. Αυτό το πρόβλημα, άμα το κάνουμε με σέρβο που κινείται, αυτό το πρόβλημα σχεδόν δεν θα υπάρχει μετά, γιατί το σόναρ θα είναι ένα. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει κάποιο άλλο σόναρ την αντανάκλαση που θα γίνει. Ακόμα και δύο να έχουμε, το ένα πίσω, το άλλο μπροστά. Το πίσω δεν μπορεί να πιάσει την αντανάκλαση. Τώρα πρέπει να γίνει χαμός, ας πούμε. Ακόμα και αυτό να πιάσει την αντανάκλαση, εάν έχεις προγραμματίσει σωστά, θα καταλάβει ότι το εμπόδιο έρχεται εδώ και θα κάνει λάθος κίνηση. Έτσι, οπότε γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό προτιμάμε το σόναρ. Να σου πω, η λύση στα 5 σόναρ είναι απλά να βάλεις delay. Και θα παίρνεις την αντανάκλαση με delay, οπότε. Δεν θέλεις να παίρνεις με delay, γιατί πολύ απλά θέλεις να παίρνεις. Το delay είναι τόσο μικρό που δεν θα σε επηρεάζει, θα είναι μισό δευτερόλεπτο ή πολύ, λέω, έτσι, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλεις να παίρνεις την αντανάκλαση με delay από αυτό το σόναρ αυτού του σόναρ, έτσι. Όχι αυτού του σόναρ με delay, αυτού του σόναρ τη θες live, εντός ή εκτός αγωγικών, αλλά όταν πάρει αντανάκλαση από αυτό το σόναρ, αυτό λόγω τσακ, τι θες με delay. Το πρόβλημα με τις αντανακλάσεις είναι να τα στέλνεις και τα 5 ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Ψηλός μας λέει, θα μπορούσαμε αντί για σόναρ να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ σε συγκεκριμένο focus και μια απλή webcam η οποία θα μετράει τη διάμετρο του ανακυκλωμένου beam και θα βρίσκει την απόσταση. Να
Υπολογιστικά μου ακούγεται βαρύ, μόνο που το άκουσα. Απλά να σκεφτούμε ότι κάθε πότε θα φεύγει ο παλμός από οποιοδήποτε σένσορα. Δηλαδή μιλάμε για η διάρκεια του παλμού κάθε 10 μικροδευτερόλεπτα, κάθε 5 μικροδευτερόλεπτα. Οπότε φεύγουν μπαμ 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 τόσο γρήγορα. Δηλαδή, οποίοι... διαδοχικά. Δηλαδή μέχρι να γυρίσει μια αντανάκλαση λάθος, λανθασμένη, έχει φύγει άλλος παλμός από τον άλλον και έχει γυρίσει. Είναι και θέμα διάρκειας παλμού, έτσι. Και συχνότητας με τον οποίο στέλνεις παλμούς. Ένας. Γι' αυτό έχουμε έναν που κινείται. Είναι το πρόβλημα. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, παιδιά, να σας δείξω ένα βιντεάκι με αυτό που σκεφτόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Γι' αυτό το... και βλέποντας ότι δουλεύει, γι' αυτό δεν έχουμε πάει να το κάνουμε. Στο περίπου. Μια πλακία, μισό λεπτό. Θα, να πείτε το δικό του και μετά θα πεις το δικό σου. Το σέρβο δεν είναι πολύ αργό όμως για να το κάνει αυτή την είναι, σκανάρισμα. Είναι, αλλά θα έχει και την αντίστοιχη τέτοια. Είναι πολύ αργά το δικό. Ακριβώς. Α, ακριβώς. Μιλάμε για τόσο μικρό τέτοιο. Εγώ θα πω προγραμματιστικά και μόνο, ξέρω. Άμα έχετε δει σε ένα screen server οπουδήποτε, έχει ένα λαβύρινθο και είναι, κάνει χαρτογράφηση και πάει από ένα σημείο σε ένα άλλο. Το φυδάκι. Ναι, αυτό. Εκεί ο Windows 98. Ναι, όχι, εδώ το έχει, ξέρω. Παιδιά, όχι σαν το φυδάκι, ναι, το ξέρουμε ότι. Είναι κλασικός αλγόριθμος χαρτογράφησης και μπορεί και αυτό γίνεται... που λες, μπορεί να δράσει επικουρικά, ρε παιδί μου. Μπορεί να δράσει επικουρικά, δηλαδή όταν θα με το αξελερόμετρο ή σαν feedback από τα μοτέρ δεις ότι έχει σταματήσει, το να σταματήσει, το σόναρ θα δώσει εντολή στα μοτέρ να σταματήσουν. Α, χέσε το σόναρ μετά συγχωρήσεως. Άμα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι από τα σόναρ, είτε είναι γιατί το γύρισε κάποιος ανάποδα, είτε το οτιδήποτε, εάν σταματήσει, τότε πολύ απλά θα προσπαθήσει προγραμματιστικά να του πεις να κάνει την ακριβώς αντίθετη διαδρομή από αυτή που έκανε. Δεν χρειάζεται να σταματήσει. Δεν χρειάζεται να σταματήσει. Άμα δεις, εκεί κινείται συνέχεια και πάει τείχο-τείχο όλο δεξιά. Είναι βασική αρχή για να βγεις από έναν λαβύρινθο. Ναι, παιδιά, υπάρχει λίγο... πρόσεξε όμως, Μιχάλη. Είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ένα αντικείμενο το οποίο είναι εκεί πίσω, να το βγάλω να το δείτε, είναι τόσο. Και θα κινείται σε ένα χώρο που είναι μεγαλύτερος από αυτό. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολη μανούβρα. Δεν είναι τόσο ακριβία στα μοτέρ και τόσο ακριβία η κίνηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι να γίνει ο υπολογισμός, ούτως ώστε να το κάνουμε αυτό που λες εσύ. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι εδώ... Ο Γιάννης ρωτάει, αν βάζαμε στην κορυφή του αυτοκινήτου πάνω σε ένα ξύλο κάθετα, για παράδειγμα 8 sonars, δεν θα λύναμε το πρόβλημα της χαρτογράφησης? Όπως το Google Cars που βάζει 8 κάμερες. Δεν έχει 8 κάμερες μόνο. Έχει μία κάμερα, μόνο μία, η οποία είναι στην κορυφή του, αν το έχετε δει, και γυρνάει με 360 μοίρες. Ναι. Ποιος μου είπε πριν για μοτέρ με 360 μοίρες, κάτι τέτοιο, αλλά έχει κάμερα. Κάμερα και laser. Έτσι δουλεύει το Google Car. Τώρα, αλλά είναι το κόστος, παιδιά, τεράστιο. Το sonar κάνει 4 ευρώ, το laser δεν θέλω να σκεφτώ πόσο κάνει. Μπορεί να μπλέξεις και τα μπλούτσες μεταξύ τους. Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αν θέλετε, και εδώ που κάθεστε, θα σας βάλω ένα βιντεάκι με αυτό το πράγμα που σκέφτομαι, τόση ώρα που σας το λέω. Και, ναι, ερώτηση. Μικρόφωνο. Σε αυτό εδώ πέρα. Έλα. Γράψε προξίμητη sensor eBay. Να δεις κόστος, έχει 2,5 ευρώ ας πούμε. Και να σου πω τι σκέφτηκα μετά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα. Τι γράφω ρε παιδιά. Λοιπόν, ο proximity sensor, ποιο θες? Αυτή είναι μητάστρια. Αυτό είναι. Κάτι τέτοιο. Δεν λες, απλά είναι ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, τα proximity sensors είναι αυτά που έχετε και στα αυτοκίνητα σας στο park assist. Καλά δεν τα λέω. Αυτά τα γύρω. Εσείς αυτό σκέφτεστε στην ουσία, με sonar όμως.
Είναι too much. Είναι too much. Το ίδιο πράγμα βλέπω. Να το. Λοιπόν, για κοιτάξτε, το proximity sensor αυτό που δείχνει, το μικρό που έχει και μικρό κόστος, είναι το ίδιο πράγμα, στην ίδια λογική με το sonar, απλά με υπέρυθρες. Ακριβώς το ίδιο, με φως. Και απλά είναι λίγο πιο ακριβίας, λόγω του ότι το φως αφενός κινείται πιο γρήγορα σε σχέση με τον ήχο και έχει μικρότερο μήκος κύματος, οπότε δεν έχουμε πολλές γύρω-γύρω και τέτοια. Λίγο... έτσι το καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Δεν είναι λέιζερ, είναι υπέρυθρο. Το λέιζερ φαντάζομαι ήταν ακόμα πιο ακριβές. Άλλο λέω, έχει μικρότερο μήκος κύματος. Σε άνοιγμα γωνιών. Σε άνοιγμα, δεν ξέρω, αλλά ό,τι λέει το κατευθυνσή. Είναι... δεν είναι... δεν έχει... αυτό είναι πολύ... δεν έχει... πώς το λένε, φάσμα. Έχει, είναι όταν θα βρει κάθετα, εκεί θα πάρει τη μεγαλύτερη τιμή ο εισιτήρας. Οπότε ξέρεις τι βρίσκεται ακριβώς μπροστά σου απέναντι. Και αυτό θα μπορούσε να δουλέψει επικουρικά με το sonar. Δηλαδή να έχεις ένα sonar μπροστά και δύο τέτοια στο πλάι, που δεν χρειάζεται να παρεμβάλλει το ένα με το άλλο. Ωραία. Άρα πάμε στο σχέδιο. Εδώ. Και το κάνουμε ως εξής διόρθωση. Αν καταλαβαίνω καλά. Το sonar θα συνεχίσει να κουνιέται πέρα δόθε. Proximity sensor 1, 2 και μπορούμε να βάλουμε και 4 και πίσω. Εντάξει. Μπορεί να μην χρειάζεται καν να έχεις το sonar. Μπορεί να μην έχεις καν το sonar. Είναι το sonar μόνο ευθεία σταθερό. Και τα δύο proximity sensor διαγώνια δεξιά και αριστερά. Οπότε θα έχεις κατευθείαν ένα μεγάλο φάσμα. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων. Αρκεί βέβαια να είναι πόσο γρήγορα θα μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς στο... αυτό θα το δούμε. Παρεπιπτόντως, εσύ πίσω είπες για το proximity sensor, αν έχετε δει, όταν σηκώνω αυτό, ανάβει ένα λαμπάκι εδώ. Λοιπόν, αυτό από κάτω, όποιος θέλει να έρθει να το δει, αλλά μετά, έχει ίδιο proximity sensor με αυτό που βλέπουμε στο eBay. Ακριβώς τον ίδιο. Δύο λαμπάκια είναι, ένα σκούρο και ένα ανοιχτό, το ένα εκπέμπει το υπέρυθρο και το άλλο απλά βλέπει την αντανάκλαση. Εντάξει. Οπότε όταν εγώ το σηκώνω, βλέπει ότι σηκώθηκε. Και βλέπει μόνο την κάθετη αντανάκλαση. Το συγκεκριμένο βλέπει την κάθετη, ίσως και μια, με μια πολύ μικρή, πολύ μικρή ναι. Με ένα πολύ μικρό άνοιγμα σε φάση ομπρέλα. Τσακ, τσουκ. Πολύ μικρό όμως. Κάτι τέτοιο κάνει. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Λοιπόν, θα μου επιτρέψω να σας δείξω ένα βιντεάκι με αυτό που λέω. Χρήστο, έχουμε ήχο μέσα και έξω τον θέλω. Ωραία, δεν πειράζει, τα μοτεράκια ακούγονται. Λοιπόν, για δείτε λιγάκι, το πιο απλό απ' όλα. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά μόνο με Arduino, δεν έχει το ίντερνετ. Αυτά είναι τα μοτέρ με τις ροδίτσες, έχει 4 μοτέρ, μία για κάθε ρόδα. Έχει βιδωμένο το sonar επάνω σε ένα σέρβο που κινιέται γύρω γύρω. Είναι ενωμένο το NATO. Με ένα shield πάνω στο Arduino, το μοτέρ και το sonar στην ουσία. Παίρνει ρεύμα για το Arduino και για τα μοτέρ. Το δεν ξέρω τι είναι, δεν βλέπω. Άμα γράψετε αυτό που έγραψε και εγώ Arduino card, θα δείτε πάρα πολλά τέτοια. Α, εντάξει, του έχει βάλει και τηλεκοντρόλ αυτό, εντάξει, δεν πειράζει, για να κουνιέται. Το άναψε. Βλέπετε, αυτό εγώ έχω στο μυαλό μου. Τσακ, τσακ. Πάει προς εμπόδιο. Δεν ξέρω πώς το πέτυχε. Ίσως φταίει η ταχύτητα με την οποία κουνιέται το σέρβο και σε συνάρτηση με την ταχύτητα που κουνιέται το αυτοκινητάκι. Βλέπετε, έχει ένα pattern στο χρόνο της κίνησης. Είδε το εμπόδιο, το απέφυγε. Έκανε απλά μία όπιση, δεν έκανε κάτι άλλο. Και μετά συνέχισε να κινείται ευθεία. Για να δούμε εδώ που είχε δύο εμπόδια. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το πετύχουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τίποτα το σπουδαίο. Με μικρόφωνο. Ό,τι με μικρόφωνο, Μιχάλη, άμα θες μίλα. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου σαν προγραμματιστικά, πώς να γίνει η χαρτογράφηση. Όχι, είναι το screen saver του... Είναι ένα screen saver.
Λοιπόν, το φιδάκι σε όλους, το κλασικό φιδάκι που είχαν και στα Νόκια παλιά, το φιδάκι που όπως το ξέρετε. Όχι, δεν βγαίνει το φιδάκι που είναι το αυτοκινητάκι, το κεφάλι του φιδιού και μόλις βρίσκει πότε, κλουπ γυρνάει. Το θέμα όμως ποιο είναι. Για δες εδώ λίγο. Το πάω λίγο πιο πίσω, εκεί που ήταν η γλάστρα. Όπα. Το φιδάκι προχωράει ευθεία. Είδες ότι γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε στην γλάστρα. Ναι. Οπότε δεν πήγε να στρίψει. Όταν γυρνάει αυτό, το σόναρ τώρα κοιτάει ευθεία. Όταν γυρνάει το σόναρ και κοιτάει τη γλάστρα, καταλαβαίνει ότι από εκεί δεν πάω. Το ίδιο πράγμα είναι. Συνεχίζω λοιπόν ευθεία. Ευθεία έχω κάτι, δεν έχω. Α, πέτυχε το φύλλο. Τσουπ, γύρισε. Εδώ. Κοιτάει. Κοίταξε αυτό. Οπότε δεν πήγε προς τα εκεί. Οπότε συνεχίζει τελείως ανάποδα. Τσουπ, εμπόδιο, γυρνάει. Α, ναι. Να πω εδώ κάτι. Βλέπετε ότι έχει 4 ρόδες. Εμάς θα έχει 2 και μία βοηθητική πίσω. Ή και με 4, δηλαδή δεν έχει σημασία. Αυτό δουλεύει σαν τάγκς. Θυμάστε το τάγκς πως δούλευε από τις προάλλες. Το τάγκς δουλεύει το ένα μοτέρ, το άλλο μοτέρ, 2 και 2, 6 και 6, δεν έχει σημασία. Και στρίβει, μου δίνει κάποιος το τάγκς. Εκεί το άσπρο κουτί είναι. Αυτό. Δεν θα το ανοίξω, απλά να το δούμε λίγο. Η λογική όμως μπορεί να πάει και στις ρόδες. Έτσι όπως κινιέται, πάει είναι ευθεία, στρίβουν και οι δύο ρόδες. Όπισθεν στρίβουν και οι δύο ρόδες πάλι ανάποδα. Μαζί με τις ερπίστρες άρα και οι άλλες ρόδες. Γιατί στην ουσία δύο μοτέρια, 4 ρόδες έχει με αυτόν τον τρόπο. Και όταν θέλει να στρίψει δεξιόστροφα κάνει τσουπ. Δηλαδή οι μεν δεξιές ρόδες πάνε με την όπισθεν, δε αριστερές με προς τα μπρος. Αριστερά ανάποδα. Έτσι. Τώρα, φανταστείτε το αυτό τώρα στις ρόδες. Στο αυτοκινητάκι το άλλο που σας είχα δείξει. Όταν πηγαίνει, να σας το δείξω πάλι. Γιατί ναι μεν τα είδαμε, αλλά μάλλον δεν σταθήκαμε τόσο όσο θα έπρεπε. Για να καταλάβουμε λίγο την κίνηση, θέλω να έχετε μια εξοικείωση με το πώς δουλεύουν αυτά και πώς κουνιούνται στο χώρο. Και μετά θα, ίσως σας βοηθήσει πιο πολύ στη σκέψη που θα κάνετε για το πώς θα το φτιάξουν. Αυτό τώρα φανταστείτε, είναι το ίδιο πράγμα, μόνο που αντί για την πίσω ρόδα που απλά βοηθάει να γυρνάει, έχει 4. Είναι πιο σταθερό. Τουλάχιστον στην όπισθεν και στις μανούβρες με 4 ρόδες. Εμείς θα το κάνουμε έτσι. Άμα δεν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε και με τάγκ. Θα δούμε. Εξαρτάται και από τα χρήματα και το τι θα αγοράσουμε. Τώρα, πάντως. Δεν το βάζω κάτω για να φαίνεται. Πάμε μπροστά. Πάμε πίσω. Τι θα έκανε αυτό, Χρήστο, που δείχνει η κάμερα. Για να το βάλω κάπου να... μπορείς να το βάλεις εδώ. Εδώ. Ωραία. Μισό να γυρίσει κάμερα να το βλέπουν και τα παιδιά και θα σας το δείξω. Okay. Λοιπόν, μπροστά στρίβουνε με αυτή τη φορά οι ρόδες. Πίσω στρίβουνε με αυτή τη φορά οι ρόδες. Δεξιά, η μία ρόδα στρίβει έτσι, η άλλη ρόδα στρίβει ανάποδα. Αριστερά, η μία ρόδα στρίβει έτσι, η άλλη ρόδα στρίβει έτσι. Κάθε φορά δηλαδή όταν θέλουμε να στρίψουμε προς μία μεριά, η ρόδα της μεριάς στην οποία στρίβουμε πάει με την όπισθεν. Μπορεί να σας φαίνεται χαζό που σας το εξηγώ, αλλά έτσι ίσως καταλάβετε πιο πολύ αυτό που βλέπαμε στο βιντεάκι πριν. Οπότε, όταν έχουμε το εμπόδιο με το σόναρ, συγγνώμη λίγο Απόστολε, συγγνώμη. Βλέπετε, οι ρόδες πάνε μπροστά, πάει προς τα μπρος. Αυτό κουνιέται. Έχει εμπόδιο εδώ, έχει εμπόδιο και εκεί. Υπογωνία είναι το εμπόδιο. Έτσι. Στην ουσία. Γιατί όταν είναι εδώ και δείχνει, το βλέπει στην ευθεία. Μπορεί να μην προλάβει την αντανάκλαση, αλλά επειδή θα γυρίσει προς τα δεξιά το σόναρ, θα το προλάβει στην έστω και λίγο υπογωνία. Τσακ. Πάει μπρος. Πού να πάω. Έλα γάμο. Λοιπόν, πού θα πάω, τι έκανε. Έκανε αυτό για να αποφύγει. Αντίθετα θα έκανε αυτό. Κατανοητό. Ό,τι αυτό σημαίνει για τον προγραμματισμό. Έλα, πώς το λέω, δεν θέλω κάτι άλλο να δείξω. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σόναρ πάνω σε σέρβο τη στιγμή που θα βρίσκουμε εμπόδιο. Δεν ξέρω, ίσως αν βάλουμε proximity sensor για την πορεία, αλλά θα το χρειαστούμε για να σαρώσει εκείνη την περιοχή, εκείνη τη στιγμή που βρίσκει το εμπόδιο, όπως βλέπεις, σταματάει, και να δούμε προς τα πού είναι διαθέσιμη η περιοχή για να προχωρήσουμε. Δεν το γλιτώνουμε, δηλαδή,
το γύρισμα που θα κάνει αυτό. Το πάει λίγο, ναι, τώρα το πώς το έχει φτιάξει ο τυπάς, δεν ξέρω, δεν έχουμε ήχο να ακούσουμε, ούτε διάβασα κάποιο description, αλλά το, άμα δεις, πάνε πολλά τέτοια βιντεάκια. Ο καθένας το κάνει διαφορετικά, άλλα πάνε τελείως από πίσω. Εγώ αυτό που σας έλεγα, ας πούμε, αυτό μου άρεσε. Βλέπεις το εμπόδιο, θα κάνεις την ακριβώς αντίθετη. Από πού σου ήρθε, ας πούμε, το εμπόδιο, ευθεία μπροστά, εκεί, εκεί, θα κάνεις την εκ διαμέτρου αντίθετη διαδρομή. Δηλαδή, το βλέπεις εκεί, άρα εσύ θα πρέπει να πας έτσι. Πηγαίνεις έτσι, βλέπεις εδώ το εμπόδιο, οπότε ή θα συνεχίσεις ευθεία, ή θα δεν θα συνεχίσεις προς τα εκεί και θα πας εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτό. Τι είναι, είτε με την όπισθεν έτσι, είτε από εκεί. Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο να του προγραμματίσει το πού θα πάει, του λες απλά να μην πάει προς τα εκεί υπό κάποιες συνθήκες. Είναι λίγο πολύπλοκη η σκέψη για τη συνθήκη, αλλά αν εξαιρέσει αυτό, είναι απλή σκέψη. Πού είναι το εμπόδιο, εκεί, άρα δεν πάω προς τα εκεί, πάω οπουδήποτε άλλο εκτός από εκεί. Τώρα, το θα είναι τελείως αντίθετα, το θα είναι δεξιό, θα είναι το εμπόδιο αριστερά, θα πάω δεξιά, είναι το εμπόδιο δεξιά, θα πάω αριστερά. Είναι κάπου και πάω με την όπισθεν δεξιά, με την όπισθεν αριστερά, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει να κάνει τρελή πορεία. Μπορεί να βλέπουμε εδώ χάρτη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εκτός αν το θέλουμε. Θα το δούμε αυτό. Ορίστε. Θέλεις να εξασφαλίσεις ότι θα πάει σε όλα τα σημεία του χώρου. Και ναι και όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Θέλουμε. Γιατί θα πέσει σε τρόμο βρόμβο. Γιατί αυτό τα κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Για να πεις ότι σίγουρα θα περάσει από όλα. Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο. Ναι. Το να το αμολύσεις απλά και να αποφεύγει εμπόδια όπως αυτό που ακριβώς, είδαμε, ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο. Αλλά να πω την προσωπική μου άποψη, και ο Απόστολος θα με διορθώσει αν δεν συμφωνεί. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι αυτά πρέπει να τα κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Δηλαδή, οκ, ωραίες είναι οι ιδέες, το έχουμε καταφέρει όμως να κάνουμε αυτό το πράγμα να αποφεύγει εμπόδια στην απλή περίπτωση. Αν δεν το έχουμε καταφέρει, τι πάμε να κάνουμε να το προγραμματίσουμε να πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένη σημεία και να κάνει χαρτογράφηση. Την ώρα και τη στιγμή που δεν μπορείς να αποφύγεις το εμπόδιο στο τελείως ό,τι να είναι, που το τελείως ό,τι να είναι, ακόμα και σε πολύ προδιαγεγραμμένο χώρο κίνησης, μπορεί να σε σώσει. Δηλαδή, μπορεί να του πεις ότι θα κινείται εδώ πέρα που το εμπόδιο είναι αυτό και εγώ και το τραπέζι. Ωραία. Αλλά στο τελείως ό,τι να είναι, ακόμα και ένα εμπόδιο να κινηθεί, γιατί λέγαμε για σταθερά εμπόδια πριν, αλλά γιατί να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να κινηθεί ένα εμπόδιο. Όταν λοιπόν είναι ελεύθερο και έτσι προγραμματισμένο, τους, ώστε αν βρεθεί ένα εμπόδιο σε αυτό το χώρο, τον ήδη χαρτογραφημένο και μπορεί να το αποφύγει, γιατί απλά έχει την απλή λογική του βίντεο του να αποφεύγει εμπόδια, συνδυαστικά με το άλλο, ναι, θα κινείται σε μια χαρτογραφημένη περιοχή, ναι, θα χαρτογραφεί μια περιοχή, αλλά θα αποφεύγει και τους απροσδιόριστους παράγοντες. Εγώ πιστεύω πως αυτό, αν δεν το κάνουμε, είμαστε φάουλ. Προσωπική άποψη. Απλά επειδή μιλάμε για συνδυασμό, ένα device, ρε παιδί μου, πρέπει να ορίσεις από την αρχή τι θέλεις να κάνεις σε ένα βαθμό, για να ξέρεις τι θα χρησιμοποιήσεις και τι παραπάνω θα χρειαστεί να βάλεις. Δεν είναι ορισμός αυτό που λέω, τον αποφεύγει απλά εμπόδια. Ναι, ναι, ναι. Είτε κινούμενα είτε σταθερά. Απλά ο κύριος ρώτησε, δεν ξέρω το όνομα, ότι αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι έξτρα που δεν το έχουμε σκεφτεί από την αρχή, μην πούμε σε μπελάδες ή δεν μπορούμε να το κάνουμε μετά. Να ορίσουμε κάποια στάνταρ, τι θέλουμε να κάνει. Ωραία, και βάσει με αυτό να πούμε τι πρέπει να έχει πάνω αυτό. Ωραία. Τα στάνταρ τώρα τα ορίζουμε, γι' αυτό κουβεντιάζουμε. Εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το θεωρώ στάνταρ να αποφεύγει εμπόδια ελεύθερα και χαοτικά. Τώρα από εκεί και πέρα άλλο στάνταρ θα μας το βάλει ο Απόστολος ενδεχομένως. Θες αυτό. Είναι αυτό. Έχει κάποιος απλήρω που δεν το έχει βάλει. Λοιπόν, καταρχήν, έτσι προσωπικά εμένα μου αρέσει αυτά τα πράγματα να γίνονται, να αλλάζουμε τις απόψεις και στο τέλος φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, όχι φαντάζομαι, ότι αυτό που θα καταλήξουμε θα είναι το καλύτερο από οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορούσε κανείς μόνος να φανταστεί. Και τι λέγαμε για τον νόμο των Δελφών, η απόδειξη ήταν σήμερα και θα συνεχιστεί, θα τη δείτε. Λοιπόν, θέλουμε αυτό το πραγματάκι να πάει παντού. Σαν σκοπό έχουμε αυτό. Έχουμε να το φτάσουμε εκεί. Τώρα αν θα το φτάσουμε ή πάμε λίγο παρακάτω, είναι άλλο θέμα, ναι. Θα του βάλουμε και όρια, πόσο θα έχουμε το GPS, θα του βάλουμε και όρια. Ναι, θα κινείται σε ένα όριο, γι' αυτό έψαχνα εδώ πέρα να βρω αυτό το πραγματάκι που βλέπουμε εκεί. Φανταστείτε, το έχουμε βάλει να κινείται σε αυτό εδώ το χώρο όλων. Εδώ, τα δύο γήπεδα κτλ. Άρα μπορούμε να του κάνουμε τη χαρτογράφηση σε αυτό το χώρο, δηλαδή αυτό που... Ναι, αυτό θέλουμε, να κάνουμε τη χαρτογράφηση. Όπως δεν έχουμε τα όρια, να του πούμε ξεκίνα, ναι, να μας βρεις όλο το χώρο. Ωραία, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Αυτό συζητάμε. Αυτό ξεκίνησε και στην αρχή ο Δήμος να το λέει. Και εδώ, παραδείγματος χάρη, πήγε εδώ και θα βγάλει το τετραγωνάκι. Ότι αυτό το πράγμα ήταν εκεί. Το άλλο ήταν εδώ. Το άλλο είναι εδώ.
το άλλο είναι παραπέρα. Και έτσι στο τέλος. Τι γίνεται άμα πάει ξαφνικά ένα εμπόδιο το οποίο όταν έκανε τη χαρτογράφηση δεν υπήρχε? Θα το ανανεώσει. Θα είναι δυναμική. Θα είναι δυναμικός ο χάρτης. Δεν θα άρα είναι μόνιμος. Αυτό που έλεγα πριν χρειάζεται. Το θεωρούμε στάνταρ. Ποιο. Αυτό που κάνει το obstacle avoiding, ας πούμε, το να, με το sonar ή με το οποιοδήποτε σενσοράκι, να δουλεύει αυτό όλη την ώρα και ανάλογα με τα εμπόδια να τα αποφεύγει. Και απλά να θυμάται, αν θέλει. Ναι, να θυμάται. Να αποθηκεύει κάπου που έχει εμπόδια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δει κάποιο εμπόδιο δεν θα τα αποθηκεύσει ή δεν θα τα αποφύγει. Ναι, το... Ναι, θα γράψει πάνω. Υπάρχουν δύο τρόποι βεβαίως που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν και το γράψουμε, εγώ δεν το συμφωνώ, γιατί πολύ απλά θέλει χώρο, θέλει δίσκους, θέλει ιστορίες. Δίσκους έχουμε. Δεν έχουμε δίσκους. Έχουμε ένα OpenWRD με 50 MB. Έχουμε μέσα το OpenWRD παίρνει πάνω συντάκι που μπορούμε να βάλουμε 16 GB. Πόσο θέλεις δηλαδή? Χάνουμε το νόημα. Το TP-Link, ας πούμε, θα πρέπει να βάλουμε και φλασάκια. Δεν πολύ συμφωνώ σε αυτό. Τέλος πάντων, να το κάνουμε. Δεν έχω θέμα. Απλά. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Ότι στο TP-Link θα πρέπει να βάλουμε ένα USB φλασάκι, ένα USB hub. Για να βάλεις πάνω αυτό. Τίποτα. Εντάξει. Πέντε λεπτά υπόθεση είναι. Το Raspberry, πριν σας είπα ότι είδατε και μόνοι σας το partition πόσο χώρο πιάνει και τα λοιπά. Σας είπα ότι τα Raspberry έχουν 8 GB κάρτες. Αυτό τώρα που λέμε στην ουσία, να θέλουμε να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε δεδομένα στο OpenWRT, πάμε να πει ότι θέλουμε δίσκο. Με 50 MB δεν πας πουθενά. Ενδεχομένως και με τα 8 GB δεν πας πουθενά, αλλά τουλάχιστον είναι μια αρχή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πάμε και θα χαλάσουμε τα fundamentals του OpenWRT που λένε ότι δουλεύεις με 50 MB, κόφ' τον αυτό σου και κάντα ό,τι θες εκεί. Θα πρέπει να κάνουμε expand το partition ή στην περίπτωση του TP-Link, επειδή το TP-Link, κάποιος με ρώτησε πριν πώς δουλεύει, έχει μονάχα ένα δίσκο 4, μια flash 4 GB. Κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βάλουμε και ένα φλασάκι με USB πάνω του ή ένα σκληρό δίσκο και ούτω καθεξής και να γίνει expand εκεί το file system. Δεν είναι δύσκολο όπως είπα, είναι πολύ εύκολο. Απλά το θέμα είναι ότι μετά θα πετούμε περισσότερα πράγματα, συγγνώμη λίγο, θα πετούμε περισσότερα πράγματα από αυτούς που να το φτιάξουν με το DIY. Αυτή είναι η άποψη. Δημητρή, δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Διότι το να κάνεις expand το file system είναι να το δεις σαν δεύτερο, σε ένα αποθηκευτικό, είναι πραγματικά 5 εντολές και θα μπουν μέσα στο install και θα παίζει αυτόματα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο δάσος και έχουμε... Ναι, χάσουμε το δέντρο. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξουμε ένα χώρο που να έχει δύο εμπόδια και να του βάλουμε ένα τρίτο και να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και αργότερα κάποιος, αν θέλει και έχει τα λεφτά, ας βάλει πάνω ένα αυτοκίνητο να παίρνει έναν υπολογιστή ολόκληρο και να το κάνει να χαρτογραφεί, να αποθηκεύει και να κάνει οτιδήποτε. Ναι, το θέμα της αποθήκευσης δεν είναι θέμα. Ας φτιάξουμε εμείς να μπορεί να το κάνει, να αποθηκεύει μία τιμή έστω για ένα εμπόδιο που θα μπει. Και αργότερα, αν κάποιος θέλει να το φτιάξει μόνο στο σπίτι του, ας πάλι ένα σκληρό εξωτερικό, ένα τέρα και να αποθηκεύει. Μα δεν είναι, παιδιά. Τη γειτονιά του ολόκληρη. Για μένα δεν υπήρξε ποτέ θέμα χώρου. Είναι συνδεμένο μετά και στο cloud. Οπότε μπορούμε να δούμε και έναν τρόπο να μεταφέρουμε κάτι στο σερβερ που έχουμε πίσω. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτό το device που εγώ το βλέπω σαν device. Έχει ένα συγκεκριμένο χώρο 16 γίγα άνετα, με 5 ευρώ που κοστίζουν, και εσύ μπορείς μετά να το προγραμματίσεις έτσι ώστε ορισμένα πράγματα να πάνε να αποθηκεύονται στο σερβερ. Υπάρχουν βάσεις για αυτό το πράγμα, εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει τη MongoDB, μπορεί να έχεις και XML αν θέλεις τοπικά, μπορεί να έχεις ό,τι γουστάρεις. Δεν υπάρχει θέμα. Να κάνω μια πρόταση γι' αυτό. Να έχει τοπική αποθήκευση του χάρτη την ώρα που λειτουργεί και όταν σταματάει τη διαδρομή του να μπορεί να στέλνει το χάρτη με τα εμπόδια στο σερβερ. Για μετέπειτα μελλοντικά. Γιατί όταν σταματάει τη διαδρομή του, αφού το έχουμε φτιάξει online την ώρα που συμβαίνουν. Την ώρα, για να μην το κάνει εκείνη την ώρα και να πετύχει η σύνδεση. Τα δεδομένα έρχονται από εκεί που έρχονται, γίνεται η διχάλα. Το ένα το παίρνει και επεξεργάζει ό,τι κουστάρει εκεί τοπικά, παραδείγματος χάρη τη σύγκρουση ή οτιδήποτε άλλο, και το άλλο φεύγει και πάει και σώζεται σε MongoDB στο σερβερ. Από εκεί και πέρα. Βάζει άλλο μουζουλάκι άμα θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πραγματικά θέμα. Μήπως να... Μ' αρέσει έτσι που συνεχίζουμε και λέμε τα προβλήματα, αλλά μήπως να συνεχίσουμε εκεί που ήμασταν και είχαμε μείνει στο OpenWRT για να κάνουμε μια ροή. Εγώ προσωπικά έχω και στα μαθήματα που κάνω και γενικά στα σεμινάρια, μ' αρέσει πραγματικά αυτό. Και πέρα μου αρέσει, γιατί λέμε έτσι όλοι. Θεωρώ το brainstorming που έγινε τώρα πριν, δεν μπορείς αυτό να το καλύψεις με όσα σεμινάρια θέλεις. Όταν ο άλλος συμμετάσχει για να πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και έχουμε δεχτεί ερεθίσματα ο καθένας
και θα υπάρξει κάποιος προβληματισμός και μετά, το αποτέλεσμα είναι πολύ 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 καλύτερο από ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση, έτσι. Άλλωστε, λέει η θεωρία η οποία πιστεύω εγώ, Μοντεσόρι και τα λοιπά, έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε, έτσι έχουμε μάθει όλα αυτά τα πραγματάκια, έτσι. Δεν πήγε κανείς να μας αναλύσει βαθμούς Κελσίου και το μετάδοση θερμοκρασίας στο σίδηρο, ξέρω εγώ, για να μας πει ότι αυτό καίει. Κάηκες, τζζζ, α, ωραία, κάηκα, φού, γαμώτι μου. Και το έμαθα. Έτσι, έτσι έχουμε μάθει όλοι μας. Τώρα γιατί στην εκπαίδευση πάμε να το κάνουμε ανάποδα, ξεκινάμε από τον Κελσίου, ξεκινάμε, ξέρω εγώ, πόσο μεταφέρει τη θερμοκρασία στο σίδερο κτλ. Και το κάνουμε, το μεγαλώνουμε κτλ. Και κάνουμε και μια εξέταση, τρία διπλώματα, για να δούμε πώς καίγεται ο άνθρωπος, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ ήθελα εδώ να πω και ένα άλλο αντικείμενο. Πάνω σε αυτό θα διακόψουμε και θα προχωρήσουμε λίγο στο θέμα. Αν και αυτό είναι το θέμα μας εδώ πέρα, να μπούμε όλοι μας μέσα τι θέλουμε να κάνουμε και να σκεφτεί ο καθένας εγώ με τι έχω όρεξη να ασχοληθώ. Έτσι. Είναι και αυτό μέσα στη διαδικασία. Αυτό που θέλουμε είναι επίσης και αυτή η απεικόνηση. Θέλουμε μέσα στο project να έχουμε και αυτή την απεικόνηση. Δηλαδή να ανοίξουμε ένα web και να λέμε για να δούμε πού είναι αυτό το πράγμα τώρα. Είναι εκεί. Πού είναι τα αντικείμενα, είναι αυτά. Live. Ποια διαδρομή έκανε αυτή. Εντάξει, όλα αυτά τα θέλουμε. Γι' αυτό είναι πράγματα αποθηκευμένα στη Μόγκο. Μπορείς να πεις και να πεις πού ήταν χθες, πού ήταν πριν από ένα λεπτό, πού ήταν γενικώς. Αυτό το τώρα θέλουμε. Για να γίνει αυτό, και το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει, ρε φίλε, ωραία μας τα λες, αλλά τι χρειάζεται. Τα δεδομένα μεταφέρονται με WebSocket στο server και από εκεί και πέρα με jQuery και με Autobahn.js βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείς για WebSocket, έχεις λοιπόν το HTML5 σου μετά για να κάνεις αυτή την απεικόνηση μέσω από χάρτη. Εγώ θα πρότεινα να μην χρησιμοποιήσουμε τις Google, αλλά άμα είναι κάποιος εδώ πέρα που το ξέρει στα δαχτυλάκια του, δεν βαριέσαι, πάει στο διάλογο. Θα μου άρεσε καλύτερα το Open να το κάνουμε. Αλλά αν δεν το γνωρίζετε ή το ξέρετε τόσο καλά, ας πούμε, τη βιβλιοθήκη της Google, πολύ ωραία, το κάνουμε και εκεί. Δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο είναι να μάθει το χώρο του γύρω και ένα αντικείμενο είναι να βάλουμε κάποιους αισθητήρες οι οποίοι θα έχουν και κάποια λογική, ξέρω εγώ, θερμοκρασία, smog που έχουμε βάλει, ξέρω εγώ. Φανταστείτε ότι έχετε μια πόλη, λέμε τώρα. Έτσι, αυτή η περιοχή είναι... Άσε να πάνε. Ξέρω εγώ, έχει πολύ πρόβλημα. Ή εκεί βγαίνει μεθάνιο, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Βάλτε κάτι τέτοια στο μυαλό που μπορεί αυτό το πράγμα να κάνει. Έχουμε πέρα θερμόμετρο, από έχουμε φως, έχουμε και το smog. Τρεις αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να μας πούνε κάτι για το περιβάλλον. Οπότε φανταστείτε μέσα στο συρφετό το σεσόρ να βάλουμε και ένα θερμόμετρο να βλέπουμε τη θερμοκρασία. Για να βρεις μια αστεία φωτιά, ας πούμε. Θα μπορούσε να βάλεις. Το θέμα είναι να κουνιέται αυτόνομα, να χαρτογραφεί και να βλέπουμε που βρίσκεται και να του λέμε και που θα κινηθεί και από εκεί και πέρα σε αυτό το χώρο που θα κινιέται, κινήθηκε ή θα κινηθεί να παίρνουμε και κάποιες μετρήσεις περιβαλλοντικές, θερμοκρασίες, φωτός, άντε και μεθανίου, ας πούμε, του μεθανίου. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι αισθητήρα θα βάλουμε πάνω. Αυτό που έχουμε, δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι πάνω. Είναι ανοιχτό, ο αισθητήρας τι θα πει πάνω είναι ανοιχτό, άμα θέλετε και έχετε ένα να το βάζουμε. Yeah. Έτσι, κανένα θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει η βάση πώς θα δουλέψει για να μπορεί ο καθένας να φτιάξει το project που επιθυμεί πέρα από αυτό που φτιάχνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω ξεχάσει την ερώτησή σου τώρα ή ήταν σχόλιο? Σχόλιο ήταν. Πολύ ωραία. Ναι. Είναι να σας δείξω ένα βιντεάκι για το Internet of Things που πρέπει να το δείξουμε για να κλείσουμε αυτό το θέμα περί των τυπικών. 5 λεπτά και κάνει. Δεν μιλάω καθόλου. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε και στην... Χρήστο, πού μου το έχεις το βιντεάκι? Ήταν εδώ. Λοιπόν, είναι ένα βιντεάκι. Τι είναι το Internet of Things? Λοιπόν, Αυτό ναι, αυτό εδώ. Λοιπόν, μπορείς να βάλουμε τον ήχο? Δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον ήχο. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, φύγαμε.
αγγλικά ξέρει. Πριν έρθετε, όταν ήρθατε, λέγαμε, κάναμε, εντάξει, κάνουμε διαφήμιση, έχουμε πει, ούτως ή άλλως κάνουμε διαφήμιση στο Arduino, στο Raspberry και στο TP-Link και τέτοια, οπότε έχει βγάλει η Intel το Edison, που είναι αντίστοιχο, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται για Intel. Το κλείνω αυτό λίγο και επιστρέφω. Ναι. Επιστρέφω εδώ. Τώρα όλοι είδατε τα σκέτσεις, υποθέτω, το αφήνω σε εσάς ότι δουλεύουν κανονικά θερμόμετρα. Η θερμοκρασία, το φως δείχνει νούμερα, που είναι το, η φωτεινότητα. Το... Α, γεια σου, περίμενε, τώρα αυτό θα πούμε. Στο PC σας τώρα να τα δούμε μέσα από το Raspberry, μιας και το Raspberry είναι το PC σας. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Πολύ απλά. Δίνουμε μία εντολή. Cut. Κενό. Βασικά όχι, πριν κάνουμε αυτό, άκυρο, θα κάνουμε το εξής. Δύο εντολές θα σας πω. LS USB, μιας και με USB συνδέεται. Δεν υπάρχει, τέλεια. Δεν ξέρω, σε κάποιο Raspberry ίσως και να υπάρχει. Άμα σας βγάλει source not found, μία εντολή εγκαθίσταται απλά αυτή. USB lib λέγεται το πακέτο, μας δείχνει ποιες USB είναι συνδεδεμένες πάνω στο PC μας. Αυτή είναι εντολή που ισχύει σε όλα τα Linuxάκια, έτσι. Η άλλη εντολή είναι η LS κενό κάθετος dev. Θα βγάλει πάρα πολλές εδώ, μπορούμε να κάνουμε και grep έτσι για να είμαστε πιο μάγκες. Άμα βρω το τέλεια grep TTY. TTY, αν θυμάστε, νομίζω το είχαμε πει στο πρώτο μάθημα. Ναι, τέλεια. Μας δείχνει τις κονσόλες. TTY είναι οι κονσόλες στο Linux. Και όχι μόνο. Είναι... Μισό λεπτάκι. Τώρα το πήρα.
Μας έχει βγάλει πάρα πολλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, στο τέλος είναι το TTY-ACM0. Ως TTY-ACM0 το OpenWRT ορίζει το Arduino. Οπότε, εάν δώσουμε, αυτή είναι η τελευταία εντολή που θα δούμε σήμερα, cut, και μετά θα το γράψεις και στον πίνακα για να το βλέπουν εκεί απομακρυσμένοι, /dev/TTY, με κεφαλαία γιατί είναι case sensitive, ACM0, τέλεια, γιατί δεν έχει το V. Ναι. Λοιπόν, εδώ αρχίζει ο συρφετός. Τι γίνεται στο... Αυτό είναι το σόναρ εδώ, το απομακρυσμένο φίλου μας. Το βλέπετε? Τακ, 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 τακ. Λοιπόν, οπότε εδώ αρχίζει, μέχρι να πατήσουμε Ctrl C για να το διακόψουμε, και μας δείχνει τα data σε raw μορφή, όπως έρχονται από το Arduino. Στα θερμόμετρα θερμοκρασία, στα σόναρ απόσταση, στα φως ohm. Οπότε μπείτε όλοι στα Raspberry με SSH και κάντε ακριβώς αυτό το πράγμα. Στα σοναράκια θα κουνιέμαι εγώ εδώ. Εσύ τώρα έχεις... Το έχουμε δει από εκεί. Το, έχετε, το κάνατε δει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Στο φως, ποιος έχει φως? Εσείς και ποιος άλλος? Και εσείς. Ωραία. Οι αισθήσεις του φωτός είναι εδώ. Για κοιτάξτε τώρα που έβαλα το δάχτυλο μπροστά. Ωραία, μπείτε. Εσείς που έχετε το φως εδώ μπροστά, βλέπετε διαφορά? Πώς... Ωραία, λοιπόν, πάμε να σας γράψουμε την εντολή για να βλέπουμε όλα όσα, πώς πρέπει να τα κάνουμε. Θυμίζω, SSH κενό root παπάκι IP 192.168 τάδε. Μπαίνουμε μέσα με password QWERTY. Ωραία. Μετά δίνουμε εντολή cut κενό /dev/TTY με κεφαλαίο ACM0 και βλέπουμε αυτό. Θα το κατεβάσω εδώ και βλέπουμε αυτό. Εντάξει, κουνιέμαι εδώ στα sonar, βάζω και το φως εμπόδιο και θα βλέπετε να μεταβάλλετε. Όσο για τη θερμοκρασία, το μόνο που μπορώ να κάνω, ποιος έχει έναν αναπτήρα? Έναν αναπτήρα. Κανένα σας, ρε παιδιά, με δουλεύετε? Ωραία. Όχι, δεν θα καταλάβει τόσο διαφορά. Για δείτε λίγο στα θερμόμετρά σας. Το αξελερόμετρο θέλει κούνημα για να δουλέψει, έτσι. Έλα. Παιδιά, με το αξελερόμετρο, ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει εδώ, οπότε... Αυτό είναι το 2... Ναι, δώτε. Το φως. Τι κόλλησε, δεν δείχνει τίποτα? Μηδέν δείχνει. Ωραία, μήπως δεν έχετε συνδέσει σωστά το φωτοσένσορα. Ο άλλος φωτοσένσορας εδώ δουλεύει, στο τρίτο θρανείο. Άμα έλεξε το bad rate, παίζει ρόλο αυτό? Ποιο? Το bad rate το βάλουμε 9600. Παίζει ρόλο? Όχι, δεν παίζει ρόλο. Okay. Δεν παίζει ρόλο. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο λόγο. Δεν μπορούμε να πούμε, ναι. Δεν μπορείτε να μπείτε, τι σας βγάζει το cut? Πρέπει να το ρυθμίσετε ό,τι έχει μέσα το sketch. Το sketch που βάλατε, το έχετε κάπου να το δούμε? Ναι. Ό,τι βάλατε. Για δείχνω. Αυτό το παίρνω. Serial, yeah, serial print, tempvar. Θέσαμε ένα κενό για να χτυπώνουμε και το V. Ναι, καλά κάνατε, αλλά πού δηλώνετε τώρα πώς το θέλετε? Το V ποιο είναι? Να, το πάνω-πάνω. 9600 το έχει βάλει. Ναι. Δεν είναι κακό το 9600. Το βάλατε και 9600. Αλφα 0, μισό. Να δούμε αν είναι σωστά συνδεδεμένο. Στο αλφα 0 είναι, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, μπράβο, καλά που το είπα, Απόστολος. Να πούμε το εξής, ότι παιδιά, τα σκέτσεις, θα σας δώσω το Arduino να το διορθώσετε. Ό,τι σκέτσεις φτιάχνετε από εδώ και πέρα, το serial rate, data rate, πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι την εντολή, baud rate, μπράβο, θα το δίνετε στα 115-200,
γιατί είναι έτσι ρυθμισμένο να δουλεύει η κονσόλα του OpenWRT. Εντάξει, δεν θα βλέπετε διαφορά και στο 9600 να το βάλετε. Οπότε ποιος έχει εδώ, εκτός από εσάς, βάλει το bot rate του στο 9600. Μήπως και εσύ έχετε κάνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έλα εδώ το... Oh, λάθος τέτοιο έβγαλα. Εσείς είστε αυτοί. Για έλα. Κάντε αλλαγή στο sketch και ξαναβάλτε το. Επόμενος, ποιος άλλος έχει κάνει το ίδιο πράγμα. Το επόμενο βήμα, μάλιστα το επόμενο μάθημα θα κάνω. Το install. Το install από το sketch. Το install από το sketch. Το install από το sketch. Από το client. Τον κώδικα του. Όχι, την εντολή πως αλλάζει σε 9600 από τέτοιο. Να διαβάζει το sketch ολόκληρο μέσα από εδώ. Ναι, sketch θα ρυθμίσει την πόρτα. Μόνο την πόρτα. Την πόρτα, ναι. Το sketch μπορεί να το διαβάσει ολόκληρο μέσα από εδώ. Όλο το sketch. Μέσα από το μυαλό. Όχι, όχι, όχι. Μπορείς με το, όχι να το διαβάσεις, να το αλλάξεις. Με VR Dude. Ποιο θέλεις? Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε να μην αλλάξετε το σκέτ σας, για κοιτάξτε λίγο την τελευταία, να το κάνω ένα zoom. Λίγο ησυχία. Αυτή η εντολή εδώ είναι που δίνει στο OpenWRT την εντολή να παίζει 115-200. Ναι, να την ξέρετε, αλλά θα προτιμούσα να μην το αλλάξετε σε 9600, γιατί αυτό μπορεί να το πάρει άλλος μετά, άλλη ομάδα και να μπερδευτεί. Ωραία, αυτό τώρα... Αν κάποιος πάλι δεν έχει αλλάξει το σκέτσι τώρα για να δουλέψετε, εσάς σας πάνε να το αλλάξετε, δεν πειράζει. Μπορεί απλά να πάει και να κάνει, να δώσει αυτή την εντολή σε 9600 δίπλα. Εντάξει. Αλλά αυτό όπως σας είπα, Απόστολος, το παραλείπουμε, δεν θέλουμε να το κάνετε γιατί έχουν ήδη γίνει install με τη ρύθμιση αυτήν. Έτσι. Παίζει ρόλο και πώς θα το βλέπει. Τι. Το Arduino, ναι, το συνέδεσαι. Να το. Το κάνω ένα reset. Είχε φύγει το καλώδιο, είχε φύγει. Για δες. Λοιπόν, αυτό το κλείνω. Θέλω να πάω εδώ να γράψω την εντολή. Α, όχι, τι έχω γράψει, εντάξει. Άλλος έχει πρόβλημα. Γιατί κάτω εδώ θέλει πάλι καλυμπράσμα, χάνει. Κοίτα. Γιώργο. Ναι. Χώστο μέσα εκεί, βάλτο, βάλτο. Άστο. Μισό. Θα σας κάντε κάτι πολύ σημαντικό ξεχάσαμε να πούμε. Παιδιά, όταν τελειώσει, θέλετε να σταματήσετε να το βλέπετε, πατάτε control και εσύ. Ωραία. Δηλαδή εδώ. Τακ. Control C. Τέλος. Και μας βγάζει πάλι το prompt. Ωραία. Τώρα όσο για εσάς θα σας αλλάξω USB. Μήπως φταίει αυτό. Θέλω να μου κάνετε ls το slash dev grep αυτό που... Το γράφω εδώ. ls το slash dev grep tty και να μου πείτε άμα βλέπετε το tty ACM0. Παιδιά, ένα απλό debug για το κατά πόσον αυτό που σας λέω τώρα θα σας χρειαστεί σε όλη τη διάρκεια του project. Ένα απλό debug για το κατά πόσον έχει επικοινωνία το Arduino με το Raspberry ή γενικά με το OpenWRT, γιατί είναι αυτή εδώ η εντολή. Άμα δεν βλέπετε το TTY ACM0, άμα βάλουμε και δεύτερο Arduino ACM1 και ούτω καθεξής,
πάει να πει ότι το router σας, το PC σας, το TP-Link Pavla Raspberry σας δεν βλέπει το Arduino. Μη βλέποντας το PC σας το Arduino, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Οπότε γι' αυτό να το έχετε εδώ πέρα με 500 σως. Τι σας βγάζει εσάς? Ωραία, εσάς ίσως έχει πρόβλημα με τη USB και με τις βιβλιοθήκες. Θα κάνεις ένα... Για... Πού είναι το Arduino? Για κάνε μου σβήστο. Κάνε μου ένα LS. Λοιπόν, εσύ κάνε git clone όλα τα πακέτα αυτά. Μισό. Να πω κάτι που δεν είπαμε νωρίτερα. Είπαμε ότι χρειάζονται κάποια πακέτα τα οποία το install πάει και τα εγκαθιστά. Κάποια πακέτα όμως δεν εγκαθίστανται λόγω της, το ότι πρέπει να γίνει compile. Οπότε εκτός από το DJ client στο MyLack του το GitHub υπάρχει. Αυτό είναι. Μισό να το βρω γιατί δεν θυμάμαι. Όχι. Λοιπόν, δεν είναι στο MyLack, θα το βάλουμε. Αχιλλέα, μπορείς να πάρεις από το DigiOt Tools, το packages, DigiOt packages, και να το βάλεις και στο MyLack, γιατί δεν είναι καθόλου. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, προσωρινά, μέχρι να το κάνει Αχιλλέας, θα πάτε και θα βρείτε αυτό εδώ. DIYOT Pavla Tools. Στο GitHub. Και θα πάτε στο repository DigiOt Packages. Κάντε το clone αυτό, όπως είδαμε και στην παρουσίαση. Θα τη γράψω την εντολή. Και μέσα εδώ έχει ένα πακετάκι, ένα φάκελο, το 14.0, όπου έχει όλα τα πακέτα τα οποία χρειάζονται και δεν μπαίνουν με το install.sh script. Μεταξύ αυτών, πολύ σημαντικό πακέτο είναι, πρώτον, η PHP. Δεύτερον, βασικά όλα είναι, αλλά τέλος πάντων η PHP για να επικοινωνεί με το server. Δεύτερον, το libUSB που είναι για να βλέπουμε το TTYACM0, εσείς αυτό πρέπει να βάλετε που έχετε πρόβλημα. Οπότε το κάνετε clone και θα το εγκαταστήσετε. Και κάποια άλλα. Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, θα σας γράψω εδώ μια εντολή πώς θα τα εγκαταστήσουμε όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι έχετε κάνει clone το τέτοιο. Να το κάνει ένα σύγκο Αχιλλέας, να το βάλει στο MyLack, να το κατεβάσει από το MyLack που είναι το επίσημο repository. Όχι. Α, το κάνες. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο MyLack τώρα για να μην μπερδευόμαστε. Να το. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πακέτο. Μισό να κάνω ένα zoom out. Για να κάνετε clone, το κάνετε copy από εδώ αυτό. Εντάξει. Οπότε πάτε και γράφετε. Το γράφω εδώ. Σβήνω τα πάνω-πάνω, έτσι. Κάντε το στο root αυτό, μην το κάνετε μέσα στο DIY client. Οπότε κάντε CD και ενώ περισπωμένη. CD περισπωμένη. Για να πάμε στο root και εκεί δίνουμε την εντολή git clone, αν και νομίζω το έχει και στην παρουσίαση αυτό, αλλά θα το γράψω. Κενό, θα κάνετε paste με κενό εδώ και θα κάνετε paste με δεξί κλικ στο πούτι ή με shift control v στην κονσόλα του Fedora το link το οποίο είδαμε πριν που κάναμε copy, αυτό εδώ. Εντάξει, το κάνετε paste, πατάτε enter και μόλις τελειώσει εδώ θα πρέπει, άμα κάνετε ένα LS, να υπάρχει ο φάκελος DIYOT Packages. Ωραία. Κάνουμε CD στο φάκελο.
κάθετος 14, 0 και πάω στη διαφάνεια γιατί εδώ δεν φαίνονται καλά. Παιδιά, πάλι κάτι αντίστοιχο είναι. Λοιπόν, git clone κενό, αυτό εδώ, git άνω κάτω τελεία, κάθετος κάθετος, γιατί όταν κάνετε paste θα σας βάλει το HTTPS, το HTTPS δεν θα παίξει. Οπότε πηγαίνετε, σβήστε το HTTPS που σας βάζει από το paste και αντικαταστήστε το με git. Οπότε git clone κενό, git άνω κάτω τελεία, κάθετος κάθετος, το URL github.com/mylack.djpackages.git, αυτό είναι το URL, cd.djpackages κάθετος 14.0 και ωραία, βάλτε το στην άλλη και να το ξανακάνω. Βγάλτε το και βάλτε το. Λοιπόν, και αφού είμαστε στο φάκελο 14.0, πάμε και δίνουμε την εντολή ο package κενό install κενό αστεράκι τελεία IPK. Μέσα στο φάκελο, πάω λίγο στο GitHub εδώ, μέσα στο φάκελο 14 υπάρχουν IPK αρχεία. Με το αστεράκι τελεία IPK πάει και τα κάνει install όλα. Κάποια μπορεί να είναι, δεν πειράζει. Βασικά τώρα σε εσάς θα είναι όλα. Αλλά σε αυτούς που έχουν πρόβλημα με τη USB για παράδειγμα μπορεί να τους σώσει. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο URL, έτσι, απλά το δείχνω για παράδειγμα. Ποιοι από εσάς εδώ, από τους 7 μαζί με τον απομακρυσμένο, έχετε πρόσβαση και βλέπετε data από τους sensors? Για σηκώστε λίγο τα χέρια. Ένας, δύο. Τι sensors έχετε? Τρεις. Φωτός. Θερμοκρασίας, εσείς. Φωτός, έχετε πρόσβαση όμως, βλέπετε? Άρα δεν βλέπετε, ποιοι βλέπουν, ρωτώ. Ναι. Όχι, ο απομακρυσμένος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση γιατί μου έκλεισε το λάπτοπ. Sorry, παιδιά, δεν το είδα. Ναι, σου πω, να σου πω, Γιώργο. Το κάνατε αυτό. Ωραία. Κάνατε το install. Όχι, 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 αυτό που σας είπα, εδώ. Ο package κενό install αστεράκι τελεία IPK. Το install αυτό είναι άλλο πράγμα, υποτίθεται το έχουμε κάνει ήδη. Απλά σας το δείξαμε για να δείτε πώς είναι στημένα αυτά εδώ. Περίμενε ένα λεπτό. Παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό. Να βάλω το ρεύμα εδώ. Ωραία. Ποιο είσαι, αυτό? Ναι. Αυτό είπες. Ναι, ναι. Πού είναι το Arduino? Λοιπόν. Το 10, το είχε 10 το κόκκινο, αυτό είναι ground να υποθέσω, και το πράσινο είναι στα 5 volt. Ωραία. Το βγάλουμε και τελείωσε το πράγμα. Λάθος είναι, όχι. Δεν όχι, δεν πειράζει. Για πήγαινε τώρα, σου παρακαλώ. Λοιπόν, το έχω βγάλει, γι' αυτό θέλω τώρα να μου πεις άμα σου δείχνει κάτι. Λογικά θα σου δείχνει ντάμι πράγματα. Το είδαμε. Τι?
Ακόμα. Το αλλάξα το σκέτς. Ωραία, θα σου βάλω ένα άλλο Arduino να δούμε άμα το βλέπετε από εκεί. Περιμένετε λίγο. Ε, ότι τώρα. Ωραία, κάντε και εσείς αυτό το πράγμα. Κάντε και αυτό το πράγμα. Να σας ξανασυνδέσω το sensor. Είπαμε το μαύρο είναι το... Το πράσινο είναι το, τα 5 volt. Ναι, το μαύρο είναι το ground. Το μαύρο είναι το ground. Και αυτό ήταν στο 10. Ναι. Όχι, αυτό ήταν. Το πορτοκαλί ήταν στο 10. Το πορτοκαλί ήταν στο 10, είναι σίγουρο. Μια χαρά, ναι. Και το πράσινο ήταν τα 5 volt. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Εσείς εδώ είστε αυτό. Εντάξει. Ωραία, σας βάλω ένα άλλο Arduino. Μόνο ό,τι σκέτς έχει, να μου πείτε τι βλέπετε. Κάντε Ctrl C και πάμε πάλι. LS, no dev. Όχι LS. Ναι, LS dev grep TTY, αυτό εδώ. Υπάρχει το ACM0. ACM2. Ωραία, κάντε cut στο ACM2. Τίποτα δεν δείχνει ούτε τώρα. Για να το δω, παιδιά. Τρελαθώ. Ωραία, κάνουμε ένα ριμπούτσα τη βλάκια, ξέρω. Μπάσκετ, στα νιάρ. Τι να πω, δεν ξέρω, στο Ράσπερ. Για δοκιμάστε να μπείτε, με SSH. Ποιο είστε? Ποιο είσαι? Δούλεψε για λίγο. Ωραία, να σου πω. Κάνε Ctrl C. Μπες, ναι, μέσα σε SSH. Το βελάκι πάνω και πατάς Enter. Λοιπόν, σου αλλάζω Arduino. Ωραία. Για δείτε τώρα. Λοιπόν, όπα, λοιπόν, άκουσα μια κουβέντα. Μη σας παραξενεύει το γεγονός ότι όταν κάνετε cut, άμα παίζει καταρχήν σε όλους στο Arduino ID, το sketch είναι εντάξει κατά πάσα πιθανότητα. Απλά κάποια sketches, ειδικά τα sketches που έχουν πολλά κενά και τέτοια, δεν ξέρω το λόγο να σας το πω, στο cut δεν φαίνονται. Όμως στο σύστημα το web όπως το έχουμε θα φανούν μια χαρά. Έτσι. Αν έχουν πολλά σχόλια, πολλά κενά, κενές γραμμές και τέτοια, ίσως έχουμε θέμα. Ακόμα και αν αυτό που εκτυπώνεται είναι ένα πράγμα, μια μεταβλητή ας πούμε. Τι? Θα το δούμε και αυτό. Δεν βλέπετε τίποτα? Ωραία, λοιπόν παιδιά, το δικό σας το Arduino το βάλαμε πίσω και δείχνει data. Οπότε είναι καθαρά θέμα του Raspberry. Μπήκατε μέσα μέσα σε SSH εσείς? Ωραία, σου παίρνω λίγο το... πήγε να δεις τώρα να βλέπεις το δικό σου. Κάνε κάτι πίσω. Κάνε κάτι πίσω. Εσύ, η Ctrl C και μετά ξαναμπες. Δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. Τώρα είναι σωστά συνδεδεμένο. Αυτό είναι το δικό σου. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, τράβανε. Λοιπόν. Βλέπει, ωραία. Εσείς. Τώρα τίποτα. SSH δεν βλέπουμε. Ωραία, κάνε ping και ενώ 192. 168.0.252. Ωραία, περίμενα. Έχει πρόβλημα το Raspberry, μισό. Λοιπόν, δοκίμασε σε μισό λεπτό. Για που λες, τι έγινε στο αξελερόμετρο? Τι βγάζει? Το μεταφέρουμε. Ενώ στο Arduino δεν παίζει κανονικά. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι που σας... Δεν φταίει το Raspberry, δεν φταίει το Raspberry, είναι αυτό που είπα εγώ πριν. Θυμάσαι που το είχαμε δει με το Fortuno, ότι σε κάποια φαίνεται, ειδικά στο CAD δεν φαίνονται όλα. Αν είναι πολύ πολύπλοκα αυτά που βγάζει κτλ. Αυτό παιδιά θα κάνετε λίγο υπομονή εφόσον παίζει το Arduino ID, είναι κομπλέ το sketch. Απλά αν θέλετε εσείς διορθώστε το, βγάλετε κενά και σχόλια και ανεβάστε το, και από εκεί και πέρα θα το δούμε όταν θα συνδεθεί αυτό με τον server, το cloud. Το πλάτο που κάναμε ήταν
αντιγραφή που κόλλησε αυτό που έχει τη διένευα. Αυτό δεν το είχαμε δοκιμάσει όμως. Ναι, ναι, το Arduino, το αξελερόμετρο δεν το είχαμε δοκιμάσει το προηγούμενο σεμινάριο. Οπότε και αυτό δεν, το sketch που είναι πάνω ίσως είναι και λάθος. Εδώ πέρα. Γι' αυτό δοκιμάστε αν είναι. Α, όχι, η κοινή γραμμή δεν λέει κάτι. Καταρχήν πρέπει να δείχνει τάτα όλη την ώρα, ούτως έλειωσε. Ό,τι είναι μέσα στο loop πρέπει να δείχνει. Ναι, εδώ έχει να σκεφτώ. Σου είπα στον άνθρωπο που ασχολείται με το αξελερόμετρο δεν είναι εδώ πια, οπότε δεν ξέρω. Το αξελερόμετρο το είχαμε ψηλαφίσει. Ωραία, πάρτο, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα χρειαστεί στον κινητό. Ναι, ναι, μα γι' αυτό το έχουμε. Οπότε, ορίστε. Έλα, παιδιά, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι και ένας πρώτος διαχωρισμός σε ομάδες. Μπορεί να μην μείνετε έτσι, αλλά ορίστε, έχουμε θέμα με το αξελερόμετρο τώρα. Ενώ στο Arduino είτε τα δείχνει καλά, εδώ δεν τα δείχνει καθόλου, δείχνει μπουρδες. Πρώτον αυτόν και θέλει βελτίωση στο sketch. Και δεύτερον το αξελερόμετρο ειδικά είναι ένα εργαλείο το οποίο ένας αισθητήρας θα μπει οπωσδήποτε στο αυτοκινητάκι. Θερμόμετρο μπορεί να μην μπει, δεν μας ενδιαφέρει. Ή μπορεί και να μπει. Αυτό είναι το λιγότερο το αισθητήρας φωτός. Αλλά το αξελερόμετρο είναι από τα πιο trivial και το sonar. Οπότε αν το sonar και το αξελερόμετρο δεν δουλεύουν, πρέπει να τα φτιάξουμε να δουλεύουν. Τα παιδιά εδώ το πήραν τώρα να προσπαθούν να διορθώσουν το sketch. Να δούμε τι γίνεται με αυτό. Άλλος που έχει πρόβλημα. Μπήκα, ούτε τώρα μπαίνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα σας βάλω εγώ μια άλλη κάρτα. Θα σκίσω την κάρτα, το παθαίνει αυτό καμιά φορά. Θα σας βάλω εγώ άλλη κάρτα, δεν θυμάμαι τι IP έχει. 115-200. Μισό. Ας, σας το κλείνω λίγο. Ποιο είστε εσείς? Τι κάνετε πέρα τη σχολεία? Μόνο το sketch που είχε από μόνο του μέσα από τα εξάμεινα. Και έπαιξε στο IT, έτσι, το Arduino IT έπαιξε κανονικά. Ωραία. Να το δούμε σε λιγάκι. Να το δούμε σε λιγάκι, να φτιάξω λίγο το Raspberry στα παιδιά. Έλα εδώ. Όχι. Ναι. Αν όλοι έχετε τελειώσει και έχετε δει δεδομένα με τους αισθητήρες, από τους αισθητήρες με κάτι, συγγνώμη λίγο, μπορείτε να φύγετε, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε για σήμερα. Εξού αν θέλει, Απόστολε, θες κάτι άλλο εσύ? Ωραία, όσοι το έχετε κάνει και βιάζεστε μπορείτε να φύγετε. Όσοι έχετε θέμα, θέλετε να το διορθώσουμε, εδώ είμαστε.
Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά θα φύγουμε, το επόμενο μάθημα είναι την Τρίτη 6 ώρα. Θα έχουμε... Σκεφτείτε λιγάκι τώρα ποιος έχει όρεξη να ασχοληθεί με τι. Έτσι θα αρχίσουμε σιγά σιγά την υλοποίηση. Από ό,τι είδα, ορισμένοι έχουν όρεξη να ασχοληθούν με αυτό που συζητούσαμε όλη την ώρα. Άλλοι μπορεί να έχετε όρεξη να ασχοληθείτε με το web που έδειξα εγώ. Άλλοι τους αρέσει πιο πολύ να χακάρουν, ξέρω εγώ, αυτά τα πραγματάκια εδώ πέρα. Όπως θέλετε. Απλώς κάντε μια πρώτη σκέψη, έτσι ώστε να πάμε σε ομάδες λίγο πολύ, για να έχουμε καλύτερες παραγωγή. Δεν απαγορεύεται βεβαίως ένας να πει θέλω να τσιμπολογήσω και λίγο από εδώ και εκεί. Εντάξει. Απλώς σαν βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Γιατί παραδείγματος χάρη πήραν τα παιδιά το αξελερόμετρο σήμερα, το φτάσαν πάρα πολύ καλά. Αν ασχολούμασταν τώρα όλοι, εγώ πιστεύω δεν θα φτάναμε. Τι λέτε εσείς πως σχοληθήκατε? Κάπου πιστεύω θα έχει πρόβλημα που δεν θα μπορούσαμε να το λύσουμε. Λοιπόν, σκεφτείτε το λιγάκι. Τα λέμε την Τρίτη 6 ώρα που θα έχουμε και όλα τα τέτοια. Ήθελα να πω, αν έχετε κανένα σένσορα που νομίζετε ότι μπορεί να παίξει. Υλικά γενικώς τέτοια, φέρτε τα. Φέρτε τα. Θα σας τα ξαναδώσουμε. Δεν θα τα κρατήσουμε. Να ζητήσω μια χάρη. Απλά ό,τι πήρατε και το έχετε εκεί, το επιστρέφετε. Καλώδια, Arduino, σένσορες, αντιστάσεις, breadboard, όλα εδώ. Τι έχετε 216? Ωραία. Μπαίνετε μέσα σας, δεν έχετε πρόβλημα εσείς. Μπαίνουμε κανονικά. Ναι. Μας βγάζει τα δεδομένα. Και κάποια στιγμή κολλάει. Ωραία. Και σε εσάς... Τρίτη, 6 ώρα. Λοιπόν, και για τους απομακρυσμένους, Τρίτη 6 ώρα είναι το επόμενο μάθημα. Τι άλλο, την επόμενη φορά, όταν, ή τέλος πάντων όταν πάρουμε τα υλικά, θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε με τον Απόστολο ένα-δύο τέτοια σε ένα χώρο εδώ στο ΤΕΙ, τα οποία θα μπορείτε να μπαίνετε και απομακρυσμένα και από το σπίτι σας να βλέπετε. Π.χ. ένα θερμόμετρο και ένα φωτό τέτοιο, ας πούμε, μια φωτοαντίσταση. Τίποτα άλλο. Απλά για να έχουμε έτσι μια εικόνα και απομακρυσμένα. Εντάξει, Απόστολε. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, δύο ρασμπεράκια με δύο Arduino ή ακόμα και ένα Raspberry με δύο Arduino θα μπουν σε ένα χώρο για απομακρυσμένη πρόσβαση για να μπορούμε να βλέπουμε data από το server. Στην ουσία είναι ό,τι αφήσανε τα παιδιά από το προηγούμενο σεμινάριο. Θα συνεχίσει να υφίσταται απλά για να το έχουμε και σαν μπούσουλα, εντάξει. Ωραία.